Καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και παρελάσεις έχουμε σήμερα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και προετοιμασία για την αυριανή γιορτή, την εθνική επέτειο βεβαίως 25 Μαρτίου, αλλά και τη γιορτή, την ονομαστική γιορτή πολλών εξημών. Να χαίρεστε τις Βαγγελίτσες και τους Βαγγέλιδες και να χαιρόμαστε γενικώς όλοι όσους Βαγγέλιδες διαθέτουμε στη ζωή μας και Βαγγελίτσες επίσης. Πάμε όμως να δούμε τώρα το θεματολόγιο της σημερινής ημέρας. Ποια θέματα ξεχωρίζουν σήμερα στην δισογραφία. Ξεχωρίζει βεβαίως η ένταση η οποία κλιμακώνεται στην Ουκρανία. Έχουμε και μια νέα προσπάθεια των Ρώσων για κατάληψη ουκρανικής βάσης στην Κριμαία και φόβους για ρωσική επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία από τους Ρώσους που εξέφρασε σύμβουλος του Ομπάμα. Θα σας πούμε πού βρίσκεται ο Μπαράκ Ομπάμα, καθώς πατάει αυτή τη στιγμή μάλιστα το αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει προσγειώνεται, το Air Force One, προσγειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Θα σας πούμε τι θέλει να κάνει εδώ. Έχουμε όμως σε εξέλιξη και μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του μεχάμενου Boeing στο Νότιο Ινδικό Ωκεανό. Βρέθηκαν και νέα συντρίμμια πριν από λίγο ή κάτι που μοιάζει με συντρίμμια, οπότε θα το εξετάσουν τα πλοία που σπέβδουν στην περιοχή παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και πυρετός διαβουλεύσεων σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να περάσει το νομοσχέδιο της συμφωνίας με την Τρόικα από τη Βουλή. Νέα σύσκεψη σε πολύ λίγο από τώρα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διανομή του πλεονάσματος. Με το Σωτήρι θα πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας και βεβαίως τους συναδέλφους που έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Για παράδειγμα, είμαστε τώρα στο Σύνταγμα, εκεί όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Θα σας πούμε τι συμβαίνει στο κέντρο της πόλης, γιατί θα είναι μια παρέλαση σχεδόν πριβέ, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, μπαίνεις με διαπίστευση αν είσαι δημοσιογράφος. Μπαίνεις με ειδική άδεια αν έχεις το παιδί σου και θες να το καμαρώσεις και να το χειροκροτήσεις την παρέλαση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί χωρίς καμία άδεια είναι όλοι απίκο εκεί, στο Σύνταγμα αυτή την ώρα. Θα πάμε και στη διπλανή μας οθόνη να σας δείξουμε σπίτια, κατοικίες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες. Γιατί σας τα δείχνουμε αυτά? Διότι προωθείται και μάλιστα με κατεπίγουσα διαδικασία το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Σε μια συνεργασία, κυβέρνηση και τράπεζες προσπαθούν να επιβραβεύσουν το συνεπή δανειολήπτη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος πληρώνει έστω και λίγα θα έχει ανταλλάγματα από την τράπεζα σε περιπτώσεις οικονομικής επιβάρησης που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των δανείων του. Ενώ σε περιπτώσεις που δεν μπορεί καθόλου να κινήσει το δάνειό του, τότε η τράπεζα θα του παίρνει μεν το σπίτι, πλην όμως θα του επιτρέπει να κατοικεί σε αυτό ως ενοικιαστής. Συμφέρει ή όχι, θα μας τα πούν σε λίγο οι ειδικοί. Και ελάτε με το Σωτήρι να πάμε στο τρίτο monitor, το οποίο θα πιάσουμε από την αρχή το βίντεο αυτό, να παρακαλέσω πολύ το control, διότι θέλω να προσέξετε πολύ καλά και πολύ προσεκτικά τι γίνεται εδώ. Βλέπετε ένα τρένο να κινείται ανάμεσα σε σπίτια, σε πολυκατοικίες. Ένα στενό είναι, έρχεται το τρένο κατά πάνω μας. Πώς έρχεται η ελληνική οικονομία κατά πάνω μας καμιά φορά? Α, κάτι τέτοιο υποθέστε. Πού συμβαίνει αυτό, γιατί δεν πρόκειται για μοντάζ. Είναι πραγματικά ένα τρένο το οποίο περνά ανάμεσα από τα σπίτια, στο Ανόη, στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Κάθε μέρα, δύο φορές τη μέρα, το μεσημέρι και το απόγευμα, όλοι μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους προκειμένου να περάσει το τρένο. Και αμέσως μετά ξαναβγαίνουν και συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά. Για φανταστείτε το λιγάκι αυτό και δείτε το να συμβαίνει και στην πράξη. Λοιπόν, ας φύγουμε πριν περάσει το τρένο από πάνω μας. Έρχονται άλλα τρένα τώρα να μας περάσουν από πάνω μας. Και ας πάμε κατευθείαν στο Λάμπρο Χαβέλα να δούμε όσα συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Λάμπρο. Καλημέρα, Πόπη. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πλατεία Συντάγματος, στο κάτω μέρος, δηλαδή κάτω από το Συντριβάνι. Πίσω μου έχω την Ερμού, όπου πραγματικά έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να κυλήσουν όλα ομαλά κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης. Με τον συνάδελφο τον Γιάννη Ζήλικα θα σας δείξουμε. Έχουν τοποθετηθεί 14 κλούβες της ελληνικής αστυνομίας περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στο κάτω μέρος, από τη Γεωργίου Πρώτου μέχρι και την Όθωνος. Ένα σιδερένιο φράγμα γύρω-γύρω περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, προκειμένου κανένας ο οποίος δεν έχει πρόσκληση ή δεν έχει διαπίστευση να περάσει. Ουσιαστικά πρέπει να σου πω, Πόπη, υπάρχουν τρεις φραγμοί της ελληνικής αστυνομίας. Ο ένας φραγμός είναι εδώ που βλέπετε, ακριβώς μπροστά από την Ερμού. Για να περάσει κάποιος από αυτόν τον φραγμό θα πρέπει ή να δείξει την διαπίστευση αν είναι από μέσο ενημέρωσης ή να έχει πρόσκληση προκειμένου να εισέλθει στο χώρο της παρέλασης. Ακολούθως, ο δεύτερος φραγμός της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται εδώ που είναι τα κάγκελα. Άλλος ένα σιδερένιος φράχτης, ο οποίος ξεκινάει πάλι και αυτός από την Όθωνος μέχρι τη Γεωργίου Πρώτου. Ακριβώς από πίσω βλέπετε έχουν παραταχθεί άνδρες της ελληνικής αστυνομίας και ο τρίτος φραγμός είναι επάνω
Που είναι λίγο πριν από τα Σκαλιά, που είναι και η έξοδος και η είσοδος του μετρό. Το οποίο λοιπόν, μετρό είναι και αυτό κλειστό. Προσέξτε λίγο, παρακαλώ πολύ, σε διακόπτω για λίγο, για να αλλάξουμε εικόνα και να πάμε στη διπλανή, στα διπλανό μας μόνιτορ. Δηλαδή, τα μέτρα ασφαλείας που είδατε στο Σύνταγμα θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν πάρθει προκειμένου να καλυφθεί με ασφάλεια τούτη εδώ η άφιξη. Είναι στη Χάγη όμως προσγειωμένο το Air Force One που μεταφέρει τον Μπαράκ Ομπάμα. Είναι στη Χάγη. Έχουμε και απεσταλμένη εκεί την Εφέλη Αγκυρίδου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εφέλη, καλή σου μέρα. Βλέπουμε ότι το Air Force One προσγειώθηκε. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας. Γίνονται όλα τα τελετουργικά εκεί και τα πρωτόκολλα τα διαδικαστικά. Και σε λίγο αναμένεται να κατεβεί από τη σκάλα ο Μπαράκ Ομπάμα. Αλλά τι πάει να κάνει εκεί, γιατί είναι στην Ευρώπη? Καλημέρα, Πόπη. Πράγματι, όλα τα μίντια εδώ έχουν μαζευτεί να δουν την επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Ευρώπη και συγκεκριμένα εδώ στη Χάγη. Μία συνάντηση ρουτίνας για τα πυρηνικά όπλα και την πυρηνική ενέργεια μετατράπηκε σε μία συνδιάσκεψη του γκρουπ των 7 πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου για την Ουκρανία, για την Κρυμαία, καθώς αυτό δείχνει να είναι το σημαντικότερο θέμα που απασχολεί τον κόσμο αυτές τις μέρες. Να πούμε ότι το γκρουπ πρώτη φορά μετά το 1998 συναντιέται χωρίς τη Ρωσία, δηλαδή το γκρουπ των 8, το G8, έχει γίνει λόγος την περασμένη εβδομάδα για πλήρη αποκλεισμό της Ρωσίας από το γκρουπ, δηλαδή να συνεχίσουν να είναι μόνο G7, μετά από τις επιθετικές κινήσεις που κάνει, που συνεχίζει να κάνει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε μένει να δούμε τι πρόκειται να γίνει στη Χάγη. Μία σύνοδος κορυφής, επαναλαμβάνουμε, για την πυρηνική ασφάλεια, που όμως εξελίσσεται σε, παίρνει και διαφορετικό περιεχόμενο μετά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, με τους G8 χωρίς τη Ρωσία πια αυτή τη φορά. Έχουμε καρφωμένη και εμείς την κάμερα εκεί και μόλις βγει ο Μπαράκ Ομπάμα θα δούμε την εικόνα. Επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη ο Μπαράκ Ομπάμα και επιστρέφουμε στο Σύνταγμα να δώσουμε ξανά τον λόγο στον Λάμπρο Χαβέλα για να δούμε αυτά τα απίστευτα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί για να διεξαχθεί η παρέλαση. Ακριβώς, Πόπη. Πρέπει να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα μικρό πρόβλημα εδώ στην είσοδο που μπορούν οι διαπιστευμένοι συντάκτες να ανέβουν προκειμένου να παρακολουθήσουν και να καλύψουν για το μέσο το οποίο εργάζονται την μαθητική παρέλαση. Δεν έχει έρθει ο αρμόδιος υπάλληλος από το Δήμο της Αθήνας με τις καταστάσεις προκειμένου οι συνάδελφοι να εισέρθουν με τη διαπίστευση την οποία έχουν, να εισέρθουν και να ανέβουν επάνω στο συγκεκριμένο χώρο που έχει στηθεί για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή η Βάλια λοιπόν, Σκούρα, η δική μας, η διαπιστευμένη συντάκτριά μας, την οποία τη βλέπω τώρα στις οθόνες μας, δεν κατάφερε να φτάσει στην Εξέδρα, Βάλια? Όσοι περάσανε πριν τις 9.30, μπόρεσαν να πάνε. Πώς, Βάλια? Λέω στη ζούλα το καταφέραμε μάλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας ζητήθηκε να την επιδείξουμε, μάλλον την είδαν από μόνοι τους οι αστυνομικοί, αλλά η κατάσταση είναι όπως την περιγράφει ο Λάμπρος. Πάντως καταφέραμε, περάσαμε πάνω τουλάχιστον και σας δίνουμε μία πρώτη εικόνα. Έχουν έρθει επίσημοι, έχουν έρθει μαθητές για την παρέλαση και βέβαια. Όχι ακόμα, είναι βέβαια πυρετώδεις οι προετοιμασίες. Βλέπετε, αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να καταφθάνουν και κάποιοι επίσημοι. Από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρχει εκπροσώπηση από τον Υφυπουργό Παιδείας. Συγγνώμη, στις 11 δεν ξεκινάει η παρέλαση? Στις 11 ακριβώς. Και είναι 10 και 10 και εκεί βλέπουμε μόνο τα περιστέρια μας εμένα και 5-6 ανθρώπους. Έτσι, αρχίζουν σιγά-σιγά. Μάλλον θα έρθουν όλοι τελευταία στιγμή. Από εδώ θα περάσουν 274 σχολεία φέτος. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, όλα τα σχολεία της Αθήνας θα εκπροσωπηθούν με λιγότερους ωστόσο μαθητές, ώστε να μπορέσει να διεξαχθεί η παρέλαση στον προβλεπόμενο χρόνο. Εδώ λοιπόν ανεβαίνουν μόνοι όσοι έχουν διαπίστευση ή προσκλήσεις. Ο κόσμος από τη Βουκουρεστίου και κάτω, προς Ομόνια δηλαδή, από τη Βουκουρεστίου και σε κατεύθυνση προς Ομόνια, μπορεί να παρακολουθήσει την παρέλαση. Περιμένουμε να μαζευτούν, σας δίνουμε εικόνα σε λίγο ξανά. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε στο Σύνταγμα. Είδατε ότι το έχουμε κυκλώσει το Σύνταγμα. Είμαστε και κάτω από την πλευρά του Ερμού. Είμαστε και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ακριβώς πάνω στο εκεί που είναι στημένη η εξέδρα. Και θα τα παρακολουθούμε όλα λεπτό προς λεπτό. Όπως επίσης είμαστε και στη Χάγη για να διαπιστώσουμε κι εμείς πώς θα κατέβει ο Μπαράκ Ομπάμα στη Χάγη για να πάρει μέρος σε αυτή τη σύνοδο των G8 χωρίς τη Ρωσία, επαναλαμβάνουμε. Όμως η πόρτα έχει ανοίξει, αλλά το Air Force One ακόμη έχει κανέναν επίσημο στην πόρτα του και στα σκαλιά της σκάλας.
Κώστη Βέιμε, καλημέρα, καλή σου μέρα. Είχαμε τηλεγράφημα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για εντοπισμό αντικειμένων στη θάλασσα από κινέζικο, μάλιστα, συνεργείο. Από κινέζικο αεροπλάνο, ερευνητικό αεροπλάνο. Οπότε, να σου ξεκινήσω με μια είδηση τελευταία στιγμή. Πριν από λίγο, μας ήρθε λοιπόν η είδηση ότι κι άλλο ένα αεροπλάνο της Malaysia Airlines, των Μαλαισιανών αερογραμμών, υπέστη μηχανική βλάβη, ηλεκτρική βλάβη στο υπέστη και αναγκάστηκε να κάνει προσγείωση στο αεροδρόμιο του Hong Kong. Κατευθυνόταν από την Κουάλα Λουμπούρ στη Σεούλ, αλλά επειδή υπήρξε αυτή η βλάβη, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Hong Kong. Να σου πω ότι μετέφερε 271 επιβάτες, οι οποίοι, αφού προσγειώθηκε το αεροσκάφο στο Hong Kong, μετεπιβιβάστηκαν σε άλλα αεροσκάφη και συνέχισαν την πορεία. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι η τρίτη φορά. Είναι το εξαφανισμένο Boeing που αναζητά όλος ο πλανήτης. Είναι το Boeing στο οποίο μέσα μπήκανε πτηνά και. Έσπασε το μπαρμπρίζ. Έσπασαν τα πουλιά το μπαρμπρίζ του αεροσκάφου, στο οποίο αυτό για την Παρασκευή το βράδυ, στο Καθμαντού του Νεπάλ. Και είναι το τρίτο αυτό που σημειώθηκε μια μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να προσγειωθεί εκτάκτως στο Hong Kong, όμως, όπως μας λες, και να προωθηθούν οι επιβάτες με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες για το χαμένο αεροσκάφος, να σου πω ότι κάθε μέρα κάτι βρίσκεται, Πόπη, αλλά κάτι εντοπίζεται μάλλον, αλλά όταν πλησιάζουν εκεί πλοία, αν καταφέρουν να πλησιάζουν, γιατί είναι και οι καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες, δεν εντοπίζουν τίποτα. Προφανώς παρασύρονται τα αντικείμενα από τα κύματα και από τα ρεύματα που υπάρχουν στην περιοχή αυτή του Νότιου Ινδικού ωκεανού. Πάντως, τα δύο αντικείμενα που εντόπισε το κινέζικο αεροσκάφος ήταν μεγάλα και τετράγωνα λευκά. Λευκά και τετράγωνα, όπως χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε. Έχουμε καταρχάς σε διακόπτω για να δούμε Μπαράκ Ομπάμα να κατεβαίνει πια τις σκάλες του αεροσκάφους. Νεφέλη Αγγυρίδου παραμένει στη γραμμή για να μας πει πόσες μέρες θα μείνει στην Ευρώπη ο Αμερικανός πρόεδρος. Νεφέλη. Μας ακούει, Νεφέλη. Εντάξει, δεν μας ακούει, Νεφέλη. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Βλέποντας και την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στη Χάγη, επαναλαμβάνω, για τη Σύνοδο της Πυρηνικής Ασφάλειας. Να σου πω γιατί. Ναι, σ' ακούω ότι μεταδίδουν τα πρακτορία. Να σου πω ότι ο Ομπάμα και ο Τζον Κέρι θα συναντηθούν με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, φυσικά για το επίμαχο θέμα της Κριμαίας και της Ουκρανίας γενικότερα. Οι Αμερικανοί έχουν εκφράσει σοβαρούς φόβους ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν στρατιωτική εισβολή και στην Ανατολική Ουκρανία, προκειμένου, όπως λέει η Μόσχα, να προστατεύσουν τους Ρώσους που ζουν εκεί. Βέβαια, η Ρωσία αρνείται ότι έχει τέτοια πρόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα και μόλις έχουμε κάτι νεότερο θα επιστρέψουμε σε αυτήν. Να σας ακούσουμε, Κωστή, πάλι για τις έρευνες. Παρακαλώ, τι άλλο μεταδίδουν. 10 αεροσκάφη λοιπόν μετέχουν σήμερα στις έρευνες εκεί στον Ινδικό ωκεανό, σε μια τεράστια έκταση, ναι, την οποία καλύπτουν τα αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής σου είπα ότι υπάρχουν δορυφόροι που έχουν εντοπίσει τόσο κινέζικος, όσο και γαλλικός, αλλά και δορυφόρος Αυστραλίας έχουν εντοπίσει αντικείμενα. Τα πλοία όμως όταν προσεγγίζουν εκεί δεν έχουν από κοντά βρει κάτι. Τώρα το τελευταίο είναι ότι κινέζικο αεροσκάφος και αυτό εντόπισε, μάλιστα, δύο μεγάλα λευκά τετράγωνα αντικείμενα στην ίδια περιοχή. Για να συνδεθούμε με Αυστραλία. Ο Αλέκος Μάρκελος είναι και σήμερα μαζί μας μέσω σύνδεσης Skype. Για να μας μεταφέρει τα των ερευνών που σημειώνονται εκεί. 2.500 χιλιόμετρα μακριά από το Πέρθ, στο Νότιο Ινδικό, εντοπίστηκαν τα κομμάτια αυτά που μπορεί και να είναι του αεροσκάφου. Τι μεταδίδουν οι Αυστραλιανοί στην Αυστραλία τα μέσα, Αλέκο? Καλημέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από την Αρχή Επίβλεψης των Θαλασσίων Σιδηρών της Αυστραλίας ότι τα κινέζικα αεροσκάφη βρίσκονται καθοδόν προς το Πέρθ να προσγειωθούν. Mm-hmm. Σημειώνω ότι είναι 4 ώρες απόσταση το σημείο που έχουν γίνει οι εντοπισμοί των διαφόρων αντικειμένων από το αεροδρόμιο. 4 να πας, 4 να έρθεις. 2 με 4 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους, έχουν επιτόπου για να κάνουν τις έρευνες. Να σας δείξω λίγο έναν χάρτη. Είναι πριν από λίγο εκδόθηκε από την αρμόδια Αυστραλιανή Αρχή και έχει σημασία για να καταλάβουμε λίγο ακριβώς τι γίνεται. Εδώ είναι η Πέρθη, τη βλέπετε, η πόλη που είναι κοντύτερα, ναι, στην περιοχή. Τα σημεία που βλέπετε με το χρώμα, μισό λεπτό να κεντράρω λίγο εκεί, το χάρτη. Εκεί, τώρα το βλέπουμε μια χαρά. Εδώ. Λοιπόν, το σημείο που βλέπετε το χρώμα είναι οι περιοχές που ήδη έχουν διερευνηθεί. Mm-hmm. Αυτό που έχει αξία να επισημάνουμε είναι ότι τα σημεία, τα αντικείμενα που εντόπισε ο γαλλικός δορυφόρος Πόπη, βρίσκονται σε άλλο σημείο. Βρίσκονται για την ακρίβεια εδώ περίπου, μάλιστα, στην γραμμή αυτή. Οπότε έχουμε μια απόσταση 700 περίπου χιλιόμετρων από το σημείο που βρίσκονται τα υπόλοιπα αντικείμενα. Τι θέλω να επισημάνω με αυτό? Ότι μέχρι τώρα έχουμε τον εντοπισμό από τρεις διαφορετικούς δορυφόρους, αλλά σε διαφορετικά σημεία αντικειμένων που βρίσκονται στην θάλασσα. Από αεροσκάφη έχουν γίνει εντοπισμοί σε δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση που αφορά τα τελευταία ευρήματα του γαλλικού δορυφόρου εντοπίστηκαν, αλλά είναι 700 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που ψάχνανε πριν.
Και υπάρχει εντοπισμός από Αυστραλιανό αεροσκάφος των κομματιών που έχουν εντοπιστεί στη θάλασσα, επιπλέον, από τις προηγούμενες φωτογραφίες των δορυφόρων. Συμπυκνώνοντας όλα αυτά, να σας πω λοιπόν ότι οι έρευνες ενισχύονται από αεροσκάφη και από άλλες χώρες. Αυτή την ώρα μπαίνουν στην έρευνα δύο ιαπωνικά αεροσκάφη που κατέφτασαν τύπου Orion, ενώ είναι στην περιοχή συνολικά 10 αεροσκάφη. Ένα στοιχείο που έχει σημασία, επειδή όλα τα στοιχεία, όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει το σημαντικότερο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό του αεροσκάφου σε αυτή την περιοχή του Ειρηνικού ωκεανού, βρίσκεται καθοδόν ήδη ένα ειδικό μηχάνημα του Αμερικανικού στρατού, του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο μπορεί να εντοπίσει το λεγόμενο μαύρο κουτί σε βάθος 6.000 μέτρων. Αυτή είναι η σημαντική εξέλιξη. Το σέρνει από πίσω του εντός θαλάσσης για να το εντοπίσει, αν τα καταφέρει σε τόσο μεγάλο βάθος. Γιατί σε λίγες μέρες σταματάει να μεταδίδει σήμα και το μαύρο κουτί. Αλέκο, σε ευχαριστούμε πολύ για τον ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα από την Αθήνα. Και έρχομαι στο τραπέζι της εκπομπής για να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Κλεάθη Τρατρά. Είναι πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών Αεροσκαφών. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καινούργια δεδομένα. Τώρα είδαμε και άλλο αεροσκάφος των Μαλαισιανών να σημειώνεται, να προσγειώνεται στο Χονγκ Κονγκ λόγω μηχανικής βλάβης. Μπορεί να συμβαίνει κάτι, να έχει συμβεί κάτι ανάλογο και στο. Κοιτάξτε να δείτε. Όλο αυτό το διάστημα λέμε ότι μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αεροπλάνο που είναι άτρωτο. Ξέρετε όμως ότι το άτρωτο πάντα υπάρχει αχίλλειος πτέρνα. Εμείς έχουμε μια παιδεία να το καταλαβαίνουμε εύκολα. Και πράγματι η συντήρηση του αεροπλάνου είναι το πιο σοβαρό στην υπόθεση. Ναι. Αυτό όσον αφορά για τη συντήρηση. Και στο συγκεκριμένο αεροπλάνο που ψάχνουμε, αν επικεντρωθούμε στα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί αν δεν έχεις στοιχεία δεν μπορείς να έχεις άποψη, ούτε κάποιος άλλος νομίζω ότι μπορεί να έχει. Μόνο σε σενάρια μένουμε και μάλιστα σενάρια μένουμε, από την αμερικανική πλευρά όσον αφορά το θέμα της κατάρριψης. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν διαψευστεί σε κάθε επίπεδο. Μιλούν όλοι για σενάρια και τα χαρακτηρίζουν και επιστημονικές φαντασίες σε ελεύθερη μετάφραση. Έτσι ακριβώς. Όμως μπορούμε να έχουμε τα εξής στοιχεία. Ότι αν ένας πιλότος αλλάξει την κατεύθυνσή του προς τα πίσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα του έχει παρουσιαστεί. Συνήθως όταν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα στο αεροπλάνο, πηγαίνει στο κοντινότερο, στο κοντινότερο και φιλικό του αεροδρόμιο, δηλαδή ένα αεροδρόμιο που έχει ξαναπροσγειωθεί. Στη συγκεκριμένη στιγμή που έγινε η στροφή του αεροπλάνου, φαίνεται ότι το κοντινότερο αεροδρόμιο δεν ήταν αυτό στο Βιετνάμ. Άρα λοιπόν. Ήταν αυτό τη Μαλαισία. Τι σα κάνει να σκεφτείτε αυτή η στροφή, αυτό γεγονό ότι βρέθηκε κάπου στη μέση του πουθενά σε σχέση με την πορεία του Εάν το συσχετήσει με μία δεύτερη πληροφορία που έχουμε, που βέβαια δεν είναι. Είναι σαν πληροφορία κι αυτή. Ότι πήγε στα 45.000 πόδια αυτό το αεροπλάνο, σημαίνει ότι είναι και μία προσπάθεια του πιλότου να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα. Ξέρετε ότι η φωτιά χρειάζεται τρία συστατικά, είναι η καύσιμο ύλη, η θερμοκρασία και το οξυγόνο. Στα 45.000 πόδια όντως δεν υπάρχει οξυγόνο. Όντως είναι μια δυνατότητα που έχει ο πιλότος να μπορέσει να σβήσει τη φωτιά στο αεροπλάνο του. Και σε εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας στο αεροπλάνο. Το αεροπλάνο παίρνει μια ανεξέλεγκτη πορεία. Έχει τη δυνατότητα, είπαμε το έχουν φτιάξει τόσο καλό που δεν πέφτει. Ναι. Και έπεσε μόνο όταν τελειώσαν τα καύσιμά του. Και η πορεία που ψάχνουν σήμερα είναι περίπου η ακτίνα που είχε τη δυνατότητα να δράσει με αυτά τα καύσιμα που είχε μέσα. Κύριε Τρατά, σε περίπτωση που υπήρχε πραγματικά ένα τέτοιου είδους συμβάν στο αεροσκάφος, μια φωτιά δηλαδή, δεν θα δίνανε σήμα τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά. Στο κέντρο ελέγχου δεν θα δίνανε σήμα. Εάν όντως ήταν ένα βραϊκύκλωμα τόσο εκτεταμένο. Έχουμε και άλλα ατυχήματα. Η περίπτωση του ελβετικού αεροσκάφου στο Χάλιφαξ δεν προλάβανε, ενώ είχαν ενημερώσει, πρόλαβαν να ενημερώσουν, δεν προλάβανε να κάνουν σχεδόν τίποτα. Μέσα σε 1,5 λεπτό το αεροπλάνο έπεσε. Μάλιστα. Αν εκεί είχαν ένα τόσο εκτεταμένο που χάθηκαν όλα τα συστήματα, και εδώ είναι, αν βρούμε τα μαύρα κουτιά και δεν βρούμε ότι έχει περαιτέρω πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι όταν σταμάτησαν να δίνονται πληροφορίες στα συστήματα εντοπισμού, επικοινωνίας και καταγραφής του αεροπλάνου, σημαίνει ότι υπήρχε ένα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να τα βρούμε. Για να τα βρούμε εκεί που ψάχνουμε, είναι. Δηλαδή, ψάχνεις όλη την Ευρώπη. Ακούσατε τις αποστάσεις. Αυτή τη φορά, έτσι. Αποστάσεις από εδώ στην Αγγλία, από τη Στεριά. 2.000 χιλιόμετρα. Με δυνατότητα επιχείρηση αυτών των σύγχρονων αεροπλάνων μόνο 2 ώρες στο θέατρο των επιχειρήσεων. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για κάτι πολύ δύσκολο. Όμως να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Το πρώτο αεροπορικό ατύχημα έγινε στην Ελλάδα και η πρώτη διερεύνηση έγινε στην Ελλάδα. Είναι η πτώση του Ίκαρου. Κοιτάξτε, από τότε τρία πράγματα φαίνεται από τη διερεύνηση εκείνου του ατυχήματος. Φαίνεται ότι τρία πράγματα είναι πάντοτε υπεύθυνα για όλα τα ατυχήματα που γίνονται μέχρι σήμερα. Ποια είναι αυτά? Ο Δέδαλος δεν πέθανε, όπως ξέρετε.
σώθηκε. Ο Ίκαρος πέθανε γιατί έκανε τρεις παραβιάσεις. Ήταν να υπερεκτιμήσει τον εαυτό του, να υπερεκτιμήσει την πτυτική του μηχανή, το αεροπλάνο του σήμερα, και να πάει το αεροσκάφος του, την πτυτική του μηχανή τότε, στα όρια της. Mm. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι σήμερα που είναι αιτία όλων των αεροπορικών ατυχημάτων που γίνονται με όλα τα μέσα που έχουμε καταφέρει και τις αλλαγές. Δηλαδή, η μάχη της βιομηχανίας είναι να φτιάξει πιο ανθεκτικά αεροπλάνα, να έχουν μεγαλύτερα όρια. Ο κόσμος να εκπαιδεύεται σε περιβάλλον και σε καταστάσεις πραγματικά είναι η κατασκευή των simulator. Να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές του. Αυτά τα τρία όταν παραβιάζονται και οι μηχανικοί να μην λένε είναι πάρα πολύ καλό αεροπλάνο, δεν έχει ανάγκη. Τα αεροπλάνα πρέπει να συντηρούνται. Και αυτά τα οριά τους, όπως πολύ σωστά λέτε. Είναι η συντήρηση. Κύριε Τρατρά, μας είπατε για τα simulators. Είναι συνήθες να έχουν simulators οι πιλότοι, να κάνουν εξάσκηση στο σπίτι κλπ. Με σχετικά λίγα ευρώ μπορείτε να πάρετε και εσείς σπίτι σας. Mm-hmm. Να κάνετε το ένα κομμάτι. Βέβαια, έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι το navigation. Ο πιλότος του αεροσκάφους αυτού άκουσε το εξαφανισμένο Boeing, άκουσε τα. Και δεν άκουσε κιόλας. Κοιτάξτε, το κομμάτι του navigation, δηλαδή του να βάζεις μία διαδρομή, σχεδόν όλοι οι υπολογιστές σήμερα με ένα πρόγραμμα μπορείς να βάλεις, μπορείς να το κάνεις. Mm. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι που έχει δίνει και την αίσθηση της πτήσης σε τρισδιάστατη και σε είναι πραγματικά, είναι ένα άλλο πράγμα. Και είναι για επαγγελματίες εκεί. Ναι, μιλάμε για μία συσκευή που κάνει αρκετά εκατομμύρια, σχεδόν μισό αεροπλάνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει με τον Σωτήρη. Θα συναντήσουμε Δημήτρη Στρουμπάκο στην αίθουσα ειδήσεων, καθώς λένε ότι όποια πέτρα και σηκώσει θα βρίσκει έναν Έλληνα από κάτω. Ακόμη και στην περίπτωση του εξαφανισμένου Boeing παίζει ένας Έλληνας στην ιστορία αυτή. Είναι ο κύριος που βλέπουμε, Δημήτρη Στρουμπάκο, και τι σχέση είχε με τον πιλότο του μοιραίου αεροσκάφους. Είναι ο Θάνος Κοντογιάννης, λοιπόν, Έλληνας που ζει στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ζει και εργάζεται στην Καλιφόρνια σε εταιρεία που φτιάχνει, κατασκευάζει χειριστήρια για εξομοιωτές πτήσεων. Μάλιστα, είχε προσφέρει τις απαραίτητες εργασίες του και στον συγκεκριμένο πιλότο του μοιραίου Boeing. Τον γνωρίζει ένα χρόνο, λοιπόν, όπως λέει ο ίδιος, μέσα από το προσωπικό του blog και λέει πώς είναι δυνατόν το επειδή βοηθάμε να φτιάξει τον δικό του εξομοιωτή πτήσεων ο συγκεκριμένος πιλότος να είναι τρομοκράτης. Συγκεκριμένα αναφέρει στο blog ότι επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα πράγμα και οι οδηγοί αγώνων ταχύτητας έχουν εξομοιωτές πίσω τους. Μπορεί αυτό να τους χαρακτηρίσει τρομοκράτες. Μιλάει για έναν άνθρωπο που είναι οικογενειάρχης, κοινωνικός, ανοιχτός σε όλους. Πώς μπορεί αυτό να τον κάνει τρομοκράτη. Και στο Βέιμο, τον Κωστή Βέιμο ξανά, για να δούμε τι συμβαίνει και στην Κρυμαία. Άλλο θέμα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, καθώς τα πράγματα εκεί δείχνουν να κλιμακώνονται. Αυτή τη φορά, τι συνέβη σε ουκρανική ναυτική βάση, Κωστή. Επιχείρησαν οι Ρώσοι, εισέβαλαν το πρωί και σε άλλη μια ουκρανική ναυτική βάση, αυτή τη φορά στη Φεοντόσια της Κρυμαίας. Η επίθεση έγινε με ελαφρά τεθωρακισμένα άρματα και ελικόπτερα και ακούγονταν και πυρά. Μέχρι στιγμής, πάντως, Πόπη, δεν έχουμε πληροφορίες για κάποιον τραυματία από αυτή την εισβολή. Τρία φορτηγά μετέφεραν Ουκρανούς στρατιώτες με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και αναχώρησαν δύο ώρες αργότερα από τη βάση. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα δικά μας, στην ελληνική ειδησιογραφία, είχαμε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, μια βόμβα με πάρα πολλά κιλά δυναμίτιδας που είχαν ετοιμάσει κάποιοι για να οδηγήσουν σε έκρηξη βεβαίως, που ευτυχώς δεν εξεράγει. Θα πάμε στη Θεοδώρα Θεοδωρουλάκη, καθώς όλα αυτά συνέβησαν σε εφορία στον Κορυδαλό. Είναι εκεί η Θεοδώρα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχώς δεν έσκασε η βόμβα αυτή, γιατί ήταν μεγάλη ισχύος. Ακριβώς, Πόπη, περίπου 8 κιλά εκρηκτικής ύλης, λένε οι αστυνομικοί, ότι περιείχε ο εκρηκτικός μηχανισμός σε μια κατοικημένη περιοχή. Δίπλα και απέναντι υπάρχουν σπίτια. Η οδός Θεσπιαίων είναι ένας σχετικά στενός δρόμος, δεν είναι μια μεγάλη λεωφόρος. Οπότε, αν είχε εκραγεί ο μηχανισμός, τότε σίγουρα θα υπήρχαν πολύ μεγάλες ζημιές και στα σπίτια και δεν αποκλείεται και κάποιοι τραυματισμοί. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 11 και 22 χθες το βράδυ έγινε το πρώτο τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό ότι σε 20 λεπτά θα εκραγεί εκρηκτικός. 9 λεπτά αργότερα υπήρξε και δεύτερο τηλεφώνημα που προειδοποιούσε και πάλι για έκρηξη στην ΔΟΗ του Κορυδαλού. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και πρέπει να σας πω ότι οι πρώτοι αστυνομικοί που πήγαν εκεί είδαν έξω από την εφορία να υπάρχει μια τσάντα που μέσα περιείχε το μηχανισμό. Δεν ήξεραν βέβαια τι περιέχει, ωστόσο κρίθηκε ύποπτο το αντικείμενο. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΤΕΜ και οι αστυνομικοί πήγαν
εκεί. Αποκλείστηκε η περιοχή. Μάλιστα, οι αστυνομικοί ζητούσαν από τα μεγάφωνα οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους, να μην βγουν. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της οδού Θεσπιαίων. Και λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, όπου διαπιστώθηκε ότι μέσα στο σακ βουαγιάς υπήρχε ορολογιακός μηχανισμός, βρέθηκε ρολόι, βρέθηκε μπαταρία, καλώδια, η εκρηκτική ύλη. Και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, γίνονται φύλο και φτερό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό ή αποτυπώματα των δραστών. Από τη συνδεσμολογία του μηχανισμού, οι αστυνομικοί τώρα προσπαθούν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το ποια οργάνωση μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό το μηχανισμό. Γιατί, όπως μας είπε η Θεοδώρα πολύ σωστά, ήταν μεγάλη βόμβα αυτή. Ευτυχώς δεν εξεράγει. Δουλεύει κανονικά, εργάζονται κανονικά όλες στην εφορία σήμερα. Κανονικά, κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν δημιουργηθεί ζημιές. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία πολύ σύντομη ματιά θα ρίξουμε στο Σύνταγμα, καθώς ετοιμάζονται τα πάντα εκεί. Ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας. Ετοιμάζεται το κέντρο της Αθήνας για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Βλέπουμε ότι γίνονται και αλλαγές φρουράς εκεί, αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Έχουν γίνει καταθέσεις στεφάνων. Θα τα δούμε και σε λίγο. Μόλις ανοίξει το πλάνο, θα δείτε και τα στεφάνια που είναι στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται, αλλά είναι επίσημοι όλοι αυτοί που βλέπετε εκεί, καθώς για να μπει κανείς σήμερα στο κέντρο της Αθήνας πρέπει ή διαπίστευση να έχει ή πρόσκληση. Ο Λάμπρος Χαβέλας, η Βάλια Σκούρα, τα παρακολουθούν όλα αυτά. Είμαστε εκεί και βεβαίως όσοι είναι στο κέντρο τουιτάρουν τις ειδήσεις, στέλνοντας συνεχώς τα νέα και τις φωτογραφίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πριν δώσω το λόγο στον Λάμπρο Χαβέλα και αφού είπαμε και για το Twitter, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία με το Twitter. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ο Ερντογάν κατέβασε τους διακόπτες και απαγόρευσε στους πολίτες της Τουρκίας να χρησιμοποιούν το Twitter, να τουιτάρουν, γιατί θυμίζουμε ότι μέσω Twitter, μέσω YouTube, μέσω Facebook είχαν αποκαλυφθεί σκάνδαλα που τον αφορούσαν και που κινδυνεύουν να το ρίξουν από την κυβέρνηση. Τώρα τι γίνεται, Κωστή, μετά τη γενική κατακραυγή, την παγκόσμια κατακραυγή? Στην πράξη, Πόπη, καταργήθηκε η απόφαση αυτή, η εντολή που έδωσε ο Ερντογάν και τα δικαστήρια της Τουρκίας για απαγόρευση του Twitter, γιατί οι χρήστες του Twitter, οι Τούρκοι χρήστες του Twitter, βρήκαν τρόπους να ανεβαίνουν, να αναρτούν αυτά που θέλουν και μάλιστα περισσότερο από ποτέ. Δηλαδή, από την Παρασκευή που βγήκε αυτή η απόφαση, το Twitter έχει κατακλειστεί από τους χρήστες του, οι οποίοι γράφουν βέβαια και βασικά γράφουν εναντίον του Ερντογάν και της απόφασης αυτής. Ακόμη και ο πρόεδρος Τουρκίας, που θεωρείται και στενός συνεργάτης και φίλος του Ερντογάν, είπε ότι αυτή η απόφαση δεν είναι σωστή και το Twitter πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα. Να σου πω ότι οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και στο εξωτερικό. Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για αυτή την απόφαση του Ερντογάν. Είναι σαν να επιστρέφουμε σε εποχή καψίματος βιβλίων, είπαν έτσι. Ακριβώς. Και να σου πω βέβαια ότι και το ίδιο το Twitter αντέδρασε. Είπε ότι εύχεται αυτό το πρόβλημα να λυθεί γρήγορα. Βέβαια, προσπάθησαν όσο το δυνατόν πιο διπλωματικό γίνεται. Και να σου πω και μία φήμη που κυκλοφορεί, ότι ο Ερντογάν αποφάσισε μέσα σε όλα τα άλλα, τα σκάνδαλα διαφοράς κτλ., να κλείσει το Twitter για τον εξής λόγο, επειδή φοβάται την αποκάλυψη ενός ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο και μια πανέμορφη παρουσιάστρια τουρκάλα, τη βλέπουμε εδώ, 44 ετών, ο Ερντογάν είναι 60, η οποία λέγεται ότι είναι πρώην εις Τουρκία, δημοφιλής, παρουσιάστρια σε τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι. Μάλιστα. Η κυρία... Το όνομα κυρία είναι Πέτρα Σκανδάλου, δηλαδή. Είναι Ντεφνέ Σαμιέλη. Να κρατήσουμε και το όνομα. Εάν βγει και αυτό, θα χρειαστεί στο μέλλον. Πότε δεν ξέρεις. Έχουμε εκπαιδευτεί εξάλλου στην τουρκική. Μαθαίνουμε μέσα από τα σύριαλ τουρκικά. Να έχουμε και καμιά τουρκάλα παρουσιάστρια εδώ. Να δούμε τι έγινε όμως πάλι. Επαναλαμβάνω με το Twitter και τη διακοπή των tweets από τους Τούρκους πολίτες. Έγινε χαμός. Βρήκανε τον τρόπο οι ίδιοι οι Τούρκοι να παρακάψουν την ιστορία όλοι, γράφοντας ακόμη και συνθήματα στους τοίχους στα κτίρια στην Τουρκία για το πώς μπορεί κανείς να τουιτάρει μέσω άλλων οδών. Ο Στέφανος έχει το ρεπορτάζ και έχει συγκεντρώσει για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα διεθνή δίκτυα αλλά και τα τουρκικά. Ακριβώς, Πόπη, έντονη αντίθεση και η οργή όλων των ενεργών χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι και με σχόλια και με σκίτσα προσπαθούν να εκφράσουν αντίθεσή τους. Βλέπετε, αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό σκίτσο που κάνει για το γύρο του διαδικτύου, όπου τα μπλε πουλιά που συμβολίζει το Twitter έχουν μαζευτεί πάνω από το κεφάλι του και το γεμίζουν με κουτσουλιές. Ο τίτλος είναι Ανώτερη Δύναμη και εκφράζει ακριβώς το γεγονός ότι η φωνή των πολιτών είναι ανώτερη από οποιαδήποτε απαγόρευση. Το hashtag
μάλιστα με το Twitter is blocked in Turkey, που σημαίνει ότι το Twitter έχει μπλοκαριστεί στην Τουρκία, έχει γίνει το πρώτο παγκόσμιο trend μέχρι στιγμής. Οι περισσότεροι Τούρκοι χρήστες του Twitter κατάφεραν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να συνδεθούν είναι με το. Είναι η διεύθυνση που βλέπουμε τώρα, έτσι. Ακριβώς. Είναι αυτή που έγινε σύνθημα σε όλους τους δρόμους. Και είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί μάλιστα η χρήση του Twitter κατά 138% την ημέρα της απαγόρευσης. Ακριβώς, Πόπη. Και το παράλογο και στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν έχουν, παρά την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν, δεν έχουν μειωθεί και οι followers του ίδιου του Τούρκου Πρωθυπουργού στο Twitter, οι οποίοι παραμένουν περίπου περισσότεροι από 4 εκατομμύρια μάλιστα followers μέχρι στιγμής. Βέβαια, να δούμε τι γίνεται και τι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Στέφανε, σε ευχαριστούμε. Ξαναγυρνώ στον Κωστή Βέιμο, γιατί μέσα σε όλες αυτές τις φασαρίες για τα προσωπικά του, τα σκάνδαλά του και τα social media, που βεβαίως αποκαλύπτουν και είναι και εναντίον του στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν έριξε και ένα συριακό αεροσκάφος, Κωστή. Συνηθίζεται αυτό στην Τουρκία. Από την πρώτη αντιμετωπίζουν εσωτερικά προβλήματα οι κυβερνήσεις. Να το γυρνάνε. Να μεταφέρουν στο εξωτερικό. Ευτυχώς δεν ήρθαν προς το δυτικό τους μέτωπο. Έτσι λοιπόν, τώρα ο Ερντογάν είπε ότι ένα συριακό μαχητικό αεροσκάφος παραβίασε τον ενέαριο χώρο της Τουρκίας και το κατέριψαν οι ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα, online όλα αυτά, έτσι. Ναι, και μάλιστα εδώ πέρα βλέπουμε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο να μεταδίδει πραγματικά live την κατάρριψη του συριακού μαχητικού αεροσκάφους. Είναι ο καπνός που βλέπετε εκεί να βγαίνει. Έγινε μια κατάρριψη συριακού αεροσκάφους online, πραγματικά, σε live. Πώς το λένε, πώς αλλιώς. Ήταν στον αέρα ο ρεπόρτερ εκεί την ώρα που άκουσε το βομβαρδισμό, ναι, απέναντι και έστειψε να δει τι γίνεται. Γύρισε και η κάμερα και είδε τους καπνούς αυτούς από το αεροπλάνο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οικονομικά θέματα τώρα. Πίσω στα δικά μας. Να δούμε τι θα κάνουμε με τα σπίτια μας όσοι έχουμε πάρει στεγαστικά δάνεια. Να δούμε τι θα γίνει με το πλεώνασμα, το πρωτογενές πλεώνασμα, πόσο θα είναι και ποιοι θα το πάρουν. Σήμερα το μεσημέρι, σε πολύ λίγο από τώρα. Τι ώρα είναι, Δήμητρα, η σύσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το πλεώνασμα και πώς θα γίνει η διανομή του? Στις 11 έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη. Μάλιστα. Στις 11 με αντικείμενο τα 500 εκατομμύρια ευρώ του πρωτογενούς πλεώνασματος του κοινωνικού μερίσματος. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτιαχναν διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Θα παρουσιαστούν το οικονομικό επιτελείο εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες να υπάρξει μια οριστική λύση, μια απόφαση. Το ζητούμενο είναι πώς θα πάρουν αυτό το επίδομα αυτοί που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν τα σενάρια που ξέρουμε ήδη, διότι αναλυτικότερες πληροφορίες θα είναι γνωστές στη συνέχεια. Το βασικό σενάριο προβλέπει ένα επίδομα 500 ευρώ ανά οικογένεια. Ωστόσο, υπάρχει ένα αναλυτικό σενάριο 300 ευρώ και κλιμακωτό ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις. Και αυτό γιατί? Για να πάει σε λιγότερους. Να πάει μάλλον σε περισσότερους ανθρώπους, αν είναι πολύ δικαιούχοι. Στόχος είναι να ληφθούν οι αποφάσεις άμεσα, ούτως ώστε να δοθεί στους δικαιούχους στο λογαριασμό τους. Μάλιστα. 9 Μαΐου. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν της διανομής αυτής του πλεονάσματος, σύσκεψη σε πολύ λίγο από τώρα, επαναλαμβάνουμε, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να αποφασίσουν πού θα το δώσουν και πώς θα το δώσουν. Και βεβαίως μένει όλη αυτή η συμφωνία με την Τρόικα να γίνει νομοσχέδιο και να περάσει από τη Βουλή. Με πολλές αντιδράσεις. Πότε θα περάσει, πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο, υπό ποια μορφή και ποιες αντιδράσεις έχουμε μέσα από το κυβερνών κόμμα? Ο Νίκος Αρμένης έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νίκο. Πόπη, κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί τελικά το πολυνομοσχέδιο. Θα έχει 3 άρθρα και αναμένεται να ψηφιστεί ως το βράδυ της Κυριακής, ώστε στο Eurogroup της 1ης Απριλίου να ληφθεί απόφαση για την εκταμείευση της δόσης. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως για τη διάταξη που αφορά το γάλα. Πριν από λίγο, το πρωί, ο Σίμος Κεδίκογλου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι δεν τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας, αλλά υπάρχει θέμα πολιτικής ευθύνης. Έστειλε δηλαδή ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους διαφωνούντες και σημείωσε ότι όταν εκείνοι δουν το τελικό κείμενο της ρύθμισης, τελικά θα καυθούν οι αντιδράσεις τους. Πόσοι είναι οι διαφωνούντες μέσα από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι μέχρι στιγμής 3. Και πρώτος από όλους είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος και χθες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της παραίτησής του, παρά τα αυστηρά μηνύματα Σαμαρά. Δήλωσε ότι όραμά του είναι η αύξηση της αγροτικής παραγωγής και η αυτάρκεια των εγχώριων προϊόντων, τονίζοντας ότι αυτό το όραμα επιδιώκει να υπηρετεί από όποια θέση και αν βρίσκεται. Μάλιστα. Αλλά επιφυλάσσονται για το τι θα κάνουν και οι κύριοι Ιορδάνης Τζαντζής και Γιώργος Βλάχος. Αντιδράσεις υπάρχουν και στο ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, μετά το μήνυμα που έστειλε από τις Βρυξέλλες,
προειδοποίησε και χθες τους διαφωνούντες, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, λέγοντας τους συνεργάτες του ότι η Ελλάδα εξέρχεται σταδιακά από την κρίση και δεν θα επιτρέψει να υπάρχει καμία παρέκκληση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις θυσίες των πολιτών. Όπως λέει η κυβέρνηση, βγαίνουμε πια ξανά στην Ευρώπη κανονικά, βγαίνουμε και στις αγορές σε λίγο, ετοιμαζόμαστε, ξεκινά ένα καινούριο success story για τη χώρα και δεν πρέπει κάποιοι βουλευτές να βλέπουμε μισό μάτι τις όποιες αλλαγές έρχονται, διαμηνύουν σε κάθε τόνο από την κυβέρνηση. Να. Έχουμε και από το ΠΑΣΟΚ αντιδράσεις και θα τις δούμε σε λίγο με την Ειρήνη Σαββοπούλου που είναι στη σύνδεσή μας. Όμως πρώτα θα πάμε μέχρι το κέντρο της Αθήνας, καθώς οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, είναι πάλι εκεί και διαδηλώνουν. Βλέπουμε την εικόνα τους. Είναι η διαδήλωση αυτή πολύ κοντά στο σημείο που γίνεται η παρέλαση. Είναι στην Ερμού, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε στην εικόνα. Και βεβαίως δεν μπορούν μεν να περάσουν το σημείο που έχει αποκλείσει η αστυνομία. Υπάρχουν κάγκελα παντού, θυμίζουμε, αλλά τη φωνή τους τη στέλνουν με τις ντουντούκες και στην άλλη άκρη της πλατείας Συντάγματος. Θα δώσουμε ρεπορτάζ και από το σημείο αυτό αναλυτικότερο σε λίγο. Πάμε στην Ειρήνη Σαββοπούλου όμως, μένοντας το θέμα των διαφωνιών που υπάρχουν στο εσωτερικό της κυβέρνησης, να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι είναι αυτοί που διαφωνούν. Με κεντρικό σημείο το γάλα, αλλά και γενικότερα εκφράζουν ανησυχίες και αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο αυτό που θα κατέβει σε τρία άρθρα στη Βουλή, Ειρήνη. Βρίσκονται εν αναμονή λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ για να πάρουν στα χέρια τους οι βουλευτές το τελικό κείμενο για να κρίνουν αν θα ψηφίσουν ή όχι. Κασίς, Μωραΐτης, Τσιφουνάκης είναι οι βουλευτές που μέχρι τώρα έχουν πει όχι ανοιχτά στην διάταξη αυτή για το γάλα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι. Γίνονται διαβουλεύσεις, όπως παραδείγματος χάρη την Παρασκευή έγινε μια σύσκεψη της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Στουρνάρα. Θα υπάρξουν και άλλες, και αυτή που υπάρχει σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Θάνος Μωραΐτης, απλώς να θυμίσω ότι έχει μιλήσει για τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού και πως δεν θα ψηφίσει τη ρύθμιση, γιατί ουσιαστικά κάνει λόγο για εικονική διαπραγμάτευση και για προαποφασισμένο αποτέλεσμα. Επικαλούνται οι βουλευτές απόφαση της συνεδρίασης που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα είχε ταχθεί κατά οποιασδήποτε αλλαγής στο καθεστώς που διέπει το εμπόριο του γάλακτος. Και βέβαια την Παρασκευή βέβαια είχαμε και από το άλλο στρατόπεδο, από το Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με ένα Twitter, είπε πως αν η κυβέρνηση λόγω των ίδιων και γνωστών αντιδράσεων εδώ και 4 χρόνια δεν προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις και κάνει πίσω, τότε και εγώ δεν θα ψηφίσω. Οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή να δούμε ποιο θα είναι το τελικό κείμενο. Και να το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης προς τους αντάρτες από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ποιο είναι, Ειρήνη? Το βασικό επιχείρημα είναι ότι εδώ έχουμε φάει το γάιδαρο ουσιαστικά, το λέω εκλεγευμένα. Έχει μείνει πολύ λίγο από την ουρά, ότι έχουμε καταφέρει τόσο πολλά με πάρα πολλές μεγάλες θυσίες. Έχουμε ψηφίσει πολύ πιο ανώδυνα. Και δεν πρέπει να κάνουν πίσω, έτσι. Και δεν πρέπει να αρχίσουν την καρδάρα με το γάλα. Ωστόσο, η δυσανεξία στο γάλα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είναι πια αδιάχυτη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με αυτό το επιχείρημα που μόλις τώρα μας μετέδωσε η Ειρήνη Σαββοπούλου, έρχομαι στο τραπέζι της εκπομπής, διότι ένας από τους πρωταγωνιστές των ημερών αυτών είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και περιμένει και δικές σας ερωτήσεις στο liveview.gr. Ελάτε λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο Μωραΐτη αν το επιχείρημα της κυβέρνησης σας πείθει, κύριε Μωραΐτη. Καλή σας μέρα. Δηλαδή, καλημέρα, κύριε Τσαμπέλη. Έχουμε φάει το γάιδαρο, είμαστε στην ουρά του και γιατί να χύσετε την καρδάρα με το γάλα τώρα? Θα τη χύσετε την καρδάρα με το γάλα τελικά? Κανένας δεν θέλει να περάσει κάτι τέτοιο. Θέλω να γνωρίζετε και εσείς αλλά και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν ότι όλη αυτή η ιστορία δεν γίνεται για το γάλα και την τιμή του μόνο. Γίνεται για το σήμα που πρέπει να στείλει η ελληνική κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα γενικά, για το ποιο θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα αφήσουμε πίσω μας τις παθογένειες του παρελθόντος και πώς θα πορευτούμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα και εκεί ακριβώς εδράζεται η δική μας διαφωνία πάνω στο θέμα του γάλατος. Δηλαδή επιμένετε στο όχι? Επιμένω στο όχι και εγώ, αλλά νομίζω και άλλοι συναδελφοί μου, διότι αυτές τις κρίσιμες ώρες, μετά από 5 χρόνια που είχαμε μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, δεν μπορούμε να πάμε σε αποφάσεις που θυμίζουν το χθες, που υπηρετούν, αν θέλετε, έναν κρατικό παρασιτισμό και ένα μεταπρατικό σύστημα, και με αυτές τις αποφάσεις να πορευθούμε. Είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ. Θα περιλαμβάνει την αλλαγή στο γάλα? Όχι, δεν θα ψηφίσω το άρθρο για το γάλα, αν είναι όπως είναι σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης από τους βουλευτές έχουν πάρει το μήνυμα και πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες ή τις επόμενες μέρες θα μπορέσει να βρεθεί αυτή η λύση όπου θα ικανοποιεί κυρίως την παραγωγή στη χώρα μας, τους παραγωγούς, όπου έχουν περάσει τα πάνδυνα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
Ο κύριος Μωρέτης θα μείνει κοντά μας και σε πολύ λίγο από τώρα θα του μεταφέρουμε και τις δικές σας ερωτήσεις αλλά και τις υπόλοιπες ερωτήσεις τις δικές μας. Πρώτα όμως θα κάνουμε πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θυμίζοντάς σας ότι μπορείτε να διεκδικείτε την προσφορά της σημερινής ημέρας στο 14748 που είναι πραγματικά εξαιρετική για να ξεκινήσετε ωραία την ημέρα ή για να κάνετε και δώρο σε αγαπημένο σας πρόσωπο. Είναι λοιπόν ένα Sony Vaio Ultrabook που θα έχετε στη διάθεσή σας με Full HD οθόνη 11,6 ιντσών, με δίσκο SSD στα 128 GB, υψηλότατες ταχύτητες δηλαδή, θύρα USB, μεγάλη μνήμη 4 GB για να τα απεξέρχεται σε όλες τις εργασίες γραφείου, αλλά να παίζετε και τα παιχνίδια με την ησυχία σας, και βάρος μόλις 700 γραμμάρια, 780 γραμμάρια, κάτω από κιλό δηλαδή, δικό σας το 14748. Καλή επιτυχία, σε πολύ λίγα λεπτά ερχόμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, με τον Κωστή είμαστε εδώ και φέραμε το τραπεζάκι μας με την προσφορά της σημερινής ημέρας από την εκπομπή μας για να δείτε τι θα διεκδικήσετε στο 14748. Όσοι θέλετε, ακόμη και να χαρίσετε σε Ευάγγελο ή Ευαγγελία, ένα δώρο όπως αυτό εδώ. Είναι ένα Ultrabook της Sony, το Sony Vaio, με οθόνη αφής παρακαλώ στα 11,6 ίντσες, μνήμη 4 GB. Είναι μόλις στα 780 γραμμάρια. Ultrabook απίστευτο, πού το δω, να το. Εξαιρετικό και με γεια σε όποιον θα το διεκδικήσει και θα φτάσει στα χέρια του το μεσημέρι. 14748, δικό σας. Και ερχόμαστε με τον κύριο Μωραΐτη εδώ από το ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είπατε λοιπόν κύριε Μωραΐτη ότι μένετε σταθερό στο όχι απέναντι στο άρθρο αυτό που θα περιλαμβάνει και τις αλλαγές στο γάλα, στο θέμα του γάλακτος. Μένω σταθερός στην ενημέρωση την οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Ναι. Που είναι συγκεκριμένη και έχει θέσει ένα πλαίσιο. Ωστόσο κύριε Μωραΐτη, έχετε ψηφίσει τόσο σκληρές αλλαγές για τον Έλληνα. Έχετε περάσει μνημόνια, έχετε ψηφίσει και όπως έλεγε, τα πάντα. Και όπως έλεγε τόσο γάλα θα τα χαλάσετε. Και όπως έλεγε και ένας συναδελφός σας το πρωί, τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Θα πρόσθετα λοιπόν κυρία Τσαφανίδου. Είχε δίκιο ο συνάδελφος. Ακριβώς. Θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι είναι πράγματι. Είμαι μέσα στους βουλευτές που από το 2009 και το 2010 πήραμε μια απόφαση και μέσα από δύσκολες αποφάσεις να στηρίξουμε δημοσιονομικά τη χώρα μας. Παράλληλα όμως με αυτές τις αποφάσεις είχαμε δώσει μια υπόσχεση και στον εαυτό μας, αλλά αν θέλετε και στον κόσμο που μας εμπιστεύονταν, μας ακολουθεί σήμερα με μια δυσπιστία και απέναντι μας πολλές φορές στέκεται, ότι θα πρέπει αυτή ακριβώς την περίοδο της κρίσης, εκείνη την ώρα που παίρνονταν ή παίρνονται ακόμη σκληρές και δύσκολες αποφάσεις, θα πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και να συγκρουστούμε με τις παθογένειες του παρελθόντος. Κυρία Τσαπανίδου, η χώρα κατέρευσε το 2009 γιατί δεν παράγαμε τίποτα. Ήμασταν μια χώρα μη παραγωγική. Ήμασταν μια χώρα των μεταπρατών, των εισαγωγέων, στηριζόμενη σε έναν κρατικό παρασιτισμό. Αυτή η χώρα δεν έχει επόμενη μέρα. Και σας είπα και πριν και το επαναλαμβάνω, το πολιτικό σύστημα σήμερα και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες θα δώσει τις εξετάσεις του. Και ο καθένας από εμάς θα κριθεί βάσει το τι θα εισηγηθεί και τι θα πει. Εγώ λοιπόν έρχομαι και λέω ότι θέλουμε σύγκρουση με τις παθογένειες του παρελθόντος, θέλουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αλλά όχι το παραγωγικό μοντέλο που κάποιοι αναλύουν σε μεγάλες αίθουσες των ξενοδοχείων και σε ειδικά συνέδρια. Ένα παραγωγικό μοντέλο που θα αλλάξει την παραγωγική βάση της χώρας. Και θέλω να πω και κάτι και τελειώνω. Πράγματι, ήταν δύσκολες οι αποφάσεις που πήραμε. Υπήρχαν μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς. Σήμερα, με το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο υπάρχει, ξεκινά ένα επίδομα το οποίο θα ελαφρύνει κάπως τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ελπίζω και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Όταν όμως κυρία Τσαπανίδου. Κύριε Μωραΐτη, μισό λεπτάκι. Είσαστε άνθρωπος που τα λέτε τα πράγματα όταν ως όμως, όταν όμως μια τα παραγωγική 500 βάση. Ευρώ της μίας φοράς, προεκλογικά μάλιστα. Έχουν στόχο να ελαφρύνουν τον φορολογούμενο πολίτη. Για όνομα του Θεού. Δεν προσελκύσουν κανένα ψηφουλάκι, ψηφαλάκι, όπως λέει απλά. Είπα ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή ελάφρυνση, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Γιατί λοιπόν εσείς δεν στέκεστε απέναντι στις αποφάσεις της κυβέρνησης, βάζοντας, προτάσοντας τις αλλαγές στα εργασιακά που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Τις αλλαγές στις ομαδικές απολύσεις που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο. Και ποιος σας είπε. Τι προτάσετε, το γάλα. Δεν προτάσω το γάλα, κάνετε λάθος. Τι σημαντικό που είπε το γάλα, προτάσω το οικονομικό και παραγωγικό
μοντέλο ανάπτυξης το οποίο η κυρία Τσαπανίδου θα ακολουθήσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια. Έλεγα λοιπόν ότι δύσκολες αποφάσεις πήραμε. Μισθοί και συντάξεις μειώθηκαν. Αν όμως μια παραγωγική βάση την διαλύσουμε εντελώς, όπως στη συγκεκριμένη φάση η αγελοδοτροφία, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν θα μπορέσει ποτέ να ξαναδημιουργηθεί. Δεν θα ξαναστηθεί ποτέ στα πόδια της. Και σήμερα υπάρχουν μεγάλοι κλάδοι παραγωγική στη χώρα. Η ελληνική χειροτροφία, η ελληνική κτηνοτροφία, οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά η κυβέρνηση παρακολουθεί από μακριά ως θεατής τα προβλήματα αυτών των παραγωγικών κλάδων. Άρα λοιπόν γι' αυτό προτάσω το μοντέλο, γι' αυτό προτάσω τη σύγκρουση με τις παθογένειες του παρελθόντος, γι' αυτό ακριβώς προτάσω κάτι καινούριο και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι η τιμή του γάλακτος, προσέξτε. Είπα όμως ότι η τιμή του γάλακτος κρύβει από πίσω πάρα πολλά πράγματα. Καταστρέφεται, λέτε, το παραγωγικό μοντέλο. Θέλω να σας ρωτήσω εγώ πολύ απλά πράγματα. Όταν περνούσατε αυτά τα φορολογικά νομοσχέδια, όταν αυξάνατε τη φορολογία στους πάντες, όταν επιβαρύνατε τους επαγγελματίες, όταν τους φύγατε θηλιές με χρέη και ρυθμίσεις που δεν περνάτε για τα ασφαλιστικά ταμεία ή ρυθμίσεις με τέτοια βάρη πίσω τους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Δεν καταστρέφετε το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα αυτή και την παραγωγή αυτή καθ' αυτή στη χώρα αυτή. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Τόσους νόμους και ψηφίσατε τέτοιες δεσμεύσεις. Η χώρα, κυρία Τσαπανίδου. Έχετε κάνει τη λέξη παραγωγή στη χώρα. Η χώρα, κυρία. Όχι. Αστείο. Ανέκδοτο. Κοιτάξτε, υπηρετώ κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή. Και επειδή στην εκπομπή σας έχω έρθει πάρα πολλές φορές και με θυμάστε πάρα πολλές φορές να έρχομαι και να διαχωρίζω τη θέση μου και να δίνω ως βουλευτής αλλά και ως εισηγητής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ τη δική μου πρόταση και να κάνω τον διαχωρισμό σε θέματα όπως ήταν οι Κυριακές, το φορολογικό, οι επαγγελματικές μισθώσεις, μια σειρά από θέματα. Σας λέω λοιπόν και τώρα ότι και εγώ αλλά και άλλοι βουλευτές, γνωρίζοντας πολύ καλά το τι έχουμε ψηφίσει, γνωρίζοντας πολύ καλά το τι έγινε μέχρι σήμερα, γνωρίζοντας και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το φορολογικό πλαίσιο που έχει τεθεί τα τελευταία 5 χρόνια είναι ένα φορολογικό πλαίσιο που πνίγει τις επιχειρήσεις, πνίγει τη νέα οικονομία που πρέπει να δημιουργήσουμε, αλλά μέχρι εδώ. Σήμερα η χώρα βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό σημείο διαπραγμάτευσης και σήμερα η χώρα έχει για πρώτη φορά πρωτογενές πλεώνασμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να στείλει το σήμα και να ξεκαθαρίσει πού θέλουμε να πάμε. Και δεν μπορεί το πρώτο σήμα το οποίο στέλνουμε εμείς σήμερα να είναι προς τους φίλους μας εισαγωγής και μεταπράτες. Αντιλαμβάνεστε και κάτι άλλο. Ότι η απόφαση αυτή που παίρνετε, να μείνετε δηλαδή σταθερός σε ένα όχι με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνει δηλαδή πίσω και αλλαγές και τροποποίηση η κυβέρνηση, η απόφασή σας αυτή κλειδωνίζει την κυβέρνηση, κλειδωνίζει τη σταθερότητά της. Είναι λοιπόν δικαιολογημένοι σε μεγάλο βαθμό αυτοί που λένε ότι το κάνετε γιατί αυτό θέλετε να πετύχετε. Είσαστε Παπανδρεϊκός και εξυπηρετείτε συμφέροντα τέτοιου τύπου. Θέλετε να κλειδωνήσετε, να κλονίσετε το σύμπαν. Λοιπόν, μακριά από μένα όλες αυτές τις συνωμοσίες. Είναι απαντώ, θέμα συνωμοσίας. Και απαντώ, όχι δική σας. Όχι, είναι όχι, θέμα συνωμοσίας. Όχι, ακούστε. Αν αυτή τη στιγμή η ψήφωση δική σας καθόριζε την ύπαρξη της κυβέρνησης. Ναι, δηλαδή, αν εσείς το ναι ή το όχι το δικό σας το νομοσχέδιο έριχνε την κυβέρνηση ή την κρατούσε. Μπορώ να θέσω αυτό το ερώτημα εγώ στην κυβέρνηση, κυρία Τσαπανίδου. Εσείς τι θα κάνατε. Θα θέσω αυτό το ερώτημα που θέτετε εσείς σε μένα, θα το θέσω εγώ στην κυβέρνηση. Και ρωτώ λοιπόν. Μια κυβέρνηση η οποία έχει ψηφίσει μονομερή προϋπολογισμό. Μια κυβέρνηση η οποία για τους πληστηριασμούς, παράδειγμα, έχει ψηφίσει μόνη της νομοσχέδιο. Θα κολλήσει το γάλα? Όχι. Δεν θέλει να υποστηρίξει, και δεν μιλώ στο σύνολό της κυβέρνησης, αυτοί οι οποίοι εισηγούνται το θέμα, δεν θέλουν να υποστηρίξουν μια παραγωγική μονάδα στη χώρα. Δεν απαντήσατε θέλουν... όμως την ερώτηση. Θα απαντήσω. Δεν θέλουν να υποστηρίξουν σε καμία περίπτωση ένα εντελώς νέο μοντέλο. Τώρα στην ερώτησή σας. Ότι αν δεν ήταν το γάλα, το είπαν και άλλοι. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ προσωπικά, εδώ και 1,5 χρόνο, έχω κρατήσει μια συνεπή στάση πάνω στα ζητήματα της ανάπτυξης, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά για από εδώ και πέρα. Βγάλετε λοιπόν από το μυαλό σας ότι μπορεί ο Μωραΐτης, επειδή μπορεί με τον Παπανδρέου να είναι φίλος ή οτιδήποτε άλλο, να έχει στο μυαλό του κάτι τέτοιο. Και δεν με αφορούν και διάφορα άλλα σενάρια. Όποια και αν είναι η κατάληξη με το γάλα, και θα σας απαντήσω τώρα, όποια και αν είναι η κατάληξη με το γάλα, δεν πρόκειται να χαρίσω σε κανέναν μία πορεία δεκαετιών στο κόμμα στο οποίο είμαι από μικρό παιδί, και το λέω εδώ στην εκπομπή σας,
ότι μπροστά μας έχουμε σε 45 μέρες τη μάχη των ευρωεκλογών και από όποια θέση κι αν είμαι, θα δώσω τη μάχη για την παράταξή μου, θα δώσω τη μάχη για τη δημοκρατική παράταξη, θα δώσω τη μάχη για την ελιά. Αυτό το λέω για προλάβατε να σβήσω τα σύννεφα. Σε περίπτωση διαγραφή σας, τι θα κάνετε? Σας είπα, από όποια θέση κι αν είμαι, δεν πρόκειται να χαρίσω σε κανέναν μία διαδρομή και μία μικρή ιστορία για μένα. Και τι σημαίνει και δεν από πρόκειται θέση να χαρίσω. Τι σημαίνει το καταλαβαίνετε, όχι, 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 το καταλαβαίνετε όχι, πάρα, το καταλαβαίνετε εδώ, πάρα πολύ καλά. Να παρακαλώ, είναι πια άλλη εποχή. Να διευκρινίσουμε. Δηλαδή, φοβάστε μπορεί να σας διαγράψουν? Δεν ξέρω. Εγώ σας είπα, επιμένω στη θέση μου. Και δεν επιμένω σε ένα θέμα το οποίο είναι μικρό. Αν σας πάρει τηλέφωνο ο Βενιζέλος και σας πει τι στάση είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω κάτι για να μην αδικείτε τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που την Παρασκευή το μεσημέρι έκανε παρέμβαση για το γάλα. Mm-hmm. Και είπε για όνομα του Θεού δεν μπορούμε να καταστρέψουμε έτσι μια παραγωγική ομάδα για τη χώρα και ότι πρέπει τις επόμενες ώρες και μέρες να δούμε το πώς θα αλλάξει. Έτσι, αυτό δεν πάω να προκαταλάβω τίποτα. Ούτε πάω να δημιουργήσω, κυρία Τσαπανίδου, εντυπώσεις. Αλλά ζούμε σε μια εποχή. Είσαστε έτοιμος όμως, ακόμη και για διαγραφή για την αντίδρασή σας. Είμαι για όλα έτοιμος, αλλά σας λέω. Μήπως είσαστε έτοιμος να ανοίξετε την πόρτα του Πασόκ και να φύγετε κιόλα? Όχι, μα αυτό σας είπα πριν. Σε καμία περίπτωση. Δεν πρόκειται να χαρίσω τη διαδρομή μου, μια μικρή ιστορία και δεν πρόκειται να μην είμαι στο μεγάλο ραντεβού των επόμενων 45 ημερών. Που δίνει η κυρία Τσαπανίδου η παράταξή μου για μια άλλη Ευρώπη που θα αλλάξει αυτές τις πολιτικές που μας έφεραν εδώ σήμερα. Μάλιστα. Πριν πάμε στις ευρωεκλογές, επειδή έχουμε τη μάχη του γάλακτος τώρα, είπατε πριν από λίγο ότι θα μείνετε σταθερός στο όχι. Ακόμη και αν είσαστε το μοναδικό όχι. Θα μείνω σταθερός σε μια στο κυβέρνηση όχι, αν δεν αλλάξει. Με ένα όχι μπορεί και να πέσει. Όχι, σας είπα, δεν πρόκειται να πέσει καμία κυβέρνηση. Δεν πρέπει εσείς με την εμπειρία που έχετε τώρα έτσι, να τσιμπάτε σε όλα αυτά τα οποία μας λένε κάθε μέρα. Εγώ σας είπα πριν, κυβέρνηση που έχει ψηφίσει μονομερή προϋπολογισμό, έχει νομοθετήσει μονομερός απέναντι στην Τρόικα, ξαφνικά θα δεχθεί αυτή την ξεφτύλα. Μας δουλεύουν, το είπα εδώ, ακριβώς. Το είπα εδώ και μέρες. Μας δουλεύουν, κύριε Μωραϊκή. Δεν θέλουν να υπερασπιστούν. Εξυπηρετώντας ποιους? Κυρία Τσαπανίδου, δεν θέλουν. Ποιους εξυπηρετούν? Σας είπα. Θέλουν να εξυπηρετήσουν όχι τους παραγωγούς, όχι την παραγωγική βάση της χώρας. Θέλουν να εξυπηρετήσουν ακριβώς αυτό το μοντέλο το οποίο κατέρευσε το 2009. Ένα μεταπρατικό σύστημα το οποίο συντήρησε όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Όλες αυτές τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις που μας οδήγησαν στο τέλμα και στην κατάρρευση του 2009. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι ανησυχούν και πράγματι βουλευτές που έχουν σηκώσει το σταυρό του μαρτυρίου, κυρία Τσαπανίδου. Δεν μπορούμε λοιπόν σε αυτούς τους βουλευτές όταν καταθέτουν την άποψή τους, όταν κάθονται και σκληρά διαπραγματεύονται, να τους λέμε ότι έχετε άλλα πράγματα πίσω από το μυαλό σας. Κανένας δεν έχει κάτι άλλο πίσω από το μυαλό του. Καταθέτουμε την, αγωνία μας, καταθέτουμε την αγωνία μας. Με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και εδώ στην εκπομπή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι δύο και τρεις αυτές. Όπου όχι απλά ήμουν αιρετικός, κατέθετα τη δική μου προσέγγιση και διαφορετική άποψη. Θέλω λοιπόν να το σεβαστείτε αυτό το οποίο σας λέω και σας είπα. Καταθέτω την ψυχή μου και την καρδιά μου. Δεν παίζω παιχνίδια, δεν έχω κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά πιστεύω ήρθε η ώρα που πρέπει οι Έλληνες βουλευτές να ορθώσουν ανάστημα. Όχι μόνο σε πολιτικές, αλλά και σε νοοτροπίες. Σε νοοτροπίες που μας καθυλώνουν, σε προβοκάρισμα το οποίο αυτές τις μέρες έχει πάρει μια διάσταση τρομερή, ότι σιγά το θέμα. Όχι λοιπόν. Η παραγωγική βάση της χώρας που πρέπει να στηρίξουμε και το νέο μοντέλο δεν είναι σιγά το θέμα. Έτσι. Και σας το λέει αυτό ένας βουλευτής που, επαναλαμβάνω, έχει ψηφίσει πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Το λέτε για να χαϊδέψει αυτιά ψηφοφόρων σας, κύριε Μωραϊκή. Μα γιατί έχουν περάσει από αυτή την καρέκλα. Θα ζητήσω πολλά όχι που γίνανε για να μην πέσει μια κυβέρνηση. Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω έρθει στην εκπομπή σας πολλές φορές και θέλω να σας θυμίσω τις κουβέντες που κάναμε σε αυτό το τραπέζι. Μάλιστα. Για τις επαγγελματικές μισθώσεις, για τους πληστηριασμούς, για τα κόκκινα δάνεια, για τις Κυριακές. Θυμάστε τι μας έλεγαν για τις Κυριακές και πόση ώρα φάγαμε σε αυτό το στούντιο. Μας έλεγαν ότι αν τελικά τα καταστήματα ανοίξουν τις Κυριακές, η οικονομία θα αλλάξει εικόνα. Είναι δυνατόν? Αυτό συμβαίνει ακριβώς και τώρα με το γάλα. Χωρίς κανένα επιστημονικό τεκμήριο το οποίο να είναι ξεκάθαρο, προχωρούν σε μια πολιτική απόφαση που προφανώς θέλουν να χαϊδέψουν αυτιά άλλων και όχι της παραγωγικής βάσης της χώρας. Κύριε Μωραϊτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και τι ρυθμίσεις έρχονται σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, καθώς προχωρά να ρυθμιστεί και το θέμα αυτό μετά από συνεννόηση κυβέρνησης τραπεζών. Πού έχουν καταλήξει, τι έχουν συμφωνήσει και τι εννοούμε όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια ρυθμισμένα, Δήμητρα Καδά. Πόπι, βγήκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή ο κώδικας, το σχέδιο του κώδικα δεοντολογίας διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Είναι σε διαβούλευση λοιπόν αυτός ο κώδικας με τις τράπεζες για 15 περίπου ημέρες. Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες αυτό το κώδικα. Πόπι, ας ξεκινήσουμε στις εκκρεμότητες. Δεν υπάρχει εξειδίκευση του όρου συνεργάσιμος δανειολήπτης. Δεν υπάρχει εξειδίκευση του όρου εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Δηλαδή, πόσα λεφτά θεωρεί η τράπεζα δικαιολογημένα για να μην μπορείς να πληρώσεις τη δόση σου. Τι ξέρουμε όμως, μάθαμε μια σειρά από πράγματα από αυτό το κώδικα, ο οποίος επαναλαμβάνουμε δεν είναι οριστικός. Έχουμε 5 στάδια ρύθμισης από εδώ και πέρα που θα οφείλουν οι τράπεζες να ακολουθούν. Επικοινωνία με τον δανειολήπτη, συγκέντρωση αναλυτικότητα των πληροφοριών για τα δαπάνες του, τους φόρους που πρέπει να πληρώσει, τα δάνεια τα οποία έχει, αξιολόγηση αυτών των στοιχείων, πρόταση λύσεων και εξέταση πιθανών ενστάσεων. Να πούμε ότι υπάρχουν τριών ειδών λύσεις. Το πρώτο πακέτο λύσεων είναι οι βραχυπρόθεσμες λύθησης ρύθμισης. Αυτές σε τι αφορούν? Στην πληρωμή των τόκων, μόνο τόκι για μια περίοδο δηλαδή, μειωμένες δόσεις, μια περίοδος χάριτος, αναβολή κάποιων από τις δόσεις και τακτοποίηση καθυστερήσεων στις δόσεις. Μετά μιλάμε για τις μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης. Αυτές έχουν ένα ορίζοντα πενταετίας κατά μέσο όρο. Τι περιλαμβάνουν? Περιλαμβάνουν μείωση του επιτοκίου, περιλαμβάνουν αλλαγή επιτοκίου από κειμενόμενο σε σταθερό, παράταση διάρκειας του δανείου, διαχωρισμού του δανείου σε βιώσιμο και σε ένα κομμάτι του δανείου που θα το κοίζεται και θα επαναξιολογηθεί στο μέλλον. Επίσης, έχουμε πρόσθετες εξασφαλίσεις, δηλαδή υποθήκες, αναδιάθρωση επιχείρηση, αν πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο, εν λειτουργία αναδιάρθρωση, και ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρεία. Πόπι, το τρίτο πακέτο και το πιο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τις λύσεις οριστικής διευθέτησης. Για να τις δούμε λοιπόν, τις οριστικής διευθέτησης λύσης. Μιλάμε για περιπτώσεις τώρα που έχει παγιωθεί μια κατάσταση, ο κόκκινος δανειολήπτης βρίσκεται σε δεδομένη κατάσταση εντελώς διαφορετική από αυτή που είχε όταν πήρε το δάνειό του. Και τι εδώ κάνουμε, μιλάμε λοιπόν για αλλαγή σύμβασης πια. Εθελοντική παράδοση του εντυπώθηκου ακινήτου είναι μία από τις λύσεις αυτές, με αντάλλαγμα να διαγραφεί μέρος. Κατάσχεση δηλαδή, απλώς εθελοντική κατάσχεση. Μετά υπάρχουν μια σειρά από διαδικασίες πώλησης και ενοικίασης ή με sale and lease back που θα διαρκεί 5 έτη ή με το να πουλήσει το σπίτι και να νοικιάζει, να τον νοικιάζει, να μένει σε αυτό προσωρινά π.χ. 3 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε επίσης μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει ο δανειολήπτης? Εννοεί στη, στη μεταβίβαση δανείου σε άλλη τράπεζα. Εκεί θα επαναδιαπραγματευτεί πιθανότητα όρου μια τράπεζα η οποία να είναι δυνάμει πιο φιλική μαζί του. Μάλιστα. Να ή ξέρεις... να το χάσει πλήρως το σπίτι σε αυτή την περίπτωση. Για πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε. Έχουμε αντικατάσταση του δανείου με νέο μικρότερο. Όπα, τι είναι αυτό, κούρεμα είναι αυτό? Αυτό μυρίζει κούρεμα από πει. Πρέπει να πούμε ότι είναι ολιγόλογες οι διατυπώσεις προς το παρόν, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω πέρα από αυτό που λέμε. Διευκρινήσεις τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Εκαθάριση μέσω πτωχευτικής διαδικασίας. Μιλάμε κυρίως για εταιρείες, το πτωχευτικό νόμο των εταιριών και ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων για να καλυφθεί μέρος ή όλο το υπόλοιπο. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας μέρα. Είναι στην γραμμή μας η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου από την Εκπιζό, αλλά και την παρέμβαση, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών. Υπάρχει δράκος στην ιστορία, κυρία Καλαποθαράκου? Καλή σας μέρα και από μένα. Εμείς από την πρώτη ανάγνωση που κάναμε δεν βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες ρηξικέλευτες προτάσεις που να οδηγούν και να δίνουν λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί. Όπως πολύ σωστά δείξατε στις κάρτες, οι βραχυπρόθεσμες λύσεις οι οποίες προτείνονται είναι αυτές που μέχρι σήμερα ισχύουν στις τράπεζες, δηλαδή και περίοδο χάριτος δίνουν, αλλά δεν μας είπε κανείς για τα επιτόκια τα οποία κεφαλαιοποιούνται. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται και βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα, σε μεγαλύτερο πληρώνει πρόβλημα. Πληρώνει δηλαδή κάποιος το δάνειό του σε μικρότερες μενδόσεις για μεγαλύτερο ακριβώς διάστημα, αλλά του βγαίνει στο σύνολο πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο το ποσό που πληρώνει, μάλιστα. Μπορεί να παρέχουν είναι μια όμως μία λύση, κυρία Καλαποθαράκου. Αλλά δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Είναι όμως μία λύση, έτσι. Αυτή. Είναι μία προσωρινή λύση. Μία προσωρινή λύση, ναι. Ασφαλώς. Αυτό γίνεται μέχρι σήμερα στις τράπεζες. Έτσι από τις τράπεζες. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει με βάση το εισόδημά του την κανονική δόση που είναι 600 ευρώ, του λένε πλήρωσε τους τόκους 200-300 ευρώ και βέβαια για 2 χρόνια, για 1 χρόνο. Και στη συνέχεια αυτό το ποσό που δεν καταβάλει κεφαλαιοποιείται και βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα. Μάλιστα. Μετά από 2 χρόνια. Πείτε μου κάτι, αυτό. Αναρωτιέται κανείς πώς θα το αντιμετωπίσει. Αυτή η λύση που προτείνεται για μόνιμες διευθετήσεις τέτοιων δανειοληπτών για τα κόκκινα δάνεια, με αντικατάσταση του παλιού δανείου, της παλιάς σύμβασης με μια καινούρια, σημαίνει κούρεμα ή λάθος το καταλάβαμε?
Και εμείς θέλουμε να καταλαβαίνουμε ότι μάλλον προς τα εκεί οδηγείται, αλλά αυτό είναι πολύ γενικό έτσι όπως διατυπώνεται και θα εξειδικευτεί από την κάθε τράπεζα. Αυτό εμείς διαβλέπουμε. Αυτός ο κώδικας είναι όλοι για μας. Θα πρέπει να υπάρξουν εξειδικεύσεις στον κώδικα και δεσμεύσεις από τις τράπεζες να το εφαρμόσουν. Μάλιστα. Διότι αν δεν υπάρξουν τέτοιες δεσμεύσεις δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καλαπαθαράκου. Μία πρώτη προσέγγιση σε ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων από την κυρία Καλαπαθαράκου. Δεσμευόμαστε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάνει και θα κάνουμε και τραπέζια σχετικά, θα έχουμε πάνελ σχετικά, έτσι ώστε να λύσουμε δικές σας ερωτήσεις και δικές σας απορίες. Διότι το δάνειο του καθενός στο στεγαστικό, που το είχαμε πάρει σε μια εποχή που τα δεδομένα ήταν διαφορετικά και πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα οικονομικά μας σήμερα, πόσο έχουμε βαρυνθεί από φόρους και περικοπές, πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Μόνο είχα σημειώσει έτσι πολύ πρόχειρα να σας πω ότι είναι καθυστερημένα, ότι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δανείων είναι στα κόκκινα. Τώρα δεν το βρίσκω το νούμερο εδώ. Πάντως, να ξέρετε ότι δεν είστε η μοναδική περίπτωση που δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δανείο σας έτσι όπως έχετε συμφωνήσει με την τράπεζα. Είναι πολύ αυτοί και γι' αυτό προωθούνται και τέτοιου είδους λύσεις. Βγαίνουμε στο Σύνταγμα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με την παρέλαση. Έχει ξεκινήσει, μου λένε. Για να πάω λοιπόν μέχρι τους συναδέλφους που βρίσκονται στο Σύνταγμα, εγώ από το στούντιο. Βάλια Σκούρα, καλή σου μέρα. Παρέλαση εκεί, καθαρίστριες από την κάτω μεριά, έτσι. Ακριβώς εδώ βλέπουμε την παρέλαση που έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε με την παρέλαση της Φιλαρμονικής. Αυτή τη στιγμή περνούν τα σχολεία, πέρασε το Λύκειο Καλαβρίτων. Βλέπετε κατάμεστες πλέον και τις εξέδρες των επισήμων. Έχουν έρθει ο υφυπουργός από πλευράς της κυβέρνησης παιδείας, ο κύριος Σημεών Κεδίκογλου, ο κύριος Καμίνης, ο κύριος Γουρός, ο κύριος Πιλιοτόπουλος, ο κύριος Χαϊκάλης. Βλέπουμε ενδεικτικά κάποια πρόσωπα στις εξέδρες των επισήμων. Και συνεχίζεται λοιπόν η παρέλευση των μαθητών. 137 δημοτικά, 47 γυμνάσια, 44 λύκια θα περάσουν από εδώ, που υπενθυμίζουμε ότι είναι πριβέα, όπως είπες και εσύ, Πόπη, εδώ η παρέλαση στο σημείο που βρισκόμαστε, καθώς ο κόσμος θα βρίσκεται από του Βουκουρεστίου και μετά. Εδώ μόνο επίσημοι και όσοι βρίσκονται με διαπιστεύσεις και προσκλήσεις, Πόπη. Το κέντρο κλειστό, αν θέλετε να μετακινηθείτε, αν μας παρακολουθείτε και μένετε κάπου στην Αθήνα και έχετε δουλειές σήμερα στο κέντρο, πάρτε ένα τηλέφωνο και κάντε μια αναβολή των συναντήσεων αυτών ή μια ματέωση, διότι σήμερα το κέντρο είναι πραγματικά απροσπέλαστο. Ακόμη και οι καθαρίστριες, οι οποίες διαδηλώνουν, βλέπετε ότι έχουν σταματήσει στην Ερμού, στο κάτω μέρος του Συντάγματος, καθημερινή παρουσία του στο Υπουργείο Οικονομικών. Βλέπετε σήμερα υπό ποιες προϋποθέσεις διαδηλώνουν. Να τα καμάρια της χώρας λοιπόν, σχολεία από παντού, αυτή την ώρα σε παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τους επίσημους που βρίσκονται εκεί. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες του Νότου, ξεκινώντας από την Ισπανία. Και έχουμε τον Κωστή Βέιμο που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, τα πράγματα εκεί είναι έντονα. Τουλάχιστον 100 τραυματίες, Πόπη, και δεκάδες συλλήψεις έγιναν το Σάββατο στο περιθώριο της μεγάλης πορείας αξιοπρέπειας, όπως την ονόμασαν οι Ισπανοί. Πορεία κατά της λιτότητας, βέβαια, στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες πολίτες, αλλά και από εκεί δεν έλειψαν τα επεισόδια λίγο πριν το τέλος της πορείας. Διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά αστυνομικών με βεγγαλικά και μπουκάλια. Εκείνοι απάντησαν. Οι γνωστές εικόνες, Πόπη, που βλέπουμε. Και όχι μόνο στην Ισπανία. Να σου πω ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών ήταν να πληρώσουν για την οικονομική κρίση τράπεζες, τις οποίες στήριξε οικονομικά η κυβέρνηση της Ισπανίας, έτσι. Αντί να στηρίξουν πολίτες. Η ανεργία εκεί είναι 26%, υπάρχουν περικοπές σε μισθούς και σκάνδαλα στα οποία συμμετέχουν ακόμα και μέλη της βασιλικής οικογένειας της χώρας. Βλέπουμε εδώ φωτιές στους δρόμους, αστυνομικοί να απαιτούν δακρυγόνα και οι διαδηλωτές, οι νεαροί βέβαια διαδηλωτές, να τους επιτίθενται με διάφορα αντικείμενα. Να τους εκτοξεύουν αντικείμενα. Συγκρούσεις όμως διαδηλωτών είχαμε και στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν οι αστυνομικές αρχές συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που είχαν καταλάβει δύο κυβερνητικά κτίρια και παρατοπίσαν δεκάδες συλλήψεις. Εκεί έχουμε 17 αστυνομικούς τραυματίες, όπως και 82 διαδηλωτές. Οι αρχές χρησιμοποίησαν άβρες κατά των διαδηλωτών, που ήταν κυρίως φοιτητές, και από την Τρίτη είχαν εισβάλει στην έδρα της κυβέρνησης. Εκεί η διαμαρτυρία είναι μια εμπορική συμφωνία της Ταϊβάν με την Κίνα, στην οποία αντιτίθεται μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σας πω τρεις λέξεις. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από την πρώτη του χρόνου, από την πρώτη του 2013. Κατερίνα Παναγκοπούλου.
να εφαρμοστεί, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε εδώ και καιρό, Πόπη. Άλλωστε, να σου θυμίσω ότι ο Χόρστ Ράιχενμπαχ είχε πει ότι είσαστε η μόνη χώρα που δεν εφαρμόζει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και γι' αυτό στο Υπουργείο Εργασίας. Μνημονιακή προϋπόθεση αυτή, έτσι, και απέτηση. Που όμως την έχουμε αφήσει και την έχουμε ξεχάσει πλήρως. Πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται τώρα. Και όμως, πάντως, το θετικό είναι ότι φαίνεται ότι έρχεται στο νομοσχέδιο με τις αλλαγές που θα γίνουν τώρα που προβλέπονται στη συμφωνία που έγινε με την Τρόικα. Φαίνεται ότι θα περάσει σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά δεν θα ισχύσει για όλους. Δηλαδή, θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε δύο περιοχές της χώρας, οι οποίες ακόμα δεν είναι γνωστές από το Υπουργείο Εργασίας, ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί ποιες θα είναι αυτές οι περιοχές. Να θυμίσουμε ότι θα είναι 200 ευρώ το βοήθημα αυτό, για όσους έχουν. Έχουν καταλήξει ότι θα είναι 200. 200 συν 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο προσαυξανόμενο, συν 70 ευρώ για τη σύζυγο. Αλλά να πούμε, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα δοθεί αρχικά για όλους, θα εφαρμοστεί πιλωτικά σε δύο μόνο περιοχές της χώρας, σε όσους ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας πρακτικά. Για δηλαδή, πόσο διάστημα θα δίνεται πιλωτικά, η πιλωτική εφαρμογή του δηλαδή, πότε θα λήξει? Για τον πρώτο χρόνο είναι αυτό το πιλωτικό ένα χρόνο διάστημα. Ολόκληρο. Για τον πρώτο χρόνο είναι το πιλωτικό διάστημα. Για όσους θα τα πάρουν αναδρομικά από πρώτη του έτους τα χρήματα αυτά οι δικαιούχοι, ή θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα περάσει το νομοσχέδιο και γίνει. Ακόμα Πόπη είναι νωρίς. Θα δούμε όταν βγει το νομοσχέδιο αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά να πούμε ότι αφορά αυτούς που έχουν εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ, δηλαδή ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Όταν έρθει το νομοσχέδιο, θα περιλαμβάνει μέσα όλες τις λεπτομέρειες. Σήμερα θυμίζουμε τώρα, έχει ξεκινήσει κανένα πεντάλεπτο τώρα, έχουν ξεκινήσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα ανώτερα κεφάλια της χώρας. Σκέπτονται για να αποφασίσουν πού θα πάει το πλεώνασμα. Μέσα σε όλα αυτά είναι και το ελάχιστα εγγυημένο εισόδημα για το οποίο συζητήσαμε μόλις τώρα με την Κατερίνα Παναγοπούλου. Λοιπόν, θα πάω να συναντήσω τώρα τον Αντώνη Μουζάκη για να συζητήσουμε μαζί. Αντώνη, καλή σου μέρα, καλώς μας ήρθες. Καλή εβδομάδα. Να δούμε μαζί λίγο και θέματα φορολογικά, καθώς το Τάξης άνοιξε και δέχεται δηλώσεις. Ήδη είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις, την πρώτη δήλωση με tweet την είχε στείλει την Παρασκευή ο κύριος Θεοχάρης. Και έχουμε και αλλαγές, σημαντικές αλλαγές προς τα κάτω, φοροελαφρύνσεις μαθαίνουμε. Για όσους έχουν αγιοταχή αυτοκίνητα στην ιδιοκτησία τους. Πάμε στον Σπύρο Δημητρέλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο. Πόπη, ένα καλημέρα και από μένα. Ένα κεφάλαιο του πολυνομοσχεδίου θα είναι τα φορολογικά θέματα. Μέσα σε αυτό μαθαίνουμε ότι θα υπάρχουν και διάφορες βελτιώσεις για την φορολογία του αυτοκινήτου. Αυτό που είναι πολύ πιθανό, διότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα να πούμε, είναι να μειωθεί το τεκμήριο των αυτοκινήτων κατά 30% και μάλιστα αναδρομικά από την 1η-1η του 2014. Αυτό θα σημάνει μία άμεση μείωση του κόστους, φορολογικού κόστους κατοχής, κυρίως των μεγάλων κυβισμού οχημάτων, και γίνεται προκειμένου να δοθεί ένα κίνητρο σε όσους έχουν καταθέσει πινακίδες να προχωρήσουν άμεσα σε άρση της ακινησίας για να τις παραλάβουν και να κυκλοφορήσουν πάλι τα αυτοκίνητά τους και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. Το δεύτερο που μαθαίνουμε, το οποίο θα υπάρχει, θα είναι μια διόρθωση όσον αφορά την υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή. Με το σημερινό καθεστώς που υπάρχει ένας παραλογισμός, ένας φορολογούμενος έχει καταθέσει τις πινακίδες για ένα μεγάλο αυτοκίνητο, για ένα υψηλού κυβισμού αυτοκίνητο. Αποφασίζει να το εξάγει μέσω ενός εμπόρου στη Γερμανία για να το πουλήσει. Του ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, να παραλάβει τις πινακίδες μόνο και μόνο για να το φορτώσει στο τρένο ή στο φορτηγό για να το εξάγει στο εξωτερικό. Αυτές οι δύο βελτιώσεις μαθαίνουμε θα υπάρχουν στο φορολογικό νομοσχέδιο. Θα το περιμένουμε την Παρασκευή για να δούμε και θα πούμε περισσότερα τότε. Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αντώνης Μουζάκης λοιπόν εδώ για να απαντήσει σε ερωτήσεις δικές σας. Liveview.gr, η πλατφόρμα επικοινωνίας μας. Θα στείλετε τις ερωτήσεις και εγώ θα τις μεταφέρω με τη σειρά μου στον Αντώνη. Αντώνη, πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, πριν μας πεις τα μυστικά της φορολογικής δήλωσης και αν έχουν πραγματικά αρχίσει και υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις. Γιατί ούτως ή άλλως, όποτε και να κάνετε δήλωση, στις ίδιες ημερομηνίες θα πληρώσουμε όλοι και σε τρεις δόσεις το φόρο μας. Πάμε να σας δείξω την προσφορά της σημερινής ημέρας. Θα μου επιτρέψεις λίγο να διαβάσω και τα χαρακτηριστικά στο χαρτί που τα έχουμε γραμμένα. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε ένα Ultrabook της Sony Vaio. Δείτε το λιγάκι πώς είναι, διότι έχει ποδαράκι και μπορεί να στείνετε και να γίνει εντελώς σαν λάπτοπ. Έχει όμως και οθόνη αφής. Οθόνη αφής της 11,6 ίντσες για να μπορείτε να κάνετε τα πάντα με την αφή.
χρησιμοποιείται και σαν τάμπλετ δηλαδή, αλλά και σαν λάπτοπ, αφού έχει και ένα εξαιρετικό πληκτρολόγιο της Sony. Μπορείτε να γράφετε άνετα. Μεγάλη αυτονομία από μπαταρία. Έχει ταχύτατο δίσκο από αυτούς τους καινούργιους που είναι πολύ γρήγοροι σε ταχύτητες και δεν θέλω να τους λέω γιατί με κοροϊδεύετε όσοι ξέρετε από υπολογιστές. Μας λέτε τι λες τώρα, έχει τα. Οι δίσκοι αυτοί δεν είναι μεγαλύτεροι, είναι πιο γρήγοροι, δίκιο έχετε. Και παράλληλα μπορείτε να συνδεθείτε και με Bluetooth αλλά και με Wi-Fi. Έχει κάμερες για να κάνετε Skype, Hangouts κλπ. Και πραγματικά είναι ένα καταπληκτικό δώρο, όχι μόνο για εσάς, αλλά και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα που μπορεί να γιορτάζουν αύριο. Στο 14748 θα γίνει δικό σας, διεκδικήστε το και ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, έρχομαι εδώ στην προσφορά της σημερινής εκπομπής. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε ένα Ultrabook Sony Vaio, το οποίο είναι καταπληκτικό. Είτε είστε επαγγελματίες, είτε είστε συνταξιούχοι, είτε μαθητές, φοιτητές κλπ. Εκεί είμαι. Είναι αυτό που βλέπετε και μπορεί να λειτουργήσει και σαν τάμπλετ, αλλά και σαν λάπτοπ. Τάμπλετ βλέπετε ότι μπορεί να λειτουργήσει με την αφή, αλλά έχει και ένα ποδαράκι πίσω το τάμπλετ αυτό. Μπορείτε να το στηρίξετε λοιπόν, να το συνδέσετε με το πληκτρολόγιο σας και να έχετε ένα καταπληκτικό λάπτοπ το οποίο διαθέτει δίσκο. Μισό να το διαβάσω γιατί δεν είμαι και hacker, παύλα, cracker, παύλα, ό,τι άλλο νομίζετε. SSD δίσκος 128 GB. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πριν το σκεφτείτε τι θέλετε να ανοίξετε, έχει ανοίξει μόνο του. Τελεία. Και παύλα. Και παράγραφος, εξαιρετική προσφορά. 14748 δικό σας. Διεκδικήστε το και καλή επιτυχία. Αντώνη Μουζάκη, καλημέρα και πάλι. Και πάμε να δούμε καλημέρα. Τι γίνεται και ποιες παγίδες κρύβει η φορολογική δήλωση. Πρέπει να βιαστούμε να την υποβάλουμε, να καθυστερήσουμε στην υποβολή της. Τι θα γίνει αν δεν έχουμε χρήματα να την πληρώσουμε? Ποιες παγίδες κρύβει? Λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά την υποβολή, πράγματι άνοιξε η εφαρμογή από 20 του μήνα. Όμως, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εκαθαριστές μισθοδοσίας, άρα λοιπόν εμείς ως λογιστές των επιχειρήσεων ή ακόμα και το ελληνικό δημόσιο, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τα στοιχεία μέχρι 28 Μαρτίου στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, δηλαδή τις βεβαιώσεις αποδοχών, για να προσυμπληρωθούν τα πεδία. Αυτό δεν έχει συμβεί. Αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά να μην μπορεί να λειτουργήσει η υποβολή για το μεγαλύτερο μέρος των φορολογουμένων. Δηλαδή, τι εννοούμε σε απλά ελληνικά? Ότι δεν έχουμε τις βεβαιώσεις από τη δουλειά μας για τα πόσα πήραμε. Άρα λοιπόν, τι δήλωση θα κάνουμε? Δεν μπορείς να υποβάλεις τη δήλωση. Για τους περισσότερους λοιπόν ισχύει αυτό. Άρα θα περιμένουμε μετά τις 28 Μαρτίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να μπορούμε να υποβάλουμε τη δήλωση. Αναφορικά με το αν πρέπει να τρέξουμε να υποβάλουμε τη δήλωση ή να καθυστερήσουμε. Καλύτερα θα είναι να την υποβάλουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να μην έχουμε πρόβλημα σε τυχόν καθυστερήσει του συστήματος ή όποιο άλλο πρόβλημα, αφού ούτως ή άλλως, όποτε και τι να υποβάλεις τη δήλωση. Μπορεί να έχουμε μισό λεπτό. Τι είδους πρόβλημα μπορεί να έχουμε? Το σύστημα, ξέρεις, πολλές φορές μπουκώνει κατά το κοινό λεγόμενο. Άρα λοιπόν, να μην προλάβουμε τις προθεσμίες και να φάμε πρόστιμο εκ πρόθεσμης δήλωσης. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το πρόστιμο? Αν λοιπόν τώρα με τις καινούργιες διατάξεις το πρόστιμο είναι βαρύ. Γιατί υπάρχει τόσο τόκος για το φόρο που δεν έχεις πληρώσει εμπρόθεσμα, όσο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, ο φόρος μπορεί να πάει στο διπλάσιο. Όσο και πρόστιμο. Μπορεί να πάει στο διπλάσιο. Ναι. Το πρόστιμο εννοείς. Ακριβώς. Ναι. Ο φόρος λοιπόν, το πρόστιμο είναι το διπλάσιο του φόρου. Και επίσης και πρόστιμο άλλο, πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής. Δηλαδή μπορεί να μαζευτούν σωρευτικά 2-3 πρόστιμα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, αν βάλεις εκπρόθεσμα τη δήλωσή σου, την υποβάλεις εκπρόθεσμα, τι εννοείς το πρόστιμο, διπλάσιος φόρος? Αν δεν υποβάλεις τη δήλωση και την υποβάλεις μετά, μπορεί να έχουμε 100 ευρώ φόρο, 200. Συν το γεγονός πόσο καθυστερείς. Συγγνώμη, υποβάλλω πρόθεσμα τη δήλωσή μου και έχω να πληρώσω 1.000 ευρώ, λέμε τώρα σχηματικά. Θα πληρώσω 2.000 ευρώ φόρο. Λοιπόν, υπάρχει ενδεχόμενο, αν δεν το κάνεις μετά από πολύ καιρό, να έχεις διπλάσιο πρόστιμο. Καταλαβαίνεις πόμπι τι είναι αυτό. Συν πρόστιμο εκπροθέσμου υποβολής της δήλωσης, δηλαδή αν περάσει μετά 2 μήνες και δεν έχει πληρώσει, έχει 10% πρόστιμο για το πρώτο έτος, μετά από το πρώτο έτος έχει 20% και ούτω καθεξής. Έχω πρόταση για όλους, παιδιά. Και θα αρχίσουμε γιόγκα. Τόκο. Θα κάνουμε αυτό το μόμο. Ναι. Κύριε, το συζητάω. Ναι, εντάξει, αλλά δεν μας σώζει ούτε γιόγκο ούτε τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πρέπει να ησυχάσουμε ποιο ήταν, ποιο αντέδρασε. Άρα λοιπόν, λέμε σε όσους παρακολουθούν ότι υποβάλλετε τη δήλωση έγκαιρα. Για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ακούσαμε λίγο. Την υποβάλλουμε τη δήλωση. Πού θα βρούμε τα λεφτά να πληρώσουμε αν έρθει χρεωστικό? Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Πώς πληρώνεται καταρχήν ο φόρος? Και θα δούμε αν τυχόν δεν μπορείς να πληρώσεις, τι θα κάνεις. Ο φόρος καταβάλλεται η πρώτη δόση μέχρι 31 Εβδόμου, η δεύτερη δόση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, η τρίτη δόση μέχρι 30 Νοεμβρίου.
Άρα λοιπόν οι δηλώσεις είναι δεδομένες όποτε και να υποβάλει τη δήλωση. Ναι. Τώρα λες εσύ ότι φτάσε Ιούλιος και δεν μπορώ να, υποβάλω, να καταβάλω το φόρο. Τι θα μπορείς να κάνεις? Θα μπορείς να τον ρυθμίσεις αυτό το φόρο, βέβαια σε δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 12 καταρχήν. Άρα λοιπόν, ίσως θα μπορούσες να ρυθμίσεις με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, θα μου πει ο άλλος. Και αν έχεις άλλη ρύθμιση από ακριβώς, την προηγούμενη χρονιά. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί όλοι με ρυθμίσεις. Αυτό πήγα να σου πω. Ότι θα μου πει ο άλλος, μα εγώ ήδη έχω μια ρύθμιση και τρέχει. Πού θα μπορώ να ανταπεξέλθω? Δεν υπάρχουν λοιπόν πολλές εναλλακτικές. Πρέπει να ρυθμίσεις. Διαφορετικά, το δημόσιο μπορεί να λάβει αναγκαστικά μέτρα εναντίον σου. Άρα λοιπόν, να προβεί σε κατασχέσεις τόσο κινητών όσο και ακινήτων. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να δεις το λογαριασμό σου να αδειάζει ή μπορείς να δεις το ενίκιο που εισπράττεις από μια εκπίστωση που κάνεις να μην έρχεται σε εσένα να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο ή ένα κίνητο που έχεις να πέσει πάνω το ελληνικό δημόσιο και να το κατάσχει. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ να ρυθμίσω, να δώσω ό,τι μπορώ να δώσω για να μην έχω προβλήματα. Στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που θα πάρουν κάποιοι, τι πρόβλημα μπορεί να υπάρξει, γιατί πρέπει να κάνουν, να διαπιστώσουν πρόβλημα. Σωστά. Λέει λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας και έχει εκδώσει οδηγίες που λέει ότι θα προσυμπληρωθούν. Πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι, αλλά εσύ πώς ξέρεις ότι είναι σωστά προσυμπληρωμένη? Κανονικά λοιπόν η διαβεβαίωση πρέπει να έχει πάει και χειρόγραφα, αν θέλεις, ή με ποιον τρόπο στον φορολογούμενο, ώστε να μπορεί να παραλληλήσει και να συσχετίσει αυτά που γράφει το σύστημα με την βεβαίωση και τις πραγματικές απολαβές που αυτός έχει λάβει. Αν δεν συμφωνούν, δηλαδή αν έχει δοθεί μια βεβαίωση από μένα ως εργοδότης εσένα και δεν συμφωνούν τα μεγέθη, πρέπει να με πάρεις τηλέφωνο και να ξαναυποβάλω τη δήλωση με τα σωστά μεγέθη, γιατί δεν μπορείς εσύ να μπεις μέσα και να τα τροποποιήσεις. Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο ζήτημα. Αυτό λοιπόν σημαίνει περαιτέρω δυσκολία στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο Γενικός Γραμματέας επίσης προτείνει μην μπαίνετε στη διαδικασία να πάνε να χαλάσετε αυτά που γράφει το σύστημα. Αλλά... γιατί υπάρχει ένα άλλο πεδίο από κάτω που λέει: αν τριχώνει δεν είναι σωστά, πηγαίνετε και βάλετε από κάτω. Επικοινωνήστε πρώτα με τους φορείς μισθοδοσίας, με τους εργοδότες σας, ούτως ώστε να διορθωθούν με ορθόδοξο τρόπο για να μην έχουμε στη συνέχεια περαιτέρω προβλήματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ευσταθίου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι γίνεται στο άλλο κομμάτι που είναι στη σύνδεσή μας. Με συγχωρείτε. Πάμε τι γίνεται με τους δημοσίους υπαλλήλους, η διαθεσιμότητα των οποίων για κάποιους τουλάχιστον από αυτούς, Γιάννη, έληξε το Σάββατο. Βεβαίως, και 1.529 εργαζόμενοι, δηλαδή 1.453 σχολικοί φύλακες και 78 εκπαιδευτικοί στα πρώην επάλληλοι της τεχνικής εκπαίδευσης βρίσκονται πλέον στο βρώμα. Τυπικά αυτό θα γίνει μόλις συμπληρωθούν και ονομαστικά τα ονόματά τους. Και βεβαίως θα αποτελέσουν μέρος των 11.000 υπό απόλυση για το 2014, όπως προβλέπει το μνημόνιο. Τι συμβαίνει όμως από εκεί και πέρα? Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η απόλυση ουσιαστικά άλλων περίπου 150-160 εκπαιδευτικών και περίπου 156 δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι απλώς περιμένουν την ολοκλήρωση της κινητικότητας, μήπως βρεθεί κάποια άλλη θέση, αλλά και αυτό αναμένεται ότι θα γίνει τουλάχιστον μέσα στο Μάιο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στο μνημόνιο, να θυμίσουμε ότι έχει υπερκαλυφθεί ο αριθμός των 4.000 απολύσεων που έπρεπε να είχαν γίνει κανονικά μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. Έχουμε δώσει ένα κατάλογο πολύ περισσότερο, γύρω σε 7.500, και σε ό,τι αφορά τις 12.500 διαθεσιμότητες στο δεύτερο κύκλο, που και αυτές έλεγαν το τέλη του χρόνου και έχει δοθεί παράταση μέχρι 31 Μαρτίου, περιμένουμε τα αποτελέσματα της εθελοντικής δημοτικής κινητικότητας, στο οποίο παρά τα όσα έχει πει και στην εκπομπή σου ο κύριος Γρηγοράκος, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο σχετικός κατάλογος, για να δούμε από εκεί και πέρα αν θα υπάρξει σχέδιο B ή τι θα γίνει τέλος πάντων για να συμπληρωθεί ο αριθμός των 12.500. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δείτε τώρα πώς άλλαξαν τα δεδομένα στη χώρα αυτή παλιότερα οι νέοι, κάποιοι νέοι τουλάχιστον. Ονειρεύονταν μια θέση στο δημόσιο για να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους με μια σίγουρη θέση εργασίας. Τώρα πια οι νέοι, όχι οι δημόσιο δεν ονειρεύονται, όχι οι ιδιωτικό δεν βλέπουν μέλλον, ονειρεύονται μια καριέρα στο εξωτερικό. Και όλο και περισσότεροι κάνουν αιτήσει σε εταιρείες του εξωτερικού προκειμένου να βρουν εκεί δουλειά. Βεβαίως, το να εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα και να ξεκινήσεις μια ζωή σε ένα καινούργιο περιβάλλον, που γνωρίζεις μεν τη γλώσσα, αλλά δεν είναι η μητρική σου, δεν γνωρίζεις την πόλη, δεν γνωρίζεις τα έθιμα κατά ύφη της περιοχής, μπορεί να σε δυσκολέψει ακόμη περισσότερο στις πρώτες τουλάχιστον μέρες της διαβίωσής σου εκεί. Έρχονται όμως κάποια φωτεινά μυαλά να προσπαθήσουν να καλύψουν τα κενά αυτά και να σκεφτούν πριν από σένα για να καλύψουν τις δικές σου ανάγκες. Έλληνες βεβαίως, διότι επιμένουμε και ελληνικά.
Πάμε λοιπόν μέχρι το Λονδίνο να συναντήσουμε τον κύριο Ζωγραφάκη, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Άνοιξε τον δρόμο με τη διαδικτυακή του πλατφόρμα σε όσους πάνε για εγκατάσταση στο Λονδίνο να βρίσκουν από την εφαρμογή τη δική σας, κύριε Ζωγραφάκη, καλή σας μέρα, απαντήσεις σε ό,τι έχουν ανάγκη εκείνη την ώρα. Πώς δηλαδή το κάνατε, τι είναι αυτή η πλατφόρμα σας και σε ποιους απευθύνεστε, βάλτε μας τα πράγματα στη σειρά. Λοιπόν, έτσι να σας τα πω στα γρήγορα, λέγεται Broken London και όπως αναφέρει και το όνομα, ήταν η όλη μου κατάσταση τον πρώτο μήνα, δύο μήνες με το που τελείωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, όπου δεν είχα δουλειά, δεν είχα σπίτι, δεν είχα λεφτά γενικότερα και ήμουνα σε μια κατάσταση κάπως... Join the club, λέρε στο χωριό μου. Και κάπου εκεί ήρθε και η ιδέα. Έτσι, όταν άρχισα να ψάχνω για δουλειά και σπίτι, συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε μια ιστοσελίδα που να συγκαταλέγει όλες τις ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας, ανατομέα εργασίας και να τις αναλύει κιόλας. Και είπα γιατί όχι, εντάξει, να κάνω κάποιες θυσίες και να την ξεκινήσω εγώ αυτή την ιστοσελίδα. Πριν πόσο καιρό γίνανε όλα αυτά, κύριε Ζωγραφάκη? Πήρε περίπου 10 μήνες να συλλέξω όλες τις πληροφορίες, να αναλύσω, να γράψω κείμενα κτλ. Και μετά η ιστοσελίδα υπάρχει, είναι online εδώ. Μάλιστα. Και 1,5 με 2 χρόνια. Και πώς καταφέρετε να είναι νούμερο 1 πλατφόρμα αναζήτησης στο Λονδίνο? Είναι εντάξει, τόσο εξαιρετική η δουλειά σας, έχετε καλύψει τόσα κενά δηλαδή. Αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές μέρες και πάρα πολλούς μήνες. Αλλά είχα ένα όραμα. Μάλιστα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να λανσάρω τέτοιου είδους σελίδες και σε άλλες πόλεις. Αυτό θα το δείξει όμως ο χρόνος. Κύριε Ζωγραφάκη, εύχομαι τα καλύτερα γι' αυτό, δεν το συζητάω. Αλλά τι απαντήσεις βρίσκει κάποιος? Δηλαδή, φεύγει από εδώ ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγαλύτερος και λέει: εγώ θα βρω την τύχη μου στο εξωτερικό, θα μείνω στο Λονδίνο. Παίρνει τη βαλίτσα του και φεύγει. Τι κάνει λοιπόν μέσα από τη δική σας εφαρμογή, τι μπορεί να βρει? Θα βρει τα πάντα βασικά. Δηλαδή, να βρει δουλειά? Δουλειά, θα βρει ιστοσελίδες που παρέχουν εργασίες στον τομέα εργασίας του. Δηλαδή, εσείς, ένας δημοσιογράφος θα πήγαινε στο media section. Οπότε εκεί πέρα θα βρει. Και θα τρώγε τα μούτρα του επίσης, μην το συζητάτε. Εντάξει, είναι δύσκολο όπως παντού. Αλλά ναι, οπότε θα πήγαινε να βρει κάποιες ιστοσελίδες που αφορούν τον τομέα εργασίας του. Μετά, διαμονή, budget διαμονή. Δηλαδή, διαθέτω 300 λίρες το μήνα και ψάχνω σπίτι για να νοικιάσω. Με αυτόν τον τρόπο. Με 300 λίρες το μήνα δεν νοικιάζεται σπίτι. Καλά τώρα, εντάξει. Εδώ αρχίζουν εδώ οι καλεσμένοι μας πολιτικοί, ο κύριος Καρίδης από το Πασόκ. Τι υπόγειο δεν βρίσκει, λέει, στο Λονδίνο? Δεν τα ξέρω, νομίζετε? Απλά είπα μήπως και έχουν πέσει και τιμές στο Λονδίνο. Δηλαδή, το μίνιμουμ για να έχεις ένα σπίτι στο Λονδίνο σήμερα και να κατοικείς αξιοπρεπώς, ποιο είναι? Όταν λέτε να έχεις σπίτι, να έχεις σπίτι δικό σου, να μένεις μόνος σου με την οικογένειά σου ή να συγκατοικείς? Φεύγεις γιατί... μόνος σου από εδώ, φεύγω τώρα εγώ. Μου τη βαράει και κλείνω εδώ τις δημοσιογραφίες και φεύγω να αναζητήσω την τύχη μου στο εξωτερικό. Και έρχομαι στο Λονδίνο. Πρέπει κάπου να μείνω. Εσύ θα βρεις μεγάλο. Ωραία. Ένα διάρρη στη ζώνη 2, παραδείγματος χάρη. Ναι, για ένα διάρρη στη ζώνη 2, που δεν είναι κέντρο, αλλά δεν είναι και πολύ εκτός, θα ήταν γύρω στις 1.000 λίρες. 1.000 λίρες το μήνα. Για μίνιμουμ. Κυρία Βούλτευση, μου λέει: κάτσε εδώ, μην πας πουδενά. Δίκιο έχει. Και ο κύριος Αθανασίου επίσης κοντά μας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καρίδης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Ακούστε εδώ τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει η συζήτηση αυτή. Δηλαδή, βεβαίως φαντάζομαι ότι κοιμιστή είναι αναλόγως εκεί, έτσι. Αυτό εξαρτάται στον τομέα. Δηλαδή. Δηλαδή, άμα είσαι μπάνκι, άμα είσαι τραπεζίτης, η μισθή... Όχι, δεν είσαι τραπεζίτης. Άμα είσαι τραπεζίτης, ξέρουμε, δεν είμαστε τραπεζίτες. Ωραία, στο δικό μου το τομέα που σπούδασα Arts Management, που έχει να κάνει με διοίκηση οργανισμών που έχουν να κάνουν με την τέχνη, η μισθή δεν είναι τόσο υψηλή, ώστε να μπορέσουν να μου αποφέρουν ένα μισθό και να μένω στο δικό μου σπίτι και να έχω μια καλή ζωή. Άρα θα συγκατοικήσεις υποχρεωτικά, έτσι? Όλοι συγκατοικούν. Αυτό είναι κάτι μη ανατρέψιμο. Όλοι συγκατοικούν, ναι. Λοιπόν, θα γυρίσεις στην Ελλάδα, τι νομίζεις? Θα πάρει μερικά χρόνια. Γιατί?
γιατί το χαίρομαι λίγο το εξωτερικό. Δεν σου λείπει η χώρα μας. Μου λείπει πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Αλλά χαίρομαι τη διαφορετικότητα του εξωτερικού. Το ότι συναναστρέφομαι με διαφορετικούς πολιτισμούς σε καθημερινή βάση είναι κάτι που δεν μπορείς να το ζεις στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος. Και σου δίνει πολλά ερεθίσματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορείς να τα έχεις στην Ελλάδα. Ο κύριος Ζωγραφάκης, βεβαίως, με τον οποίο μιλάμε, είναι πολύ international, είναι πολίτης του κόσμου κυριολεκτικά. Δηλαδή, είναι από την Ελλάδα. Έχει αναπτύξει την εφαρμογή στο Λονδίνο, ζει όμως στο Βερολίνο και ετοιμάζεστε να πάτε και κάπου αλλού τώρα. Όχι, στο Βερολίνο. Μέχρι στιγμής είμαι στο Βερολίνο και μένω στο Βερολίνο γιατί ήθελα, μετακόμισα εδώ πέρα επειδή βρήκα μία δουλειά σε μία άλλη ιστοσελίδα. Γιατί πρέπει να έχω και μια πρωινή δουλειά για να μπορώ να ανταπεξέλθω και να λειτουργώ και να εργάζομαι και στο Broken London. Οπότε, ναι, μετακόμισα στο Βερολίνο γιατί βρήκα τη δουλειά και ήθελα να κάνω και μια έρευνα αγοράς, να δω το κατά πόσο μπορεί να στηθεί ένα website σαν το Broken London στο Βερολίνο, άμα υπάρχει ζήτηση. Μάλιστα. Ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Εργασία σε ιστοσελίδα, λοιπόν. Οι εργασίες σε ιστοσελίδες ελληνικές προσφέρουν λίγα στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο δεν ξέρω τι προσφέρουν στην Ελλάδα, αλλά στο Βερολίνο μία full-time δουλειά θα ξεκινήσει από τα 1.800. Εντάξει. Μην εκεί, δεν το συζητάω. Δηλαδή, 1.800 λόγω. Εδώ πόσο, 200, 300, δηλαδή... Και αν τα παίρνουν. Και αν τα παίρνουν. Σωστό και αυτό. Έχεις και ασφάλιση, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Έλα. Όχι, όχι, την πληρώνω γιατί είναι και ακριβή. Αλλά εντάξει. Κοίταξε να σου πω. Κλειδί, δεν το συζητάω. Κλειδί, παιδί μου. Το Βερολίνο, γενικά, σαν πόλη, σου προσφέρει, έχει μια απίστευτη ποιότητα ζωής. Είναι πάμφθινη πόλη, έχει πολύ χαλαρούς ρυθμούς ζωής και ταυτόχρονα σου προσφέρει πολλά πράγματα, έτσι. Όχι τόσο όσο το Λονδίνο. Έτσι, έτσι. Τόσο, yes. Λοιπόν. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Όσο να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Πονάει λοιπόν, αυτό το ρεπορτάζ. Πονάει το ρεπορτάζ. Είδατε, παιδιά, πόσα πράγματα προκύπτουν πονάει, από... Εγώ το λέω και προσωπικά. Έχω δύο παιδιά τα οποία ζουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ο γιος μου 11 χρόνια, η κόρη μου 5. Mm. Και δεν έχουν ελπίδα επανόδου στην Ελλάδα. Καλά, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι πρόκειται να φέρει το μέλλον, αλλά... Εντάξει, είναι και επιλογές αυτές. Είναι πραγματικά. Πολλές φορές πάντως, είναι, χρειάζεται κακό, να πάνε. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Μέσα στο κακό που έγινε και που αναγκάστηκε πολλοί νέος κόσμος και κυρίως επιστήμονες σε αυτή τη φάση να πάνε στο εξωτερικό, νομίζω ότι αυτή η γενιά θα μας φέρει και μια άλλη νοοτροπία. Μακάρι. Όταν θα επιστρέψει. Μακάρι. Και λοιπόν, μπορεί αυτό να είναι για το καλό. Μακάρι να είναι για το καλό. Μία μικρή παρένθεση, κλείνω μάλλον την κουβέντα αυτή, για να μιλήσουμε με την Κατερίνα Παναγοπούλου και να μας πει τι αλλαγές έρχονται στον ασφαλιστικό χάρτη. Πάμε μέσα στον χρόνο να ενώσουμε όλα τα ταμεία σε τρία. Αλλάζει πλήρως, Πόπη, ο ασφαλιστικός χάρτης της χώρας. Θα ενωθούν όλα τα ταμεία, 60 κλάδοι ασφάλισης σε τρεις, που καλύπτουν πάνω από 7 εκατομμύρια ασφαλισμένους και συνταξιούχους, εργαζόμενους και συνταξιούχους. Αυτό βέβαια να σου πω μια μικρή παρένθεση, ότι το ακούω από την εποχή που ήταν Υπουργός Εργασίας ο Ανδρέας Λοβέρδος, ότι θα γίνει. Τώρα λένε ότι θα γίνει μέχρι το τέλος. Πρέπει να σου πω, επειδή εγώ το ακούω πολύ πιο παλιό. Εδώ με τη Σοφία Βούλτεμς κοιτιόμαστε και λέμε εμείς που είμαστε πιο παλιές, τα ακούμε. Από την εποχή, από την εποχή του Τρεις στον αέρα. Νάσο Αθανασίου, θυμάσαι. Πάλι τα Λάσαρ τότε. Αστειεύομαι τώρα, δεν ήταν τόσο παλιό. Για πες λοιπόν τι θα γίνει μέσα στο 2014, θα γίνει αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους να γίνει αυτό τουλάχιστον έχει υποθεί, ούτως ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση πόρων και να μπει και μια τάξη στα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως έχει πει ο Γιάννης Βρούτσης, είναι κάτι που το θέλει. Έχει πει αρκετές φορές ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι ένα μοσαϊκό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων. Το θέμα είναι ότι οι ενοποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν φέρει εξοικονόμηση, διότι υπάρχει ακόμα οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια στα ταμεία τα οποία μέχρι τώρα έχουν ενοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δουν πώς θα γίνει αυτή η ενοποίηση αυτή τη φορά. Γι' αυτό θα συγκροτηθεί και μια ειδική επιτροπή. Θα γίνουν αναλογιστικές μελέτες. Πάντως, τα τρία ταμεία που θα δημιουργηθούν θα είναι το ένα μισθωτών, που θα είναι το ΙΚΑ, το άλλο αυτοαπασχολουμένων, ο Οργανισμός Ασφάλειας Ελευθέρων Επαγγελματιών, και το τρίτο ταμείο των αγροτών, που θα είναι ο ΟΓΑ. Μέσα στο ΙΚΑ, που θα είναι των μισθωτών, θα μπουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα γίνει ένας ειδικός κλάδος για αυτούς που απασχολούνται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από εκεί θα δίνονται και οι συντάξεις. Πάντως, το θέμα είναι το πότε θα γίνει, διότι είναι ένα τεράστιο έργο
και πότε θα μπορέσει τελικά να υλοποιηθεί. Προσέξατε ποια λέξη κυριαρχούσε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας. Το θα. Δηλαδή, ούτε εκλογές να είχαμε, θα γυρίσω εγώ στους πολιτικούς μας. Είναι στη γραμμή ο κύριος Σάββας Ρομπόλης, τον οποίο κύριο Ρομπόλη θα φιλοξενήσουμε και στην εκπομπή της Τετάρτης με αυτό το θέμα και με δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες κύριε Ρομπόλη θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε Τετάρτη. Αλλά σε μία πρώτη προσέγγιση, πώς το ακούτε όλο αυτό, όλη αυτή την ενοποίηση των ταμείων σε τρία υπό τις προϋποθέσεις που μόλις ακούσαμε? Κοιτάξτε, καταρχήν η ενοποίηση από το 2001 που την είχαμε επεξεργαστεί εμείς είναι μία παρέμβαση εξορθολογισμού του συστήματος, ιδιαίτερα ενός συστήματος το οποίο ήταν κατακαιρματισμένο. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει με έναν τρόπο, θα έλεγα, όχι πολύ απόλυτα αποδείξιμο και ελεγχόμενο από άποψη βιωσιμότητας με τα 13 ταμεία που έχουν δημιουργηθεί. Στην ουσία, νομίζω το ΙΚΑ αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί μεγάλο μέρος της μισθωτής εργασίας. Mm-hmm. Ακόμα και τους νέους δημοσίους υπαλλήλους από 1η-1η του 2011 πλέον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Το Ταμείο των Αγροτών επίσης. Επομένως, το φαίνεται ότι το θέμα ενδιαφέρει κυρίως τον ΟΑΕ και τα άλλα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως είναι η μηχανική, το Ταμείο των Μηχανικών δηλαδή, το Ταμείο των Δικηγόρων, των Γιατρών κλπ. Ακόμα και γι' αυτό, όσο και να φαίνεται ότι είναι περιορισμένο, πρέπει κανείς να το εξετάσει. Εγώ ακούω για τις αναλυτικές μελέτες. Προβληματίζομαι βέβαια, γιατί έχω την εκτίμηση ότι θα εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση των αναλυτικών μελετών και η Παγκόσμια Τράπεζα. Και αν εμπλακεί η Παγκόσμια Τράπεζα, έχει μία άποψη η Παγκόσμια Τράπεζα, την οποία εμείς από το 2005 έχουμε κάνει και μία κριτική στην άποψή της για το πώς βλέπει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Και με λίγα λόγια το βλέπει προς μια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης του εκτός από την κύρια ασφάλιση και την κύρια σύνταξη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω αυτό που έχει σημασία, και άκουσα μια λέξη κλειδί που μετέφερε η συνάδελφός σας, ότι μέχρι τώρα ενοποιήσεις δεν έχουν εξασφαλίσει εξοικονόμηση πόρο. Μάλιστα. Νομίζω ότι εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι πράγματι τα ταμεία που έχουν ενοποιηθεί ή συγχωνευτεί στο ΙΚΑ ή στο ΝΟΓΑ ή στα άλλα έχουν μια διαφορετικότητα παροχών, αλλά εδώ πρέπει να το δούμε αν αυτή η διαφορετικότητα παροχών στηρίζεται και σε μια διαφορετικότητα εισφορών. Διότι αν αυτό το ξεχάσουμε, τότε μιλάμε για παραβίαση προσδοκιών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Μάλιστα, κύριε Ρομπόλη. Οι μελέτες μπορεί να προσφέρουν τέτοιες πληροφορίες, αλλά δεν ξέρω μήπως ο στόχος είναι η ενοποίηση προς τα κάτω των παροχών και εξοικονόμηση πόρων για να ανασυστήσουμε το αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο στη μελέτη τη δική μας που ολοκληρώσαμε τώρα 2013-2050 έχει περιοριστεί μόνο στα 4,5 δις, ή πραγματικά θα είναι μια εξορθολογικοποιημένη παρέμβαση σεβόμενη τα ασφαλιστικά δικαιώματα των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Ρομπόλη, την Τετάρτη. Θα σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τα όσα μας είπατε σήμερα. Από κοντά θα πούμε και για τις αλλαγές που έρχονται στο εργασιακό, αλλά και στις απολύσεις. Φαίνεται μέσα στο νομοσχέδιο αυτό να περνάει και μία απελευθέρωση των απολύσεων, δηλαδή από 2 απολύσεις να μπορούν να κάνουν μέχρι και 10 απολύσεις το μήνα επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 100 εργαζόμενους. Αλλά θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Στο μεταξύ, ξαναλέω ότι στο στούντιο κοντά μας είναι η κυρία Βούλτεψη από Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αθανασίου από ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καρίδης από ΠΑΣΟΚ. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα μου επιτρέψετε, για να γυρίσουμε κοντά σας πάλι με το τι πρόκειται να γίνει με το περίφημο νομοσχέδιο. Έχετε πολλά όχι. Είχαμε τον κύριο Μωραΐτη πριν από λίγο εδώ που λέγε δεν το ψηφίζει. Έχει γυρίσει όλα τα κανάλια σήμερα. Δεν το ψηφίζει. Λέει τη θέση του. Τηλεφωνικά έβγαινε στους άλλους τώρα, με συγχωρείτε. Εδώ ήρθε σε εμάς από το προσώπο. Έτσι. Τα λέμε και όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα διαφημίσεις και θα σας θυμίσουμε και την κλήρωση, την προσφορά της σημερινής εκπομπής. Διεκδικήστε στο 14748 το λάπτοπ, το ultrabook που βλέπετε. Είναι και λάπτοπ, είναι και οθόνη αφής για τάμπλετ ξεχωριστά από τη Sony το Vaio. Με πραγματικά απίστευτες ταχύτητες και μεγάλη μνήμη για να μπορείτε να τρέχετε ό,τι εφαρμογή θέλετε στο 14748 δική σας. Ερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε εδώ να σας ενημερώσω ότι έχει λήξει, έχετε ολοκληρωθεί η παρέλαση και αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις στο Σύνταγμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, παρακαλώ. Το χρωστάμε στα παιδιά μας. Συγχαρητήρια στη μαθητηρόσα νεολαία που παρήλασε πραγματικά με εθνικό φρόνημα και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες για αυτή την πραγματικά μεγάλη εθνική αλλά και θρησκευτική εορτή. Σας ευχαριστώ.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν και τη δήλωση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Σημεών Κεδίκογλου. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ και σε επόμενα δελτία, αλλά και στη διάρκεια της εκπομπής. Ας επιστρέψουμε τώρα στη συζήτηση της εκπομπής, διότι στην κουβέντα μας με τους πολιτικούς, θυμίζοντάς σας και το 14-48 για να διεκδικείτε τη σημερινή μας προσφορά, που είναι ένα ultrabook της Sony, που μπορεί να σας εξυπηρετήσει ακόμη και αν είστε επαγγελματίες ή μαθητές ή σπουδαστές, ακόμη και συνταξιούχοι. Μπορείτε να το πάρετε και να το δώσετε δώρο, να το χαρίσετε αύριο σε κάποιον δικό σας που γιορτάζει. 14-48 δικό σας. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη και κύριε Καρύδη, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε εσείς τώρα με το νομοσχέδιο αυτό? Σε τρία άρθρα θα περάσει, αλλά είναι πολλοί αυτοί που λένε όχι. Δηλαδή, λίγο νωρίτερα ο κ. Μωραήδης είπε: δεν το ψηφίζω εγώ. Με τίποτα. Κάτσε, ακόμη και με διαγραφή. Το πρωί που τον άκουγα, εδώ δεν τον άκουσα γιατί ήμουν στον δρόμο, είπε ότι αν δεν αλλάξουν, αν δεν διορθωθούν κάποια πράγματα, μέχρι το τέλος μπορούμε να το δούμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλίμα, εγώ πιστεύω, των περισσότερων. Ότι θέλουν ίσως κάποιες αλλαγές που να στηρίξουν πιο εμφανώς την κτηνοτροφική παραγωγή και να τις δώσουν δυνατότητα. Θα γίνουν οι αλλαγές αυτές, δηλαδή? Μπορεί να γίνουν, βέβαια. Θα γίνουν, αυτά, κυρία Βούλτεψη. Αυτά νομίζω ότι έχουν προαναγγελθεί και από τον κύριο Σαμαράκη και από τον κύριο Βενιζέλο, ότι θα γίνει μια συνάντηση και με τους φορείς των παραγωγών και με τις βιομηχανίες, έτσι ώστε το μείγμα το οποίο ως τελική ρύθμιση να έρθει, στα πλαίσια βέβαια αυτής της συμφωνίας που υπάρχει. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, να έχει αλλάξει. Θα γίνει, κοιτάξτε, έτσι, έχουν, κυρία Βούλτεψη. Όχι, όταν, να διορθωθούν και τα πράγματα. Ναι, να ακούσουμε την κυρία. Όταν, κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικά ζητήματα που αναφύονται γύρω από αυτό. Το ένα είναι ότι όταν ένα νομοσχέδιο έρχεται στην Επιτροπή και, ή στην Ολομέλεια, υφίσταται αλλαγές που μπορεί να μην αλλάζουν την ουσία τους, όμως αλλάζουν κάτι όσον αφορά στους ενδιαφερόμενους, εμπλεκόμενους. Το δεύτερο είναι ότι εγώ διαφωνώ απόλυτα με τη λογική διαχωρισμού των βουλευτών σε επαρχίες και πρωτευουσιάνους. Το Σύνταγμα δεν λέει κάτι τέτοιο. Το Σύνταγμα λέει ότι από την ώρα που θα εκλεγείς είσαι εθνικός βουλευτής. Και δεν μπορώ εγώ να το δεχτώ αυτό προσωπικά. Έχω ασχοληθεί περισσότερο, μπορώ να πω, με το αγροτικό από ότι με άλλα θέματα. Τι βλέπω όμως? Βλέπω ότι αυτές όλες οι στρεβλώσεις, γιατί εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρειαζόμαστε και για την αγροτική μας πολιτική. Έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 150 δισεκατομμύρια ευρώ από τότε που μπήκαμε για την αγροτική μας πολιτική. Τώρα, μόλις, ας πούμε, διανεμήθηκαν στους κτηνοτρόφους 400.000 γιατί σταμάτησαν τη βόσκηση λόγω ευλογιάς. Θέλω να πω, να τα βλέπουμε όλα. Δεν είναι μόνο στενά δεν κάνω αυτό ή δεν κάνω εκείνο ή θέλω τούτο. Και να πω και μια άποψη που εγώ τη βρίσκω λογική και είναι δική μου άποψη. Λέμε ότι το γάλα θα πάει στις 11 μέρες και ακούω τους συναδέλφους μου να λένε ότι αυτό θα επιδώσει το χρόνο σε εταιρείες του εξωτερικού να φέρουν γάλα εισαγόμενο για να το πουλάνε, έτσι. Γιατί σκεφτόμαστε πάντα, βάζουμε ανάποδα τους πόλους? Ναι, το γεγονός ότι έχουμε τόσο μικρής διάρκειας γάλα δεν σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να το πουλήσουμε στο εξωτερικό γιατί δεν προλαβαίνουμε να πάμε το δικό μας γάλα. Αντί δηλαδή να σκεφτόμαστε πώς θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε τις αγορές της Ευρώπης, γιατί εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα, έχουμε ζώα τα οποία λιάζονται όταν βοσκάνε, δεν είναι μέσα στο σκοτάδι. Άρα λοιπόν, εγώ θα τους μάθω marketing. Πρέπει αυτά να πάνε στο εξωτερικό με εικόνες που να δείχνουν τα ζώα μας μέσα στα ωραία μας λιβάδια και να τους λέμε ότι το ελληνικό γάλα είναι το καλό, το θρεπτικό, γιατί δεν είναι μέσα στα μπουντρούμια που έχουν οι βόρειες χώρες τα ζώα τους μόνο για να βγάζουν γάλα ή για αναπαραγωγή. Εμείς τα έχουμε έξω στα λιβάδια μας. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε κι εμείς αυτό το χρόνο. Επίσης, για να φτάσουμε να πάρουμε το γάλα τους και να το κάνουμε σκόνη, να το στείλουμε στο εξωτερικό, κυρία Βούλτεψη, πληρώνουμε πολλαπλάσια χρήματα από ό,τι πληρώνουν οι Γερμανοί. Μικρή παραγωγή με πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα τι θέλω να πω? Άρα τι θέλω να πω? Ο ανταγωνιστικός Έλληνας κτηνοτρόφος έρχεται να είναι ανταγωνιστικός όταν προσφέρει φρέσκο γάλα στην περιοχή που μένει. Μα φρέσκο είναι από τη στιγμή που παστεριώνεται, μην μπούμε τώρα στη λεπτομέρεια. Δεν είναι το φρέσκο που παίρνει από την Αγελάδα, το οποίο κρατάει μία μέρα, έτσι, γιατί έχει και άλλα θέματα. Όχι, παστερίωση από παστερίωση διαφέρει, λένε οι ειδικοί. Εντάξει, διαφέρει. Όμως, να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε γάλα μακράς διαρκείας στα καταστήματα. Εγώ όταν δεν βρίσκω το φρέσκο, παίρνω το άλλο που λύγει από τώρα στον Απρίλιο. Ναι, αυτό είναι, έτσι, επιλογή σου. Είναι επιλογή μου. Έχετε όμως τη δυνατότητα να αγοράσετε φρέσκο. Άρα εσείς μου λέτε ότι αυτή η ιστορία γίνεται για λόγους υγείας, αυτό μου λέτε? Δεν είναι έτσι.
γίνεται, γιατί θεωρούν ότι με αυτό το τρίλεπτο, πεντάλεπτο, δεκάλεπτο θα ευνοηθούν. Αυτό όμως δεν είναι λογική. Δηλαδή να πληρώνει ο ένας τον άλλον. Ότι θα καταρρεύσει ο κλάδος αυτός της κτηνοτροφίας. Ο κλάδος δεν πρέπει να καταρρεύσει. Διότι ξαφνικά θα εισβάλλουν οι κτηνοτρόφοι από τις μεγάλες παραγωγές μεγάλων όπως χωρών. Εισβάλλανε, ναι, όπως και με το χαρακτηρισμό φρέσκο στο δικό τους γάλα θα μπορούν να δίνουν το φρέσκο γάλα που δεν είναι φρέσκο σε χαμηλότερη τιμή. Το ακούω αυτό, όμως θέλω να σας πω, επειδή είμαι στην αγορά και ζω και ψωνίζω, ότι το γάλα όταν λυγεί, εμείς το πίνουμε. Δεν το δίνουμε στα παιδιά, ο άντρας μου όμως το πίνει. Γιατί δεν έχει χαλάσει καθόλου. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι η εικονική η ημερομηνία. Το ερώτημα πάνω. Βεβαίως που βάζουν έτσι, όλοι είναι δηλαδή γιατί ξαφνικά. Δηλαδή μην κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον. Όχι, όχι. Γιατί ξαφνικά. Ενώ η Τρόικα καμία απέτηση δεν είχε για τέτοιου είδους άνοιγμα στην υπόθεση γάλακτο. Ναι, θα σας πω τι συμβαίνει. Παίρνει η κυβέρνηση ένα θέμα, το βάζει, μένει αμετακίνητη στο θέμα αυτό και ξαφνικά ανοίγει όλα τα μέτωπα απέναντί της. Θα σας πω γιατί τι συμβαίνει. Οδηγεί σε σκέψη ότι εξυπηρετείται συμφέροντα ή όχι. Καταρχήν, τελειώσαμε ότι το να λέμε ότι είμαστε μια μικρή χώρα, μικρή παραγωγή, δεν μου πάει εμένα. Εμένα μου πάει. Ναι, έτσι θέλεις. Τότε πολλαπλασιάζω τα ζώα μου, τα επιδοτώ. Κάνω μια φοβερή καμπάνια ως ελληνική γαλακτοβιομηχανία στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια. Μα είμαστε λίγοι, είμαστε μικροί, δεν τα καταφέρνουμε, δεν μπορούμε. Δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Θέλεις, κάνεις μεγάλες επιχειρήσεις αγροτικές και το κάνεις αυτό. Αν θες να το κάνεις, η πιο μικρή χώρα, το Ισραήλ, εξάγει λουλούδια. Γιατί εξάγει λουλούδια, του λείπε στην Ολλανδία. Γιατί πώς το έκαναν αυτό στην έρημο. Δεν δέχομαι εγώ ότι δεν υπάρχει θέληση να κάνεις κάτι. Τώρα για το θέμα αυτό του αυτού είναι η περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΣΑΠ, όπως ξέρετε. Μα εσείς την παραγγείλατε. Όχι, δεν την παραγγείλαμε. Ποιος την παραγγείλαμε, εμείς την παραγγείλαμε, ως Ελλάδα. Ως Ελλάδα, βεβαίως. Και την πληρώσαμε. Γιατί δεν την παραγγείλατε. Όχι, η χώρα λέω. Εσείς την παραγγείλατε, εσείς οι διανοούντες. Όχι, εσείς συγκεκριμένα. Εδώ τώρα δεν θέλω, πραγματικά δεν μου αρέσουν οι αντιπαραθέσεις, όμως είναι γεγονός ότι μετά το Δουνουτού ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε και τον ΟΣΑ. Αυτή είχε παραγγελθεί, είχε υπογραφεί η σύμβαση το Μάιο του 2012 και απλώς εκτελέστηκε. Σας κατά τη γνώμη μου, μπήκε στο δεύτερο μνημόνιο. Είχε μπει στο μνημόνιο όταν ήρθε ο ΟΣΑ. Προσέξτε, το πρώτο μνημόνιο δεν είχε την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Η δεύτερη, όταν ήρθε, θυμάστε τον Αγχέλ Γκουρία, τον. Ξεχνιέται αυτός. Δεν ξεχνιέται. Αυτός λοιπόν, πριν πάμε στο μνημόνιο, είχε πάει σε ένα δείπνο στο Διόνυσο και είπε ότι δεν μπορεί να χρεοκοπήσει μια χώρα τη οποία το οικονομικό επιτελείο προέρχεται από τον ΟΣΑ. Εννοούσε την Κατσέλη και τον Παπακοσταντίνο. Φυσικά, χρεοκοπήσαμε μια χαρά, ό,τι και να λέει. Όμως η σύμβαση αυτή είχε γίνει. Ρωτάτε τη γνώμη μου, διαφωνώ. Δεν μου χρειάζεται ο ΟΣΑ τώρα να μου πει πόσο θα κάνει το γάλα. Πρέπει να μπορώ να το κάνω εγώ. Κύριε Αθανασίου, γιατί ζητάτε να Τα έχω λιγάκι χαμένα τώρα. Δηλαδή, γιατί ναι, ο κ. Τσίπρας ζητά νομίζω ότι να δεν αρμέξαμε καλά το θέμα. Θα μου άρεσε να μιλήσω για το γάλα, αλλά είναι το δέντρο και δεν είναι το δάσος. Δηλαδή, ποιο είναι το δάσος. Να ξεκινήσουμε από το δέντρο. Να μιλήσουμε για το γάλα. Όταν κάποτε πλήρωναν τον Έλληνα αμπελουργό να ξυλώσει το αμπέλι του, έχουμε πολλά παραδείγματα, για κάποιο λόγο τον πλήρωναν. Όταν πλήρωναν κάτω στις Κυκλάδες τον ψαρά να κόψει, πραγματικά να το κόψει με πριόνι το τρεχαντήρι του, για κάποιο λόγο τον πλήρωναν. Τον πλήρωναν γιατί μας έδιναν επιδοτήσεις. Μας επιδοτούσαν για να μην παράγουμε δηλαδή. Λοιπόν, γάλα παράγει η Ολλανδία. Γάλα παράγει το Βέλγιο. Και αυτοί πρέπει να έχουν τα πρωτεία, ώστε εμείς, έχει συμφωνηθεί, χοντροκόβω τώρα κατά ανάγκη, να έχουμε τα πρωτεία παραδείγματος χάρη στην επιδότηση του μπαμπακιού. Όλα αυτά αλλάζουν από εδώ και πέρα. Σταματάνε οι επιδοτήσεις στο μπαμπάκι και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είναι άχαρο να μπαίνουμε στο ποιος θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει σε τρεις ενότητες στη Βουλή. Θα ρω αυτή τη βδομάδα, Σοφία. Ναι, αυτήν είναι. Την εβδομάδα. Έτσι είπα, θα έρθει στην Επιτροπή. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουν μπει και οι ζέστες και έχουν αρχίσει οι ψεκασμοί, ψυχολογικοί ψυχασμοί. Ψυχολογικές επιχειρήσεις για λόγους προεκλογικούς. Μια εφημερίδα χτες έγραψε «Ξαναμπαίνουμε στην Ευρώπη». Μάλλον η Ευρώπη έχει βγει από τα ρούχα της, έχει βγει από τον εαυτό της. Δεν είναι Ευρώπη αυτή πια. Το γενικό θέμα είναι το εξής. Ξαναμπαίνουμε στην Ευρώπη επειδή έχουμε πλεόνασμα. Μας ξαναδέχονται στην οικογένεια. Τον άσο, το ιό, τον ξαναδέχονται στην οικογένεια. Ποιος θα συζητήσει όμως για τις ομαδικές απολύσεις. Γίνονται ή δεν γίνονται οι ομαδικές απολύσεις. Μιλούσατε προηγουμένως για το ασφαλιστικό με τον Σάβα Ρομπόλη.
Μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Τα ταμεία θα ζημιωθούν, το έχει πει ο κύριος Ρομπόλης αυτό, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ποιος θα τα καλύψει αυτά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 350 εκατομμύρια. Σοφία μου, Πόπη, θα πας στον ΕΔΟΕΑΠ. Ας τον ΕΔΟΕΑΠ. Για την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη εβδομάδα. Αν τα ταμεία γίνουν 3, λοιπόν η ασφάλιση που είχες δεν θα την έχεις πια. Και υπάρχουν πολλοί ΕΔΟΕΑΠ. Όμως, γιατί και ο ΕΔΟΕΑΠ από πού ζει η Νάσο. Κύριε Θανασίου, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι τραπεζικός υπάλληλος. Υπήρχε από παλιότερα μία εντύπωση ή μία αίσθηση ότι ο καθένας πρέπει να έχει το χώρο του, δεν ξέρω, Δημήτρη, απόλυτα προφυλαγμένο. Εγώ καλώ από αυτό το βήμα τους δημοσιογράφους. Το είπε και ο κύριος Ρομπόλης ότι αυτό το παλεύουμε από το 2-1 και θα φέρει εξορθολογισμό και ο καθένας ήταν προστατευμένος στο κάστρο του. Μπήκαν οι τραπεζικοί στο ΙΚΑ, με τους όρους όμως αυτό που είπε, τους διαφορετικούς σε σχέση με τις εισφορές που δίνουν και με την ευρωστία που είχε το συγκεκριμένο ταμείο, ναι, πριν και δεν χάσανε. Και να πω και κάτι άλλο, να πάρω τώρα τη σκυτάλη. Είπε μια μαγική κουβέντα. Εγώ θα έλεγα σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα για το γάλα, να πούμε κάντε το όπως η αμπελουργή, όπως η ηνοποιία. Δηλαδή? Να σου πω. Η ηνοποιία και η αμπελουργία στην Ελλάδα, για αυτούς τους λόγους, γιατί δεν επιδοτούνταν, γιατί οι αγρότες βρίσκανε άλλους τομείς πιο προσοδοφόρους, κατέρευσε. Όταν όμως μπήκανε νέα φωτεινά μυαλά σε αυτόν τον κλάδο μαζί με τους παλιότερους, βλέπουμε ότι σήμερα, εγώ διάβαζα για την έκθεση που είχαν ηνοποιίας, μια πολύ μεγάλη έκθεση στο ελληνικό, και λέγανε ότι έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές στο εξωτερικό κατά 40%. Εξηγήστε μου γιατί δεν μπορείτε να πείσετε, όχι τον κόσμο. Πού θα σας εμπιστευτεί. Είναι θέμα να πείσουμε. Είναι θέμα να πείσουμε. Μα δεν χρειάζεται να τους πείσει. Μα δεν πείσουν την κτηνοτροφική. Μα δεν πείσουν την κτηνοτροφική. Δεν θέλουν. Να κάτσουμε. Γιατί δεν θέλουν. Γιατί έχουν τους κτηνοτρόφους πίσω. Έχετε τον κύριο Χαρακόπουλο, έχετε τον κύριο Σιγουνάκη. Το ίδιο λέγανε παλιότερα και οι αμπελουργοί. Το ίδιο λέγανε παλιότερα και άλλοι. Ξέρετε κάτι ότι. Γιατί δεν πείθετε του συναδέλφου. Δεν θέλουν. Λένε ότι δεν θα σα ψηφίσουν. Πριν ένα μήνα κάναμε μια επίσκεψη σε μια γαλακτοβιομηχανία και βιομηχανία παραγωγή, μικρή, όχι μεγάλη, παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στο Κιλκής, ναι, η οποία δίνει σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα, κυρίως δίνει Βόρεια Ελλάδα και το 40% των γαλακτοκομικών της προϊόντων, κυρίως γιαούρτι και διάφορα άλλα παράπλευρα προϊόντα, τα εξήγαγε στην Ιταλία και στη Γαλλία, γιατί ήταν υψηλής προστιθέμενης αξίας, πολύ καλής ποιότητας και έδειχνε το δρόμο. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Και τα θέλω να μικρά, πω κάτι εδώ. Ακούστε να σου πω. Και αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει, που έχετε δίκιο, ο κατακαιρματισμός στη δικιά μας κτηνοτροφική παραγωγή, που δεν έχει τα συγκριτικά οικονομικά πλεονεκτήματα στην οικονομία κλίμακος, ενώ της Ολλανδίας που έχει, ναι, εκτεταμένες, πιο οργανωμένες παραγωγές κτλ. Εμείς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, εάν τώρα με το ΕΣΠΑ που θα πάει στη Γεωργία τα 20 εκατομμύρια ευρώ, κάνουμε εξυγχρονισμό σε αυτούς τους τομείς, τους δούμε ως συγκριτικό πλεονέκτημα για τη δικιά μας οικονομία και πραγματικά τους οργανώσουμε καλύτερα ώστε να μπορούν όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και στις διεθνείς αγορές να μπουν δυναμικά. Και τώρα πρέπει να δούμε ορισμένα θέματα. Δηλαδή το 11 ημερών συζητιέται. Δεν έχει λήξει. Μπορεί να πάει και λιγότερο. Προσέξτε. Υπάρχει ένας φόβος. Όχι, για προτάσεις λέω. Υπάρχει ένας φόβος για το γάλα, το ρουμάνικο. Για το ρουμάνικο γάλα ή το βουλγάρικο γάλα. Κάτι που σκεφτήκατε, το εφαρμόσατε και απέδωσε. Σε τι πράγμα. Δηλαδή, κάτι από όλα αυτά που έχει γίνει στην αγροτική παραγωγή. Στην αγροτική παραγωγή κάνετε μεγάλο λάθος. Γίνεται μια πραγματική σιωπηλή επανάσταση αυτή τη στιγμή. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχουμε καινούριους τομείς, έχουν έρθει καινούρια προϊόντα που ήταν ξεχασμένα ή για διάφορους λόγους μέσω των επιδοτήσεων. Είναι προσωπικές επιλογές. Δεν είναι προσωπικές επιλογές. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται συνολικά. Ναι, αλλά έχουν μπει και προγράμματα ΕΣΠΑ, από την Τράπεζα Πυραιός, για παράδειγμα. Στηρίζονται αυτά. Και τομείς που πραγματικά πριν δεν τους ήξερε κανείς, είχαν ξεχαστεί, ναι, από τους παππούδες, λοιπόν, μας και πίσω. Άρα δηλαδή ας δείξουμε εμπιστοσύνη και νομίζω ότι αν υπάρξει καλόπιστη συζήτηση, χωρίς να υπάρχουν αναθέματα και καταστροφολογίες, μπορούν να βελτιωθούν αρκετά πράγματα, μάλιστα, και να είναι για το καλό όλων. Ερώτηση θέλω εγώ να σας κάνω τώρα, πολύ συγκεκριμένη. Πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή? Εγώ θα καταψηφιστεί από δικούς τους βουλευτές? Στην τελική του πορεία και μετά από τη συζήτηση που θα γίνει θα υπάρχει ομοφωνία. Γιατί υπάρχει... Θα κάνει πίσω δηλαδή η κυβέρνηση στο θέμα αυτό, προκειμένου να ικανοποιήσει τους διαφορούντες? Μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές.
στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας και οι βουλευτές να βάλουν το μείζον σε τελική ανάλυση που είναι αυτή η μεγάλη συμφωνία που δεν ισχύουν κατά τη γνώμη μας αυτά που λέει ο κύριος Θανασίου, ότι πραγματικά τώρα μπαίνουμε ως ισότιμος εταίρος στην Ευρώπη. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό που είπατε για τον τίτλο της εφημερίδας «Τώρα μπαίνουμε στην Ευρώπη». Μα τώρα εμείς είμαστε μια χώρα που στην ουσία είμαστε εκτός αγορών, εκτός Ευρώπης. Δεν είμαστε ισότιμη χώρα. Κάποιοι μας έφεραν και τώρα, σε αυτό το... Ναι. Μας εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Σύμφωνοι. Μάλιστα, μην έτσι, αλλά εγώ λέω ότι με το πρωτογενές πλεόνασμα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλήξει αν πραγματικά υπάρχει ή δεν υπάρχει, γιατί άλλοι λένε ότι είναι λογιστικό, άλλοι λένε ότι είναι υπολικό. Μην μου το αλλάζετε, μην το πηγαίνετε άλλοι λένε λίγο, ότι δεν υπάρχει. Έχουμε ένα θέμα εδώ. Έχετε βουλευτές που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν αυτό, το νομοσχέδιο. Σε αυτό θέλω να μείνω. Είπατε λοιπόν εσείς ότι θα υπάρξει ένα συμβασμός, κύριε Βούλτε, πιστεύετε ένα συμβασμός που πραγματικά θα λύσει το πρόβλημα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή τοποθετήθηκα στο θέμα, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να σκεπτόμαστε πώς θα εξαγάγουμε και θα προβάλλουμε το ελληνικό γάλα και πώς θα κάνουμε μεγαλύτερη παραγωγή γάλα. Είμαστε όμως μπροστά σε αυτή την παραγωγή. Σκεφτόμαστε τώρα εμείς, ασχολούμεθα με το τρίλεπτο και το πεντάλεπτο. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν είναι ζήτημα σαν τα άλλα ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει και χρειάστηκε να κάνει πίσω η Τρόικα σε αυτά. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αμφίδρομο. Το 11 μέρες ή το 10 ή το 9 βοηθάει και εμάς να πάμε το γάλα μας έξω. Και εν πάση περιπτώσει, κυρία Τσαπανίδου. Να κάνει πίσω, δηλαδή, ζητάτε η πλευρά των διαφωνούντων βουλευτών και όχι της κυβέρνησης. Μα κοιτάξτε τώρα, τόσο καιρό διαπραγματευόμαστε. Να σας πω και κάτι, στο κάτω-κάτω της γραφής. Μπορεί να βελτιωθούν θέλω κάποια πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Βεβαίως. Γιατί το αποκλείεται. Δεν το αποκλείω. Θέλω να πω όμως το εξής. Αυτά τα θέματα λύνονται με το να αγοράζουμε ελληνικά προϊόντα. Εγώ δεν δέχομαι να κλαίμε όλη μέρα και μόλις πάμε εκεί. Εγώ πάω και λέω, τι λεμόνια είναι αυτά, παιδί μου, μου λέει Αργεντινής. Με συγχωρείς, δεν θα τα πάρω. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να πάρω λεμόνια Αργεντινής. Ναι. Αν το κάνουμε αυτό, θα πάρουμε το ελληνικό γάλα, το ελληνικό λεμόνι, πώς θα γίνει. Μάλιστα. Όταν είμαστε, ήδη έπεσε το εμπορικό ισοζύγιο που είχαμε περισσότερες εισαγωγές από εξαγωγές. Πάμε λίγο μέχρι τη Βουλή, σας παρακαλώ πολύ, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί. Έχουμε σε εξέλιξη μία τελετή, νομίζω ότι μόλις ολοκληρώθηκε. Έψαλαν τον εθνικό ύμνο, μου λένε, και πρόκειται για υπάλληλοι της Βουλής. Εορταστική εκδήλωση. Εορταστική εκδήλωση στη Βουλή, ενώπιση της αυριανής επετείου, της 25ης Μαρτίου. Έχουμε και την εικόνα εδώ απευθείας. Είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος εκεί για να μας πει τα όσα συνέβησαν. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο στη γραμμή από τώρα. Να... Έλα, Αντώνης, ακούμε. Αντώνη. Ναι. Σ' ακούμε, καλημέρα. Λοιπόν. Ναι, με ακούτε. Μια χαρά, σ' ακούμε, Αντώνη. Βλέπουμε μάλλον πλάνα από τη Βουλή, από την εορταστική εκδήλωση για την 25η Μαρτίου. Ναι, ήταν μια εντελώς διαφορετική μέρα σήμερα για τη Βουλή, που δεν θυμίζει τίποτα προηγούμενες. Ήταν μια πανηγυρική καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιείται εδώ από τους υπαλλήλους της Βουλής, παρουσία του Προέδρου, Υπουργών, παλαιών Προέδρων της Βουλής. Ήταν μαθητικά συγκροτήματα, μουσικά και χοροδίες, τα οποία έψελαν ύμνους, αλλά δημοτικά τραγούδια, και ολοκληρώθηκε αυτή τη στιγμή τον εθνικό ύμνο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να βγούμε και μια στιγμή στο Σύνταγμα. Θα παρακαλέσω στη Βάλια Σκούρα να μας πει τι γίνεται τώρα στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση. Βλέπουμε ότι ο δρόμος μάλλον έχει αρχίσει και δίνεται στην κυκλοφορία. Ακριβώς, Πόπι. Ο δρόμος λοιπόν δίνεται στην κυκλοφορία. Σιγά σιγά μαζεύουν τις καρέκλες από τις εξέδρες. Αποκαθίστανται λοιπόν όλα. Έχει τελειώσει η εκδήλωση. Ακούσαμε και τις δηλώσεις των επισήμων. Μια μαθητική παρέλαση που όλα πήγαν κατευχήν. Είδαμε τα σχολεία να περνούν ένα-ένα, 274. Μαθητές οι πιο πολύ ντυμένοι στα λευκά και στα μπλε. Είχαμε και κάποια σχολεία που παρήλασαν με τζιν, δύο μόνο ήταν αυτά. Πολλούς μαθητές ξένης καταγωγής που αρίστευσαν και ήταν είτε σημεοφόροι είτε παραστάτες. Και αυτό που επίσης πρέπει να πούμε είναι, από ό,τι μάθαμε στο τέλος της παρέλασης στο Πανεπιστήμιο, δεν υπήρξαν πολλοί γονείς, μια και εδώ στην καρδιά της παρέλασης ίσχυε η απαγόρευση. Φαίνεται ότι οι γονείς μόνο για 50 μέτρα που μπορούσαν να δουν τα παιδιά τους, περίπου με 100 μέτρα, δεν ήταν πάρα πολλοί αυτοί που πήγαν. Παρ' όλα αυτά, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση. Όλα εδώ στο κέντρο σιγά σιγά αποκαθίστανται, όπως και η κυκλοφορία, όπως βλέπετε, Πόπη. Και ο καιρός πάντως καλός ήταν μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, γιατί οι μετεωρολόγοι λένε ότι από σήμερα αρχίζει και αλλάζει ο καιρός. Στο κάτω μέρος της πλατείας μένουν μέχρι και αυτή την ώρα Λάμπρο Χαβέλα ή καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών.
Ακριβώς, παραμένουν επόπη και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι έρχονται σιγά σιγά και σχολικοί φύλακες όπου από το Σάββατο βρίσκονται εκτός δημοσίου, ενώ όπως πληροφορούμε θα έρθουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί στο οκτάμινο της διαθεσιμότητας και βρίσκονται και αυτοί στο δρόμο προς την έξοδο από το δημόσιο. Πόπι. Και αλλάζοντας θέμα, πάμε να δούμε τα τελευταία τηλεγραφήματα γύρω από το εξαφανισμένο Boeing. Μου λένε, Κωστή Βέιμο, στα ακουστικά, ότι τελικώς ούτε αυτή τη φορά ο συναγερμός που είχε δοθεί, ότι βρέθηκαν κάποια αντικείμενα που μπορεί να ήταν κομμάτια του αεροσκάφους, ούτε αυτή τη φορά απέδωσαν οι έρευνες. Έχουμε νεότερα από ότι το Υπουργό Μεταφορών Μαλαισίας πριν από λίγο είπε ότι εντοπίστηκαν και νέα αντικείμενα, όχι τα λευκά τετράγωνα που σου έλεγα το πρωί από το κινέζικο αεροπλάνο. Τα βρήκανε αυτά τα πρώτα αντικείμενα που λέγαμε, τα λευκά αντικείμενα. Όχι, τα... άλλα αντικείμενα, άλλα δύο αντικείμενα. Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον ομόλογό της Μαλαισίας ότι βρήκαν δύο αντικείμενα, ένα στρογγυλό και ένα ορθογώνιο. Μάλιστα το στρογγυλό έχει χρώμα γκρι ή πράσινο και το ορθογώνιο πορτοκαλί. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, σπέβδει πλοίο της Αυστραλίας στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν αυτά τα δύο αντικείμενα και υπάρχει πιθανότητα, έτσι είπε ο Υπουργός Μεταφορών Μαλαισίας, να ανασυρθούν τα αντικείμενα ακόμα και μέσα στην ημέρα. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις. Ο Αλέκος Μάρκελος είναι στην Αυστραλία. Ενημερώθηκαν για αυτές τις νέες οι κάτοικοι της Αυστραλίας για αυτά τα νέα αντικείμενα που βρέθηκαν στο Νότιο Ινδικό. Ακριβώς, Πινελόπη, πριν από λίγο ενημερώθηκαν για την ύπαρξη αυτών των στοιχείων και το σημαντικό είναι ότι αυτή την ώρα πλησιάζει το πλοίο του πολεμικού ναυτικού της Αυστραλίας, το Success. Έχει τη δυνατότητα περισυλλογής όποιων στοιχείων έχουν βρεθεί και θα ξέρουμε πιθανότατα εντός της ημέρας αν πρόκειται για συντρίμμια από το μοιραίο αεροσκάφος. Να σας επισημάνω μόνο ότι έχουν γίνει τρεις διαφορετικοί εντοπισμοί τις τελευταίες τρεις ημέρες από δορυφόρους και τρεις εντοπισμοί από αεροσκάφη σε διαφορετικά σημεία μεταξύ τους, πάντα συντρίμμια στην ίδια περιοχή του ευρύτερου νότιου ειρηνικού ωκεανού. Και αυτή την ώρα που σας μιλάω έρχεται ένα καινούργιο τηλεγράφημα από την αρχή προστασίας των Αυστραλιανών συνόρων. Αφορά ακριβώς την υπόθεσή μας και λέει, από ό,τι βλέπω, ότι το πλοίο έχει φτάσει, το πολεμικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού, το HMAS Success, βρίσκεται on the scene, βρίσκεται στο σημείο και αναμένεται να περισυλλέξει τα χιλιόμετρα, τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται 2.500 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πέρθ. Να σας δείξω μόνο αυτό το χάρτη, στο σημείο που είναι η μαύρη τελίτσα, εκεί περίπου έχουν βρεθεί τα σημεία, στα σημεία που βλέπετε τα χρώματα είναι εκεί που γινόταν η έρευνα τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε αν μη τι άλλο εντοπισμό αντικειμένων από τα αεροσκάφη και από πλοίο τις επόμενες ώρες να δούμε αν αφορούν το μοιραίο αεροσκάφος. Με εντυπωσίασε, πρέπει να σου πω, η ταχύτητα με την οποία ενημερώνεστε εκεί οι δημοσιογράφοι από τις αρμόδιες αρχές. Έχουν καλές πίσες εδώ. Είναι πραγματικά ταχύτατη η ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέκο, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Είπαμε νωρίτερα ότι ξεκινά στις 11 η σύσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη διανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος. Τελικώς πήρε αναβολή και πότε θα γίνει, Δήμητρα Κατά? Κατά πάσα πιθανότητα από πει στη μία επανακαθορίστηκε το ραντεβού. Λοιπόν, ναι. Έγινε φανερό λίγο μετά τις 11. Δεν υπήρξε εμπλοκή. Όχι. Προφανώς για λόγους διευκόλυνσης της μετάβασης. Ούτε καν μπορούσαν να φτάσουν για τη σύσκεψη, δηλαδή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υποθέτουμε, Πόπη, δεν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες. Κλειστή πανεπιστημίου, κλειστό το σύμπαν. Τι βάλανε τη σύσκεψη εκείνη την ώρα, λοιπόν. Απλώς ελπίζουμε να είναι έτοιμη στη μία και να μην υπάρχει στη μία και να μην υπάρχει νέα αναβολή, γιατί ο χρόνος περνάει και όπως είπαν θέλουν να τελειώσουμε τα κριτήρια ώστε να κατεθεί στη Βουλή μαζί με το πολυνομοσχέδιο ως την Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βούλτε, ψηφίσατε. Θέλω να πω κάτι για την παρέλαση. Έχει καθιερωθεί, δεν ξέρω από πότε, σίγουρα από την 28 Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι, μπορεί και από πέρσι, αλλά την 28η τη θυμάμαι γιατί ήμουν εγώ εκπρόσωπος της Βουλής, να παρελάβουν οι άριστοι και οι σημειοφόροι. Αυτό γίνεται για να παρελάσουν όλα τα σχολεία δια των αντιπροσώπων τους. Όμως νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει πια. Δηλαδή, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα βαθμού η αγάπη και η υπεράσπιση για την πατρίδα. Το αίμα του, το χύνει το ίδιο και ο εγγράμματος και ο εργάτης. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και με επιλογή. Ναι, να πάνε τα μισά σχολεία. Κλήρωση, δηλαδή, αυτός ο αποκλεισμός, θέλω να το πω γενικά. Δεν συμφωνώ. Δηλαδή, ναι, μισά σχολεία τη μία φορά, μισά την άλλη. Δεν μπορεί τώρα να καθιερωθεί αυτό ότι αυτοί που έχουν πάνω από 18,5 θα παρελάβουν και άλλοι όταν θα πάνε στο στρατό και θα σκοτωθούν. Τι θα τους πει δηλαδή το βόλι? Πήρες 15 και δεν σε σκοτώνω. Τι θα ξύλο, γιατί να πάρει πουθενά. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν μπορεί να είναι θέμα πτυχίου. Αφήστε που έχω την άποψη ότι
οι άνθρωποι των χαμηλότερων τάξεων. Η παρέλαση αυτή γίνεται και δεν μπορέσανε να κατεβούν ούτε τα ίδια οι γονείς να θαυμάσουν τα παιδιά τους, να τα καμαρώσουν. Αυτό έγινε γιατί δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν είναι όλες οι ώρες και όλες οι μέρες ίδιες. Και ότι έχουμε δύο μέρες του κερατά για να μιλήσω αγοραίος. Όταν είναι αυτές οι μέρες, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να ξέρουμε τι γιορτάζουμε. Δεν μπορεί να είναι ο ένας στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση, διότι ο νικηταράς που πέθανε φτωχός, ας πούμε, στις καρέκλες εκεί ενός καφενείου, δεν καθότανε να κοιτάξει αν πήρε ποτέ τιμητική σύνταξη από το κράτος. Έτσι, υπάρχουν κάποιες μέρες που πρέπει να τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς να περιμένουν καμιά απολαβή. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, προφανώς λαμβάνονται μέτρα για να μπορούν να γιορτάσουν οι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή, αύριο δεν είναι μέρα να κάνει τη διαδήλωση κάποιος. Mm. Δεν έχει ευκαιρία. Mm. Διαφωνώ απόλυτα με αυτά τα θέματα, ας πούμε. Και ειδικά για το θέμα των παρελάσεων, έγινε για λόγους οικονομίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παρελάβουν και τα παιδιά με τους χαμηλότερους. Να δούμε λίγο τώρα για το πρωτογενές πλεόνασμα που σε λίγο θα ξεκινήσει η σύσκεψη για να μοιραστεί. Τι είναι τούτο και το αμφισβητούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα. Για καθρεφτάκια και ηθαγενείς. Ναι, εντάξει. Και προεκλογικές παροχές. Να πούνε στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι, γιατί τα ίδια λέει νομίζω και άλλα κόμματα, δεν θέλω να αναφέρομαι, να τους πούνε αυτοί που είναι να το πάρουν, να πάνε να το καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, να μείνει πίσω στο κράτος, να το μοιράσουμε στους υπόλοιπους που το θέλουν. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορώ να... Και, όχι, να τελειώσω μια στιγμή. Παρακαλώ, μίλησα πολύ, με συγχωρείτε. Όχι, κυρία Θεσσαλονίκη. Θα σας αφήσω εσένα να σου συνέχεια. Δύο λόγια θα πω. Απάντησα σε πολλές ερωτήσεις και μίλησα. Δύο λόγια θα πω. Με τη Σοφία το χάνουμε το παιχνίδι. Όποτε είναι η Σοφία. Δεν θα ξαναμιλήσω, θα πω αυτό. Μιλάει τα δύο τρίτα, τα έχουμε πάρει. Προσέξτε, στημένη έξοδος της αγοράς. Συμφωνημένο το πλεόνασμα, μαγειρεμένα τα στοιχεία. Δεν είναι έτσι οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Δηλαδή αυτό δεν είναι υπονόμευση. Να πω μία λέξη. Το Sinn Féin, κυρία Τσαπανίδου, που είναι ο πολιτικός βραχίωνας του ΙΡΑ, όταν βγήκε η Ιρλανδία τις προάλλες δοκιμαστικά στην αγορά και πήρε ένα δις, τέτοιες δηλώσεις σαν του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε. Λοιπόν, κάπου τα έχω χαμένα, γιατί τίθενται πολλά ερωτήματα μαζί ώστε να χαθεί η ουσία. Διαφορετικά δεν εξηγείται. Δείτε, υπάρχει ένα πλεόνασμα το οποίο και θα μεγαλώνει όσο μεγαλώνει η φτώχεια. Όσο κλείνουν νοσοκομεία, όσο σχολεία συνενώνονται. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρατώ όμως τον αστερίσκο υπονόμευση, γιατί θα αναφερθώ μέσω αυτού του χαρακτηρισμού υπονόμευση τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Είναι αστείο να μιλάμε πραγματικά για πλεόνασμα. Βοηθάει όμως, γιατί είπα ότι είναι περίοδος ψεκασμών. Προσπαθούν να ψεκάσουν τον πολίτη, ώστε να μην καταβαραθρωθούν στις εκλογές. Προσχωρήσατε στη λογική καμένου, δηλαδή. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ πολύ να αρθρώσω μια κουβέντα. Γνωρίζω τον πολιτισμό σας. Γιατί χρησιμοποιείτε μα προσπαθώ. Δεν έχω πει τίποτα. Αν βάλετε το βίντεο, δεν έχω πει τίποτα. Όχι, όταν λέτε μας ψεκάζουν, τι εννοείτε, κύριε? Εννοώ ότι διεξάγονται ψυχολογικές επιχειρήσεις. Αυτό εννοώ. Σχηματικά, ξεκαθαρίστε το. Γιατί ακούει ο τηλεθεατής και νομίζω ότι συμφωνείτε, ότι μας ψεκάζει. Ότι εν όψη, επειδή διανύουμε προεκλογική περίοδο, κραυγάζουμε, πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο για να μην μείνουμε στην ουσία. Δηλαδή, για να αποφύγουμε το ότι θα έχουμε ομαδικές απολύσεις, μπορεί να μιλάμε, ας πούμε, για άσχετα θέματα. Λοιπόν, για το πλεόνασμα, δεν ρωτήσατε. Ναι, να μείνουμε στο πλεόνασμα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να μείνουμε στο πλεόνασμα. Για εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ, αχρηστεύσατε τον ΟΟΣΑ προηγουμένως και φτάσαμε και στην υπονόμευση. Αυτά δεν τα λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να σας πω και ονόματα. Δεν υπάρχει πλεόνασμα. Το πλεόνασμα είναι η δικαίωση του λεφτά υπάρχουν. Κάποτε λεφτά υπήρχαν, τώρα υπάρχει πλεόνασμα. Γιατί κάποτε λεφτά υπήρχαν, γιατί το είπε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου? Το είπε γιατί και τότε ήταν εκλογές. Γιατί τώρα λένε πλεόνασμα? Το λένε για δύο λόγους. Πρώτον, διότι έχουμε εκλογές. Και δεύτερον, και οι εκλογές είναι πανευρωπαϊκές. Πρέπει να στήσουμε κάτι, εδώ οι ψυχολογικές επιχειρήσεις και ο ψεκασμός των πολιτών, να στήσουμε κάτι ώστε να πάνε καλά στις εκλογές. Και στείνουν. Πρώτον, το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεύτερον, θα έρθει εδώ, θα γίνει το Eurogroup 1η Απριλίου. Να πούμε όλο το σκηνικό της ταινίας, όλο το σενάριο. Θα γίνει το Eurogroup. Θα υποθούν μερικά καλά πράγματα. Στις 5 Μαΐου θα γίνει άλλο Eurogroup και τάχα μου θα συζητηθεί η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Μπήκαμε στο μνημόνιο με 130% του ΑΕΠ χρέος. Είμαστε στο 180 μετά από 4 σκληρά χρόνια ύφεσης. Με δύο κουρέματα και δεν έχει γίνει τίποτα. Πόσο θα ήταν αν δεν 5 είχε... Απριλίου. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο διαφορετικό διάλειμμα. Θα έρθω αμέσως μετά. Να πω την τελευταία μου φράση. Και βέβαια. Να την πω.
Δηλαδή, κάπως πρέπει να ρυθμιστεί το πράγμα, να περιμένει και το διαφημιστικό διάλειμμα. Ή πείτε μου. Όχι, να περιμένει, λοιπόν, περιμένει πολύ ωραία. Και μετά τις 5 Μαΐου θα έρθει και η κυρία Μέρκελ εδώ. Θα ξανακατεύει ενδεχομένως την Ηρόδου του Αττικού μαζί με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Έκανα πραγματίστρια την είπε ο Τσίπρας. Λοιπόν, ένα προς ένα. Θα φτάσουμε και στην υπονόμευση, αν μου δοθεί η ευκαιρία. Δείτε, το να λέει Έλληνα σε Έλληνα ότι υπονομεύει. Αυτό είναι τουλάχιστον. Όχι, δεν είπα προσωπικά, με συγχωρείς. Είπα ότι αυτό όλη η αμφισβήτηση είναι υπονόμευση. Δηλαδή, η Σοφία θα διανοηθεί, θα μπορούσε να διανοηθεί. Για πολιτικούς λόγους. Κύριε Θανασίου, εδώ έχει πει δοσύλλογους, έχει πει Πινοσέτο, ο κύριος Τσίπρας, έχει πει πουλημένους. Ότι προδότες, ώρα. Κατορθώσα όμως. Και σας πείραξε αυτό το υπονόμευση. 33 Δεκούλου στη Βενεζουέλα. Να μην ολοκληρώσω τη φράση μου. Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διευθύνσεις και να γυρίσω σε εσάς. Όχι μια φράση για να τελειώσω. Θεωρώ ότι όταν ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση για υπονόμευση της χώρας, αυτό είναι τουλάχιστον απρεπές για να μην πω ανήθικο. Μάλιστα, πάμε διάλειμμα διαφημίσεις. 14.7.48 για 10 ακόμη λεπτά μου λένε τέταρτο το πολύ για να διεκδικήσετε το Ultrabook του Sony Vaio. Καλή επιτυχία σε όλους. 14.7.48 διεκδικήστε το, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει για 5 λεπτά ακόμη. Διεκδικήστε την προσφορά της ημέρας. Ένα ultrabook από τη Sony στο 14.7.48 μπορεί να γίνει δικό σας. Καλή επιτυχία. Και ερχόμαστε με ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Καρίδη από το ΠΑΣΟΚ και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας κουβέντα με τους καλεσμένους μας από τον πολιτικό χώρο. Κύριε Καρίδη. Κλειδονισμοί και μέλλον φορές, και συνοχή κυβέρνησης. Ναι, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι. Θα υπάρχει συνοχή της κυβέρνησης και ότι και μετά όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν μέχρι να φτάσει η ώρα της ψηφοφορίας. Ο κάθε βουλευτής θα βάλει μέσα του και θα καθοδηγήσει την ψήφο του στο μείζον θέμα της χώρας και παράλληλα θα υπάρξουν και διορθώσεις. Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει πάρα πολύ. Ο λόγος εκείνων που στενοχωριούνται, αν υπάρχει, δίνουν την εντύπωση ότι στενοχωριούνται αν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα ή αν η χώρα μας φύγει από το μνημόνιο ή αν όλη η Ευρώπη που μέχρι πριν λίγο καιρό είμαστε το μαύρο πρόβατο, σήμερα το αναγνωρίζει. Διότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι απέναντι στην Ελλάδα, σε όλη αυτή τη διαδρομή, που ήταν μια διαδρομή που περάσαμε διαπυρός και σιδήρου και λάθη κάναμε, οι Ευρωπαίοι ήταν φιλικοί προς εμάς, οι αλληλέγγυοι. Το πιο βασικό ήταν ότι οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης θέλανε να μας δώσουν μία να πάμε ακόμα μάλιστα πιο κάτω. Και κλείσαμε, ότι σήμερα. Δηλαδή, τώρα, δεν κλείσαμε. Με τις λιτότητες, δεν γιατί κλείσαμε. Μιλάτε για κάτι. Μιλάτε σαν να πρόκειται ακούστε για μία περίοδο τη ζωή μας που κλείνει και τώρα κλείσαμε, μπαίνουμε. Δεν κλείσαμε. Αλλά έχουμε ούτε φωτεινή, ούτε πρέπει να θριαμβολογούμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι σήμερα στεκόμαστε στα πόδια μας, μπορούμε να κάνουμε ένα θετικό βήμα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια μπορεί να υπάρχει και ένα κοινωνικό μέρισμα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που ζουν δύσκολα και το οποίο πρέπει μάλιστα να συνεχιστεί και είναι μια νότα αισιοδοξίας. Μάλιστα. Την οποία όμως την έχουν ανάγκη όλοι οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν ψηφίζουν ή ό,τι και αν πιστεύουν ανάγκη πολιτικά. Και αυτό εμείς πρέπει να το κατοχυρώσουμε ενωτικά όλοι μαζί. Λοιπόν, και να έρθει η επόμενη μέρα Καρίδη, για να αλλάξει η χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης για τη χώρα. Που σε αυτό να πάμε όλες οι δυνάμεις μαζί. Κύριε Παναθηναϊκού, σε εσάς. Λοιπόν, σχετικά με το κοινωνικό μέρισμα, το δωράκι που ετοιμάζεται. Μην μου ανοίξετε κουβέντα όμως. Μια τελευταία τοποθέτηση θα ήθελα να πω, γιατί σας αδίκησα. Μην ανοίξουμε κουβέντα τώρα και τι κουβέντα. Να μην πω εγώ για το κοινωνικό μέρισμα. Τα είπατε. Υπάρχει κανένα φόβο. Όχι, αλλά να πείτε και για τη Βενεζουέλα που έχει κρυφτεί. Αφήστε τον όμως να πληρώσει. Και για τον Πούτιν και για τον Ολυμπιακό. Έχει μια συνοχή η συζήτησή μας. Μία φράση. Δείτε ότι είναι μία φράση αυτό που θέλω να πω. Αυτό που θα διανύμει ο κύριος Σαμαράς, αυτά τα ψυχία πρώτου Πάσχα, μοιάζουν με το εξής παράδειγμα. Σε κάποιον έχεις κόψει τα πόδια και αφού του έκοψες τα πόδια, του κάνεις δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια. Στο συνταξιούχο που θα δώσει κάτι, τον μικροσυνταξιούχο ή τον ένστολο. Εδώ ο Τσίπρας τάζει λαγούς με τετραχίλια. Μία φράση δεν ήταν. Την μία φράση. Ωραία, μπορώ να πω και κάτι, να συνεχίσω. Όχι, αφού και μία φράση θα πει. Παρακαλώ να ολοκληρώσει. Τόσο πολύ το φοβάστε. Εσείς τάζετε λαγούς με τετραχίλια. Λέτε θα ανεβάσει. Μα δεν θα ανεβάσει τίποτα. Κυρία Βούλτε, σας παρακαλώ. Κλείστε, κύριε. Παρετούμε. Επιθυμώ να εμφανιστώ ηττημένος. Καμιά φορά είναι τιμητικό. Δεν είχε τον τελευταίο λόγο. Μα προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να.
Τώρα... Είπες ότι είναι ψίχουλα τα μάτια. Παρακαλώ, αφήστε το. Είπα ότι ο κύριος Σαμαράς έκοψε τα πόδια σε κάποιον και τώρα του κάνει δώρο ένα ζευγάρι παπούτσια. Μάλιστα. Δεν έχω ξαναδεί. Τι θα του Σοφία κάνει στη θα πω για τη Νέα Δημοκρατία. Θα του μια σφαίρα στο κεφάλι που κάνει ο Μαδούρο. Θέλω να πω το εξής. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα σε αυτό το χώρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που να έχει καταστρέψει την ιδιωτική οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία από το καταστατικό της, από την ιδεολογία της, θα έπρεπε να υπερασπίζεται την ιδιωτική οικονομία. Έχει καταστρέψει, έχει δολοφονήσει το μεσαίο. Ευχαριστώ πολύ που δεν είπαμε αυτό. Καλά, κυρία Βούλτεψη, κύριε Θανασίου, κύριε Καρύδη. Καλή εθνική επέτειο. Να ο ψεκασμός. Θα την καταργήσουμε. Αυτό που μας ψεκάζουν έχει και πολύ γύρι. Έχουμε τρελαθεί από τις αλλεργίες, κύριε Θανασίου. Πάμε στον Κωστιβέιμο τώρα. Σημαδεύουν εσάς. Σημαδεύουν εμένα, κύριε Καρύδη, έτσι. Δίρετε τη συντεταγμένη, νομίζω, και έρχεται όλη γύρι στο δικό μου κεφάλι. Έχει αλλάξει. Έτσι, όπως έχουν γύρει τα πράγματα, μπορεί και να το πιστέψω. Θα αλλάξουμε μυαλά, γι' αυτό το κάνουμε. Τώρα δες που είναι και μισή, και έχω και τρεις φίλους από το μικρό ψάρι και δεν προλαβαίνω να την αλλάξω, να την ανοίξω τη συζήτηση. Πάμε στον Κωστιβέιμο, γιατί έχουμε κατολιστήσει με πολύ νεκρή κατολίστηση. 8 νεκροί στις ΗΠΑ και 14 αγνοούμενοι. Και 14 αγνοούμενοι, Πόπη, ακριβώς από την κατολίστηση που έγινε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Τα συνεργεία διάσωση συνεχίζουν τις προσπάθειές να εντοπίσουν αυτούς που αγνοούνται. Η κατολίστηση σημάθηκε το Σάββατο, όταν η πλαγιά ενός βουνού στην επαρχία Σνόχομης υποχώρησε, πέφτοντας πάνω σε σπίτια στην εθνική οδό και σε ένα ποτάμι που βρίσκεται στην περιοχή. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος 6 μηνών που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Να σου πω ότι και οι 18 αγνοούμενοι ήταν, και οι 14 αγνοούμενοι ήταν κάτοικοι της περιοχής και βρίσκονταν ακριβώς στο κέντρο της κατολίστησης. Είχαμε και μία επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός Γάλλου αγνοούμενου ορειβάτη και ήταν στον Όλυμπο, σημειώθηκε αυτή. Η Ραλιό Λεπίδο από τη Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει. Ραλιό. Πράγματι κινδύνευσε ένας 59χρονος Γάλλος ορειβάτης μεσημέρι Κυριακής. Σήμα από το καταφύγιο στην περιοχή Λάκα Στεφανιού, στον Όλυμπο, ζήτησε από την ελληνική ομάδα διάσωση τη συνδρομή ελικοπτέρου. Κάτι που συνέβη για να παραλάβει έναν ορειβάτη, ο οποίος είχε συμπτώματα καρδιακής προσβολής. Τελικά το ελικόπτερο δεν κατάφερε να προσεγγίσει λόγω αναταράξεων και ανέμων. Στη συνέχεια, ένα σούπερ πούμα από τη Λίμνο έφτασε, κατάφερε να τον παραλάβει και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στη Δυτική Κλινική της Θεσσαλονίκης και είναι εκτός κινδύνου, Πόπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Βάιο Σύρο τώρα να δούμε ένα έγκλημα που είχαμε στην Κρήτη. Ακριβώς, Πόπη, πρόκειται για ένα στιγερό έγκλημα για ασήμαντη αφορμή με δράστες δύο αδέρφια και θύμα ένα 50χρονο, ο οποίος έκανε το μοιραίο σφάλμα να τους κάνει παρατήρηση γιατί με το αυτοκίνητό τους έκαναν επικίνδυνες μανούβρες και του έκλεισαν το δρόμο. Κατέβηκαν λοιπόν τα δύο αδέρφια, κτηνοτρόφοι στο επάγγελμα και με μαγκούρες τον χτύπησαν ανελέητα στο κεφάλι με αποτέλεσμα ο άντρας να χάσει τη ζωή του μεταφερόμενο στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει και τα δύο αδέρφια ενώ αυτή την ώρα, Πόπη, γίνεται παρουσίαση μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Καλαμάτα, εκβίαζε επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, μάλιστα έβαζε και βόμβες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα. Έβαζε βόμβες. Ακριβώς, είχαμε κάποια περιστατικά. Και τα τίνεζε στον αέρα. Αν θυμάστε, κάποια ενεχειροδανεστήρια στην Καλαμάτα και κάποια άλλα περιστατικά. Μάλιστα, το θυμόμαστε. Συνελήφθησαν λοιπόν αυτή η σπήρα. Μάλιστα, ο εγκέφαλος φαίνεται να είναι κάποιος κρατούμενος στις φυλακές, καταδικασμένος για διακίνηση ναρκωτικών. Ο εγκέφαλος αυτής της υπόθεσης ήταν στη φυλακή. Από ό,τι φαίνεται, ναι, είναι κρατούμενος στις φυλακές της Κέρκυρας. Μέσα από τη φυλακή συντόνισε την ιστορία. Μέσα από τη φυλακή και μάλιστα παλιότερα συμμετείχε και στο Hollywood σε κάποιες ταινίες ντουμπλάροντας γνωστούς. Θα μας τρελάνεις πλήρως το. Τύπου Τσακ Νόρις. Τσακ Νόρις, ναι. Και δεν είναι ανέκδοτο. Προσπάθησε να μεταφέρει αυτά που ζούσε. Ναι. Στον κινηματογράφο. Μέσα είναι αυτό. Το ξέρουμε μέσα, ότι είναι ο εγκέφαλος της πύρας και είναι μέσα. Είναι. Για πόσα χρόνια, πες μου ότι είναι Κυσοβίτης. Αρχίζει και αποκτά ενδιαφέρον. Τουλάχιστον πάνω από 15 χρόνια φυλάκιση, γιατί ήταν, είχε συλληφθεί για μεγάλη ποσότητα. Γυναίκα που τη λένε Μαρία δεν έχει απ' έξω. Όχι, δεν έχω κάτι. Όχι, εντάξει. Έχω τους λόγους μου που ρωτάω, παιδιά. Λένε καμιά φορά ότι η τέχνη αντιγράφει τη ζωή. Δείτε όμως τώρα που η ζωή αντιγράφει την τέχνη στην προκειμένη περίπτωση, διότι όλη αυτή η ιστορία που μας μετέφερε ο Βάιος Σύρος ως τελευταία είδηση δένει πάρα πολύ ωραία με την ταινία που έφτιαξε ο Γιάννης Οικονομίδης, το Μικρό Ψάρι, η οποία βγαίνει στους κινηματογράφους μετά από μια λαμπρή πορεία στην Ευρώπη, βγαίνει στους κινηματογράφους της Ελλάδας. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργο. Γιάννη. Παιδιά, έχω μία τάση. Τον Τζορτέκη να τον φωνάζω Γιώργο συνέχεια. Γιατί είναι ο ρόλο Γιώργο. Είναι τρομερό, έτσι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ξαναπαίρνω ανάποδα πια. Ο Γιάννης Τζορτέκης κοντά μας. Καλή σου μέρα και καλώς μας ήρθες. Καλημέρα. Ο Γιάννης Βουλγαράκης κοντά μας. Γιάννη μου, καλημέρα και σε σένα. Και ο κύριος Αναστασάκης και πρόεδρος Αμαθές και Πογιατζής επίσης. Και Γιάννης επίσης. Πέμπτη.
Πέμπτη. Πέμπτη και ελπίζω... Καλό ταξίδι. Ναι, ναι, αυτό. Ναι. Break a leg λένε στη διεθνή γλώσσα για να πάει κάτι καλά και δεν λένε ποτέ την ελληνική έκφραση. Εντυπώσει συναισθήματα. Και... Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Χαιρόμαστε που έχουμε παίξει αυτήν. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Ήδη και στην επίσημη πρεμιέρα είδαμε από τον κόσμο και εσύ ήσουνα πόσο πολύ άρεσε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα έρθει και ο κόσμος να τη δει με όλα αυτά πια που τους λέμε για την ταινία. Γιάννη, είδες πως τελικώς και στη ζωή μπορεί να... Όχι μπορεί, συμβαίνουν όλα αυτά που περιγράφει ο Οικονομίδης τόσα χρόνια στις ταινίες του και ακόμη πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη ταινία. Έτσι είναι. Το ένα δανείζεται από το άλλο. Η ζωή από την τέχνη και η τέχνη από τη ζωή. Γι' αυτό και τα πράγματα είναι αληθινά. Γίνονται. Όλα μπορούν να γίνουν. Τι κράτησες από την ταινία εσύ, τι κέρδισες, τι έβγαλες ως κέρδος από αυτήν. Τώρα τι να σου πω, είναι μία ταινία η οποία... Δεν... Το κέρδος είναι, ας πούμε, ότι συμμετέχει σε κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό, αρέσει. Συζητιέται. Και είναι... Συζητιέται. Προκαλεί επίσης. Και είναι αληθινό. Είναι αληθινό, καταλαβες. Διάβαζα συνέντευξη της Βίκη, νομίζω στο Βήμα την Κυριακή, και έλεγε ότι το πιο ωραίο που άκουσα για την ταινία είναι ότι βγήκαν από τον κινηματογράφο και τη σκέπτονταν την ταινία. Την είχαν στο μυαλό του κάνα 2-3 μέρες ακόμη μετά, στη συνέχεια. Ωραίο δεν είναι αυτό, ναι, ναι, να σε προβληματίζει τόσο πολύ με ταινία. Ή εμένα, ας πούμε, όταν τελείωσε η πρεμιέρα, κατέβηκε κάτω, γιατί ήταν και ο κύριος Γιάννης Ζουγανέλης, και μου λέει, πώς μου λέει, τι ωραία δουλειά και πώς μέσα από τόσο αίμα τελικά φεύγουμε λυτρωμένοι. Έτσι. Αυτό δηλαδή εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είπε. Υπάρχει λύτρωση στο τέλος, Γιάννη. Να μην υπάρχει. Γιάννη Παύλα Γιώργο. Βέβαια υπάρχει λύτρωση. Εμείς οι δύο έχουμε στενή σχέση, ε. Έχουμε ιδιαίτερα στενή. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Είσαι ο αδελφός του Ισοβίτη. Του Ισοβίτη. Και εγώ η γυναίκα του Ισοβίτη. Και μετά συμβαίνει κάτι άλλο. Ναι, εντάξει. τι σου έχει μείνει. Εμένα αυτό που μου έχει μείνει είναι ένα ονειρικό πράγμα το οποίο έχει να κάνει με τις συνεργασίες με τους ανθρώπους. Που με το Γιάννη, άλλον ένα Γιάννη, έλεγα προηγουμένως, παρένθεση, ότι είμαστε οι τρεις από τους 45 εδώ πέρα. Αν βάλουμε και το Γιάννη τον Οικονομίδη και το Γιάννη τον Μπαμούκι. Το Γιάννη Μπαμούκι, μπράβο. Καλά, μακάρι να ήταν έτσι Γιάννη, δεν είσαι 45. Ναι. Κάπως έτσι είναι όμως. Λοιπόν, αυτό που μου έχει μείνει είναι μια εξαιρετική σχέση με όλους τους ανθρώπους. Εγώ ιδιαίτερα δούλεψα στενά με το Βαγγέλη, το Μουρίκη και με το Γιάννη. Δηλαδή έτσι δουλέψαμε όλοι, ναι. Κατά μόνας, κατά ομάδες και αυτό το πνεύμα της αλληλοβοήθειας και της ενίσχυσης του ενός προς τον άλλον ήταν κάτι το εξαιρετικά συγκινητικό πραγματικά. Και το βλέπω σαν αποτέλεσμα, ας πούμε, στην ατμόσφαιρα και στην αίσθηση της ταινίας. Πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το κλίμα πρέπει να έχει συμβάλει, εγώ δεν ξέρω, πρώτη φορά έζησα κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να έχει συμβάλει τρελά και ο Πάνος ο Παπαχατζής, ο παραγωγός, και ο Χρήστος ο Κωνσταντακόπουλος, όλη αυτή η ομάδα δηλαδή των παραγωγών που τη δέσανε την ομάδα της ταινίας. Και βέβαια και ο Γιάννης ο Οικονομίδης, νομίζω, το έχει τονίσει αυτό το πράγμα ότι... Δεν αισθάνθηκε καθόλου μόνος του. Πέρα από όλους εμάς, κάποιοι που είχαμε δουλέψει και ξαναδουλέψει μαζί του. Δεν μου λέτε τα βιντεάκια για το χαρακτήρα του καθενός, τα έχετε δει. Ναι, βέβαια, εγώ έχω δει. Έχεις εγώ δει. Όχι. Γιάννη. Όχι. Γιάννη, με σένα θα ξεκινήσουμε. Α, ναι. Έχει κάνει λοιπόν καταπληκτική δουλειά η ομάδα και έχει ξεχωριστό βιντεάκι με συνέντευξη του πρωταγωνιστή αλλά και τι λένε οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας για κάθε χαρακτήρα της ταινίας ξεχωριστά. Ξεκινούμε με τον Γιώργο. Λοιπόν, με το κάδρο. Έτοιμοι. Ο Χρήστο Γάλλος είναι απλό χαρακτήρα. Πάμε ησυχία, παιδιά, όσοι είναι εδώ, παρακαλώ πολύ. Γιώργος, το καλό παιδί. Ο μάγκας της ιστορίας, Γιάννης Ορτέγης, φοβερός ηθοποιός. Το καλό παιδί δεν έχει να κάνει με ένα καλό, γλυκό, ζεστό χαμόγελο, σε καμία περίπτωση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο πόδι του Λεωνίδα. Είναι ο αδερφός, ο μικρότερος αδερφός ενός ανθρώπου που μπορεί να χαρακτηριστεί στίγνος εγκληματίας. Και βρίσκεται στη φυλακή. Είναι αυτός ο οποίος τρέχει όλο το σχέδιο, όλη την παραγωγή, όλο το σχεδιασμό για την απόδραση του Λεωνίδα. Πού είσαι ρε φίλε, τι ώρα είναι αυτή. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ νευρικός, είναι πάρα πολύ ανήσυχος, είναι πάρα πολύ σιτσίτα, πίνει κιόλας, είναι και λίγο, το τσούζει και λίγο. Σίγουρα θα κάνει και καμιά κόκα, θα τραβάει και μια γραμμή. Ο κύκλος των παραστάσεων Στρατούλη ολοκληρώθηκε κανονικά. Για τον Γιώργο, η αγάπη του για τον Λεωνίδα είναι το Α και το Ω. Η τρύπα, ρε φίλε, να πούμε. Ρουφάει, να πούμε. Ρουφάει και ρουφάει και ρουφάει. Θα μας ρουφήξει και εμάς το τέλος. Αυτό είναι, φίλε.
Όλο αυτό το πράγμα το Γιώργο τον έχει τρελάνει. Δηλαδή είναι έτοιμος να δαγκώσει λαρέγγια που λέμε. Είναι καλό παιδί επειδή βγάζει τη δουλειά. Ποια δουλειά θα δούμε. Τέτοια νύχτα δεν χάνεται, ρε φίλε. Καλά, είναι τα βιντεάκια που έχει φτιάξει φανταστικά, έτσι. Πώς φάνηκε. Εξαιρετικό. Για κάθε χαρακτήρα έχει τέτοια ιστορία. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λέτε το στοίχημα τώρα ποιο είναι. Να στηρίξει ο θεατής που μας βλέπει και τώρα από το σπίτι και από τον καναπέ, να σηκωθεί να πάρει στήριο, να δει την ταινία, να στηρίξει κινηματογράφο και όλη αυτή τη βιομηχανία που υπάρχει από πίσω και που μακάρι να δυναμώσει τη χώρα. Και βέβαια να στηρίξει γιατί είναι και ωραία δουλειά. Δηλαδή, θυμάσαι, το ξαναλέγαμε εδώ, δεν είναι απλώς να δει μια ελληνική ταινία. Είναι μια πάρα πολύ καλή ελληνική ταινία, όπως και άλλες που έχουν κυκλοφορήσει. Και καλό είναι ο κόσμος να σηκωθεί, πρώτα είμαστε στην τηλεόραση τώρα και το λέμε αυτό, ας μην δει κάποια προγράμματα στην τηλεόραση και ας πάει ένα βράδυ να δει την ταινία, ένα απόγευμα. Και είναι και μια ταινία φτιαγμένη έτσι, αυτό που λέγαμε με αλήθεια. Πάντα τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Γιάννης Οικονομίδης και όλοι εμείς που μπαίνουμε μέσα σε αυτήν την ιστορία, δεν είναι απλώς να αφηγηθούμε μια ιστορία, είναι να κινητοποιήσουμε και λίγο και τη φαντασία του θεατή και τα συναισθήματά του. Ποια συναισθήματα, ποια φαντασία. Κάποιοι λένε ότι είναι σκληρό πράγμα, ρε παιδάκι μου, και το θέμα του και η ταινία. Όπι, εγώ πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι σκληρό. Δηλαδή, είναι η καθημερινότητα, την ξεπερνάει την ταινία. Είναι πιο σκληρή. Είναι πολύ πιο σκληρή. Συμβαίνει γύρω μας. Βέβαια συμβαίνει. Καθημερινά. Μπορεί να είναι το διπλανό διαμέρισμα, που είναι έτσι όπως οι άνθρωποι του Οικονομίδη. Αν παρατηρούμε δηλαδή τη ζωή και ακούμε, τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά. Και η γλώσσα και η εικόνα και όλα. Δεν μου λες, κάτι μου λες που κουβαλάς την ταινία πάνω σου εσύ. Αυτό είναι... Ο Γιάννης είναι στην ταινία σημαδεμένος παντού. Ναι, από παλιές μάχες. Από παλιές μάχες, ναι. Και τι φοβερά εφέ αυτά, το μακιγιάζ και όλα. Δουλειά του Γιάννη του Παμούκη. Καταπληκτικός. Πόση ώρα πήρε για να κάνεις αυτές τις σουλές πάνω σου, φαίνονται τόσο αληθινές. Κάθε φορά μας έπαιρνε μια μισή με δύο ώρες. Με αποκορύφωμα πια στο τέλος που είμαι σφαγμένος, εκεί τρεις. Ήσουν εσύ σε αυτό το πλάνο. Ναι, βέβαια. Είσαι εσύ σε αυτό το πλάνο. Βέβαια. Και αυτό δεν το είχα καταλάβει. Νόμιζα ότι είναι εφέ, εντελώς. Όχι. Λοιπόν, την ευχή σου για την ταινία. Η ευχή μου είναι από την καρδιά μου, γιατί είναι πολύ πολύ μεγάλη η επιθυμία μου για αυτή την ταινία, πραγματικά. Εύχομαι στην κυριολεξία ό,τι καλύτερο, να έχει καλό ταξίδι, γιατί αξίζει τον κόπο, από όλες τις πλευρές, αρχής γενομένης από τις κεφαλές της ταινίας, τον Χρήστο τον Κωνσταντακόπουλο και τον Πάνο τον Παπαχατζή, που μας προσφέρανε πραγματικά συνθήκες άλλες στο να μπορέσουμε να αφοσιωθούμε σε αυτό το πράγμα, το Γιάννη, τον Οικονομίδη, τον οποίο υπεραγαπώ, και το Βαγγέλη το Μουρίκη, στον οποίο οφείλω εγώ προσωπικά για άλλη μια φορά να του εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για αυτό το αποτέλεσμα που εγώ έχω εκεί, που είναι με την συνδρομή του Βαγγέλη. Είστε πολύ γλυκά παιδιά, πρέπει να σας το πω αυτό, σας αγαπώ πάρα πολύ. Και να είστε καλά. Μικρό ψάρι στους κινηματογράφους από Πέμπτη, κρατήστε τη μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Ποιος κέρδισε τη σημερινή προσφορά της εκπομπής μας, ο κύριος Σπύρος Βλάσος. Συγχαρητήρια κύριε Βλάσο και ελπίζουμε να το απολαύσετε ή να το χαρίσετε σε κάποιον που αγαπάτε και γιορτάζει αύριο. Πάμε όμως στα αθλητικά μας. Ο Θοδωρής Σούκας θα έρθει κοντά μας. Θοδωρή. Χαίρετε. Τι κάνεις. Μια χαρά εσείς. Χαίρομαι κι εγώ. Καλά είμαι. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός νίκησε με 4-1 τον Εργοτέλη στην Κρήτη με hat-trick του Βαλντές. Έτσι, ο Παραγουανός striker κατάφερε μέσα σε διάστημα 10 λεπτών, αφού το πρώτο γκολ το βάλει στο 3 και το τρίτο στο 13, να πετύχει 3 γκολ. Έτσι, σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό. Σημαντική μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, που είναι ούτως ή άλλως όμως πρωταθλητής. Να πούμε ότι έχουμε επίσης εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη. Έτσι, δεν πάμε κατευθείαν Σάββατο. Έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη, 31η αγωνιστική. Έτσι, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό χθες ήταν η νίκη της Μπαρτσελώνα στο El Clásico, το μεγάλο ντέρμπι. Νίκησε τη Ρεάλ μέσα στον Περναμπέου με 4-3. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, που σημείωσε επίσης hat-trick. Έτσι και. Μπήκαν 7 γκολ. Ναι. Τι λες τώρα. Μπήκαν 7 γκολ. Θέαμα, όχι αστεία. Κάποια ήταν δώρο του διαιτητή. Κάτσε να ξεκινήσουμε να τα βλέπω γιατί από τώρα. Είδε... Γιατί θα τελειώσουμε λίγο πριν ξεκινήσει τα Τατιάνα Στεφανίδου, έτσι πως πάμε. Για πάμε. Πάμε να δούμε.
Μέχρι και στον ύπνο τους πάει ρεκόρ ο Λιονέλ Μέση που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, μόνο που ο μικρός Αργεντίνος δεν χρειάζεται να κοιμάται για να κάνει ονειρικά πράγματα. Χθες τον Μπερναμπέου πήρε την Μπαρτσελόνα από το χέρι και σημειώνοντας χατ-τρικ την οδήγηση στη νίκη επί της Ρεάλ, αναγκάζοντας τον άσπονδο φίλο του Κριστιάνο Ρονάλντο να διέφυγε άλτες αφού κατάφερε να σκοράρει μόνο μια φορά από το σημείο του πέναλτι και έφυγε τελικά ηττημένος. Οι Καταλανοί έκαναν το 1-0 με τον Ινιέστα στο 7, αλλά με δύο γκολ του Μπεντζεμά στο 20 και στο 24, οι Μαδριλένοι ανέτρεψαν το σκορ και άρχισαν να κάνουν όνειρα νίκης. Μόνο που αποδείχθηκαν όνειρα ανοιξιάτικης νικτός, αφού 3 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, είδαν τον Μέση να ισοφαρίζει σε 2-2. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με καλούς ιονούς για τους Μαδριλένους, αφού ο Μαγένκο είδε πέναλτι σε ανατροπή έξω από την περιοχή και ο Ρονάλντο έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στη Ρεάλ. Στο 63 όμως ο διαιτητής απέβαλε τον Ράμος αφού είδε πέναλτι πάνω στον Νεϊμάρ, θέλοντας προφανώς να εξηλωθεί για την προηγούμενη απόφασή του και ο Μέση που ανέλαβε να εκτελέσει την εσχάτη των ποινών, έκανε το 3-3. Στο 84 νέο πέναλτι για την Μπάρτσα που είχε πλέον και το αριθμητικό πλεονέκτημα και 4-3 από τον Μέση που σημείωσε χατρί και έβαλε τους Καταλανούς και πάλι σε τροχιά τίτλου αφού απέχουν έναν βαθμό από την Ατλέτικο και τη Ρεάλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας και πολύ καλή Τρίτη να έχετε, καθώς αύριο είναι 25 Μαρτίου και έχουμε αργία. Δεν θα είμαστε κοντά σας αύριο, θα τα πούμε λοιπόν Τετάρτη πάλι. Γεια σας, να είστε όλοι καλά, Τετάρτη πάλι. Ακολουθεί Ελεονόρα, μελέτη, μελέτησέ το. Και το καλό θα νικήσει, Αλεξάνδρα. Ερχόμαστε.